Της εντολής που πήρα από το Δημοτικό Συμβούλιο στην έκταξη συνεδρίωσης 25 Δευτέρου 2003. Δεν απόγεται. Και αφορμή για αυτή τη συνεδρίαση και για ό,τι επακολούθησε ήταν το έγγραφο το οποίο έλαβα στο γραφείο μου, το Δήμο Ιγουμενίτσας, στις 20 Μαθημό Πρωτοκόλλου 323-20 Φεβρουαρίου και ήρθε στο Δήμο 24 Δευτέρου, οπότε την ίδια μέρα συγκάλεσα συμβούλιο. Θα ήθελα βέβαια να σας διαβάσω το έγγραφο αυτό. Σας ενημερώνω ότι στις 3 Φεβρουαρίου 2003 βρίσκεται σε ισχύ η σύμβαση παρακόρησης του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των χώρων τη ζώνη Ντυμένα Ιγουμενίτσας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΗΚ ΑΕ, η οποία υπεγράφει
μεταξύ αυτής και του ελληνικού δημοσίου μετά την έγκρισή της από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΟΛΙΓΑ ΑΕ. Σας αποστέλνουμε συνημμένα τα τοπογραφικά διαγράμματα που καθορίζουν τα όρια της χερσαίας ζώνης Λιμένα στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου σας και σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παραπάνω σύμβαση το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτηρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ευμενίτσας ανήκει στην ΟΛΙΓΑ ΑΕ. Όπως αντιλαμβάνεστε, για μένα το ζήτημα ήταν πολύ σοβαρό. Και η πρώτη κίνηση που έκανα ως όφυλα ήταν να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο πήρε και την απόφαση η οποία είναι και γνωστή σε όλους σας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για καλύτερη ενημέρωση και για περαιτέρω συζήτηση, θα ήθελα να σας αναφέρω χρονολογικά κάποια πράγματα τα οποία έχουν γίνει, για να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε και το πλαίσιο της συζήτησης στο κάτω-κάτω και να μην ξεφεύγουμε, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος για όλους μας. Είμαστε πολλοί, πολλοί θα θέλουν να τοποθετηθούν και να μην αργήσουμε και μην βραδιάσουμε, όπως λέμε. Λοιπόν, πρώτη φορά στην Ιγουμενίτσα η χερσαία ζώνη Λιμένα φτιάχτηκε το 1935. Το 1968 έγινε με απόφαση νομάτι την 22705, έγινε ο καθορισμός της ζώνης Λιμένα Ιγουμενίτσας στα πλαίσια και της τότε δυναμικής που άρχισε να λειτουργεί και η γραμμή της Ιταλίας. Και έγινε γιατί έγινε, γιατί χρειαζόταν ένα στρατηγικό στόχος επέκτασης του νεοσύστατου Λιμένα και μια περιοχή στην οποία θα αναπτύσσονται. Τότε δεν υπήρχαν αποφάσεις ακόμα για το πού θα αναπτυχθεί το λιμάνι και ξεκίνησε η χερσαία ζώνη το 68, ξεκινούσε από το Φάρο μπαίνοντας στην Ιγουμένιτσα και τελείωνε μέχρι το Μακρυγιάλι. Το 1969 παραχωρήθηκε κατά κυριότητα 126 στρέμματα το δρέπανο από το Υπουργείο Γεωργίας και με την 8504 απόφαση του Νομάρχη στο Δήμο Ιγουμενίτσας, το οποίο μέχρι και σήμερα είναι μεταγεγραμμένο στο υποθυκοφυλάκιο υπέρ του Δήμου Ιγουμενίτσας. Βάσει αυτού το 1970 ξεκίνησε η κατασκευή του κεντρικού εστιατορίου στο δρέπανο. Το 1981 ο τότε νομάρχης πήρε μια απόφαση κατάργησης της 22705 του 68 απόφασης που αφορούσε τη χερσαία ζώνη Λιμένα και ζητούσε να παραμείνει όπως ήταν το 1935. Τότε λιμενικό ταμείο προσέφυγε κατά της Σουσάνο απόφασης και κατάφερε να την απορρίψει, αλλά για τυπικούς λόγους και όχι ουσιαστικούς. Το 1984 καθορίστηκε ο Αιγιαλός και η παραλία στη θέση του Δρεπάνου με την 22-24-84 απόφαση νομάρχη, η οποία δημοσιεύτηκε στο φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης. Βάσει λοιπόν του παρακολουτηρίου που είχαμε από το 69 και τον καθορισμό Αιγιαλού και παραλίας του 84, το 1987 ξεκίνησε η κατασκευή του κάμπινγκ Δρεπάνου, αφού εξεδόθηκε τη σχετική άδεια του πολεοδομία, η οποία είναι 88-87. Όλα αυτά τα χαρτιά που αναφέρω υπάρχουν στο φάκελο και στο αρχείο το οποίο δημιουργήσαμε αυτόν τον καιρό. Το 1987 επίσης έγινε παραχώρηση του Αιγιαλού και της Παραλίας με την 2660-87 απόφαση νομάρχης της Πρωτείας. Πάμε λίγο αργότερα, το 1993 ο Δήμος Ιγουμενίτσας είναι ψεδάνιο και κατασκεύασε το πολιτιστικό κέντρο του Πάνθων, στο οποίο φιλοξενούμαστε και σήμερα. Και μέχρι σήμερα αυτό το κτίριο, όποιος φορέας σε οποιαδήποτε βαθμίδα θέλει να κάνει κάποια συγκέντρωση, από αυτόν που ζητάει έγκριση είναι μέχρι και σήμερα από το Δήμο Ιγουμενίτσας. Το 1997 ξεκίνησε η δημοπρασία και η κατασκευή του πεζόδρομου και του ποδηλατόδρομου για το δρέπανο. Το 1998 έγινε η πρώτη προσφυγή των πλειοκτητών για τα τέλη επιβίβασης και από τότε ο Δήμος τάχασε για πρώτη φορά. Πήρε κάποιες αποφάσεις εν συνεχεία το 99 και το 2000, οι οποίες και αυτές απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στις 13 του 2001, με απόφαση Υπουργού Οικονομικών, παραχωρήθηκε η χρήση των δημοσίων κοινοχρήσεων χώρων του Αιγιαλού και Παραλίας στο Δήμο Ιγουμενίτσας για 3 χρόνια, ήδη δηλαδή μέχρι τις 13 του 2004.
Στις 26 του 2001, το τότε σημαντικό ταμείο, το οποίο εξέπνεε με τον καινούριο νόμο που εκδόθηκε στις 26 του, έκανε χαρτί προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και ζήτησε να καθοριστεί τα όρια ζώνης Λιμπένα, τα οποία θα είχε ευθύνη ο Λίγ ΑΕ. Στις 26 ψηφίστηκε, στις 26 υπογράφηκε αυτός ο νόμος που ανέφερα, είναι ο 2932 του 2001, που μετατρέπει τα λιμενικά ταμεία σε ανώνυμες εταιρείες και καθορίζει τα πλαίσια λειτουργίας των. Αυτό δημοσιεύτηκε στις 27 έκτου. Στις 19 δεκάτου, κατόπιν της επιστολής που έστειλε το λιμενικό ταμείο, όπως ανέφερα στις 26 έκτου, στις 19 δεκάτου, με απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ήρθε και καθόρισε τη ζώνη Λιμένα του οργανισμού Λιμένα Ιγουμενίτσας, ταυτίζοντάς της, όπως γράφει και η απόφαση χαρακτηριστικά, με τη ζώνη, χερσαία ζώνη του 1968. Τον 8ο του 2002 ανέθεσε η ΟΛΗΓ ΑΕ σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, όπου, αυτά συνόδευαν και το έγγραφο που σας διάβασα πριν, όπου εκεί φαίνεται η χερσαία ζώνη του Λιμένα Ιγουμενίτσας. Στις 19 του 2002 έγινε η παρουσίαση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, του master plan, όπως λέμε, του Λιμένα Ιγουμενίτσας, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΗΓ ΑΕ. Στις 18-12 του 2002 έγινε η παρουσίαση της ήδη υπογραμμένης από το Συναρμόδια Υπουργεία Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Λιμένα ΑΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΗΓ από τον κύριο Θωμόπουλο, Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής Λιμένων και Λιμενικής Πολιτοκής, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παπά. Στις 3 Δευτέρου 2003 υπογράφει η Σύμβαση Παραχώρησης από τους εκπροσώπους της ΟΛΗΓ ΑΕ. Στις 24 Δευτέρου κοινοποιήθηκε το έγγραφο ενημέρωσης με τους συνοδευτικούς χάρτες του Δήμου Ιγουμενίτσας, γνωστοποιώντας μάλλον σε εμάς παραχωρημένους χώρους χερσαίας ζώνης από το ελληνικό δημόσιο προς την ΑΕ. Στις 25 Δευτέρου έλαβε χώρα η έκταξη συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Το φως της δημοσιότητας, όπως όλοι γνωρίζετε, είδε ένα δελτίο τύπου της ΟΛΗΓ ΑΕ στις 3 του 2003. Μετά από αυτό είχαμε τη συνεδρία του Νομαρχιακού Συμβουλίου μετά από έτοιμα της αντιπολίτευσης, που διάβασα και στις εφημερίδες και σχολιάστηκε που δεν είμαστε εκεί, αλλά εμείς είχαμε κανονίσει από την 5η το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μπορούσε να αναβληθεί. Στις 19 Τρίτου λοιπόν έγινε το Νομαρχιακό Συμβούλιο, όπου συζητήθηκε από ό,τι και εγώ διάβασα από τις εφημερίδες το ζήτημα διεξοδικά. Πιστεύω, αγαπητοί παρευρισκόμενοι, ότι η σημερινή σύσκεψη έπρεπε να έχει γίνει πολλούς μήνες πριν. Γιατί ό,τι και να ακούγεται, ό,τι και να λέγεται, για μένα είμαστε στο και πέντε. Τώρα, γιατί δεν έγινε σύσκεψη πριν, πιστεύω δεν είναι της παρούσης. Μπορεί όμως να βγει και από τη συνέχεια της συζήτησης. Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει το θέμα με σοβαρότητα και συνέπεια. Ούτε το μεγαλοποιούμε, ούτε το υποβαθμίζουμε. Δύο γλώσσες δεν χρησιμοποιούμε. Και αυτό φαίνεται και από τα προσεκτικά βήματα που κάνουμε. Ούτε έξαλλοι είμαστε, ούτε προχωρήσαμε σε ενέργειες που θα μπορούσαν να προσβάλλουν πολλούς ή έστω και κανέναν εξ ημών. Το θέμα όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μια προσπάθεια η οποία γίνεται να υποβαθμιστεί, πιστεύω δεν πείθουν κανέναν. Ο ρόλος μας πιστεύω ότι είναι να θεραπεύουμε, αλλά και να προλαμβάνουμε τα ζητήματα. Γι' αυτό και θα πρέπει να δούμε σήμερα το πλαίσιο της συζήτησης που έχουμε, γιατί για μας, σαν Δήμος, για τις εγκαταστάσεις του Δρεπάνου και των Πάνθεων, δεν τίθεται συζήτηση. Δεν τα συζητάμε. Φτιάχτηκαν με χρήματα των δημοτών από δημότες, για να εξυπηρετούν τους δημότες και τους επισκέπτες, αλλά και επειδή κάποια δημοτικά συμβούλια και δημοτικοί άρχοντες του παρελθόντος το αποφάσισαν.
πιστεύω άμεσα να προχωρήσουμε στον επακαθορισμό της ζώνης λιμένα, γιατί κακά τα ψέματα, η πολιτική βούληση είναι εκφρασμένη. Και αύριο ή μεθαύριο δεν θα έχουμε να κάνουμε με το κράτος τη μία μετοχή, αλλά με ιδιώτες. Και τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να επέμβουμε και να αλλάξουμε ή να διεκδικήσουμε κάτι. Πρέπει επίσης να θέσουμε το σώμα σοβαρά προς την κεντρική εξουσία και να διεκδικήσουμε τα ανταποδοτικά τέλη που δικαιούται ο Δήμος Οικουμενίτσας από την κίνηση και την επιβάρηση που έχει από το λιμάνι. Γιατί κακά τα ψέματα, ναι, είμαστε υπέρ του λιμανιού, αλλά είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες υποβάθμισης της ποιότητας ζωής της πόλης μας. Εγώ ήθελα με αυτά τα λίγα της ενημέρωσης, βέβαια θα μου πείτε μείνανε αναπάντητα πολλά, ίσως είναι και ίσως είναι και επίτηδες αφημένα για να τη συζήτηση να βγει κάτι παραπέρα. Θα ήθελα να κάνετε κάποιες ερωτήσεις διευθυντικές πάνω σε όλα αυτά που ακούσατε, γιατί ακούσατε ένα μπούσουλα από έγγραφα τα οποία πραγματικά δείχνουν ότι ανέκαθεν, γιατί ξεκίνησα από πολύ μακριά, το 35-68, δείχνει μία κατά το ελάχιστον μη σοβαρότητα της κεντρικής εξουσίας. Αποφάσεις επί αποφάσεις, αποφάσεις η μία επικαλύπτει την άλλη, αποφάσεις που δεν ανακαλούν τις προηγούμενες. Εδώ νομικοί και δεν βγάζουν άκρη. Σκεφτείτε τώρα εμείς που καθόμαστε εδώ να συζητήσουμε, τι άλλοι μπορούμε να βγάλουμε. Αλλά να είναι ξεκάθαρο ότι σαν Δήμος και πιστεύω και σαν πολίτες όλες αυτές τις πόλεις, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που είναι αντίθετο σε αυτό, πρέπει εδώ που έχουμε φτάσει να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Ίσως μια κατάσταση προγενεστέρα λιμενικού ταμείου να βόλευε δημάρχους, να βόλευε την πόλη, να υπάρχει έτσι. Τώρα πια τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Έχουμε απέναντί μας μια ΑΕ και δεν μιλάω για τους έγκυρους εκπροσώπους και συμπολίτες μας, τον κύριο Βοπάη, τον κύριο Ζώτο, κάθε άλλο. Είμαι φίλος με τα παιδιά, δεν έχω τίποτα να χωρίσω. Αλλά έχω απέναντί μου μια ΑΕ, η οποία σήμερα μπορεί να έχει τους συμπολίτες μας, αύριο όμως μπορεί να έχει τον οποιοδήποτε. Και μην γυρίσει κάποιος να μου πει ότι δεν ισχύει αυτό, ο νόμος λέει για το 51%, ναι, ο νόμος λέει για το 51%, αλλά η ίδια η σύμβαση η οποία υπογράφει σε συνδυασμό του κεφάλαιο 18 με το 15 αναφέρει ότι μπορεί να γίνει τροποποίηση της σύμβασης όταν οι μετοχές ξεπεράσουν το 51% και δεν τις έχει κάτω δημόσιο. Δεν μπορεί να υπογράφει τέτοια σύμβαση και να ισχυρίζει ότι όχι θα είναι πάντα γραφική. Με αυτά τα λίγα εγώ ήθελα να κλείσω, να ακούσω τις ερωτήσεις σας και μετά να πούμε στις τοποθετήσεις των φορέων. Νομίζω είναι καλύτερα να πάρει τον λόγο. Παρακαλώ τον πρόεδρο του σχολιασμού, για μένα τον Θεάριο, κύριο Μιχάλη Κοντρόλα, που θέλει το θέμα. Καλησπέρα σας. Σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει με το Δήμο Οικουμενίτσας, εγώ καταρχήν θα ήθελα να κάνω μια γενική τοποθέτηση σαν πρόεδρος της Ολίγα ΑΕ και εν συνεχεία ο κύριος Ζώτος θα μας κάνει μια μεγαλύτερη ανάλυση σε ορισμένα πράγματα και εν συνεχεία θα γίνουν ερωτήσεις όπου μπορούμε να επιλύσουμε, γιατί νομικοί δεν είμαστε και ούτε η υπηρεσία μας διαθέτει νομικούς, αλλά εν πάση περιπτώσει ό,τι μπορούμε να συζητήσουμε εδώ θα το δούμε. Με το νομοθετικό διάταγμα 2932 αποφασίστηκε η μετατροπή 10 λιμενικών ταμείων σε ΑΕ. Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα στα υπόλοιπα λιμενικά ταμεία να ενταχθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και να γίνουν δημοτικά ή νομαρχιακά λιμενικά ταμεία ανάλογα πώς το συμφέρον τους το απαιτεί. Το λιμάνι της Οικουμενίτσας χαρακτηρίστηκε λιμάνι εθνικής σημασίας και μαζί με 9 ακόμα εντάχθηκε στην πρώτη κατηγορία. Αυτό αποτελούσε μια πολιτική επιλογή η οποία επεξεργάστηκε και οδηγήθηκε προς έγκριση στη Βουλή. Ο λόγος της μετατροπής σε ΑΕ ήταν διπλός. Να εφαρμοστεί μια ενιαία εθνική λιμενική πολιτική με βάση τους στόχους και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και δεύτερον, να δοθεί η δυνατότητα στους νεοσύστατους οργανισμούς
λειτουργώντας μέσα από καθεστώς ανταγωνιστικό, να επιλέξουν τεχνικές και μεθόδους που θα οδηγήσουν σε μια αναπτυξιακή καταξίωση, ασχολούμενα πρώτιστα με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, αλλά και λοιπόν δραστηριοτήτων όπου κρίνεται απαραίτητο, συντελώντας έτσι μια οικονομική πολιτιστική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής εντός της οποίας δρούν. Βασική αρχή υπήρξε η καθολική διαδοχή των λιμενικών ταμείων από τις ΑΕ σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένες της χερσαίας ζώνης. Το καθεστώς αυτό δεν αποτελεί κάτι το ιδιότυπο που ισχύει στην πόλη της Οικουμενίτσας, αλλά αποτελεί μια πραγματικότητα σε όλες τις πόλεις που έχουν οργανισμούς λιμένους. Το ιδιότυπο είναι ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί, κατέχοντας τεράστιες χερσαίες ζώνες, έχουν παράλληλα μεγάλα οικονομικά ωφέλη από την εκμετάλλευσή τους, πράγμα που δεν ισχύει για τον οργανισμό λιμένος Οικουμενίτσας, δεδομένου ότι το μέγιστο ποσοστό των εσόδων του προέρχονται από την παροχή λιμενικών υπηρεσιών. Αντιθέτως, ο ΟΛΗ, ο οργανισμός δηλαδή λιμένος Οικουμενίτσας, έχει αυτοεπιφορτιστεί με το καθήκον συντήρησης, ανάπλασης, περιποίησης των εν λόγω ζωνών, δαπανώντας στην ουσία τεράστια ποσά, ενώ το οικονομικό όφελος είναι μηδαμινό. Σε όλες αυτές λοιπόν τις πόλεις έχει βρεθεί ο άξονας συνεργασίας που επιβάλλεται, ώστε η πόλη και το λιμάνι να οδεύουν μαζί σε μία αναπτυξιακή πορεία, η οποία νομοτελειακά δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, ο ΟΛΗ θεώρησε σκόπιμο να ενημερώσει τους εμπλεκόμενους δήμους Οικουμενίτσας, Σιβώτων και Σαγιάδας για το γεγονός. Βέβαια, όλοι γνωρίζοντας ότι στις χερσαίες ζώνες υπήρχε μία νεφελώδης κατάσταση, δηλαδή ο Δήμος κατά διαστήματα έκανε επενδύσεις σε χώρους που δεν υπήρχε ξεκάθαρο υγειοκτησιακό καθεστώς, δεν είχε πρόθεση να διαταράξει το ισχύον καθεστώς, το δε έγγραφο το οποίο απέστειλε είχε απλά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο Δήμος, άμα τη λήψη του εγγράφου, θορυβήθηκε, προκαλώντας έτσι με τη στάση του μία σειρά δημοσιευμάτων, τα οποία μάλλον δεν αντανακλούν τις αληθινές προθέσεις του οργανισμού αφενός και βέβαια καθόλου δεν υποδηλώνουν τον αναψυξιακό χαρακτήρα του, ο οποίος είναι συνυφασμένος με την όλη πορεία της πόλης. Προεβλήθησαν λοιπόν κάποιες διεκδικήσεις χωρίς συγκεκριμένο χαρακτήρα και βασικά χωρίς να επιδιωχθεί εκ μέρους του Δήμου μία συνάντηση με τον οργανισμό, πράγμα το οποίο νομίζω θα έβαζε τα πράγματα στη θέση τους από την πρώτη στιγμή. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο καταρχήν να ξεκαθαριστούν πλήρως αυτές οι διεκδικήσεις, οι θέσεις, ώστε να αποτελέσουν μια βάση συζήτηση αφενός και να προσδιοριστεί σε ποιες από αυτές τις διεκδικήσεις ο οργανισμός μπορεί να εμπλακεί αφεντέρου. Παραδείγματος χάρη, στο αίτημα του Δήμου για επαναφορά των τελών επιβίβασης που καταργήθηκαν από το Συμβούλιο Επικρατείας, ο οργανισμός ούτε μία εμπλοκή έχει, ουδέποτε πήρε ενάντια θέση στο θέμα, ούτε είχε κανένα οικονομικό όφελος από τη μία απόδοσή τους στο Δήμο. Η θέση μας είναι ότι το εν λόγω θέμα θέλει ισχυρή νομοθετική ρύθμιση που να εξασφαλίσει στο Δήμο απρόσκοπτα κάποιες χρηματικές ροές. Χερσαίες ζώνες. Εδώ, κατά την άποψή μας, η θέση πρέπει να είναι συγκεκριμένη εφόσον αφορά τις περιοχές, καθώς και τη μορφή διεκδίκησης. Παραδείγματος χάρη, ένα αίτημα παραχώρησης για χρήση και εκμετάλλευση στις περιοχές που ο Δήμος έχει κτηριακές εγκαταστάσεις είναι εφικτό να λυθεί μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Ένα αίτημα όμως αποχαρακτηρισμού των ζωνών και μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος από το ελληνικό δημόσιο προς το Δήμο απαιτεί κάποιες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τη μεριά του Δήμου μέσω συγκεκριμένης νομικής διαδικασίας. Δηλαδή, εκεί ο οργανισμός δεν μπορεί να έχει κάποια ευλογή. Ένας παράγοντας με βαρύνουσα σημασία πρέπει να αποτελέσει και το κόστος συντήρησης. Ενδεικτικά αναφέρω ότι από τα γραφεία του οργανισμού μέχρι τα γήπεδα τένις, το ετήσιο κόστος συντήρησης σε φώτα, νερό, κυπουρούς, λιπάσματα κτλ. Ανέρχεται περίπου σε 600.000 ευρώ ετησίως, τα οποία αυτή τη στιγμή επιφορτίζεται ο οργανισμός, χωρίς, επαναλαμβάνω και το τονίζω εδώ, από τα συγκεκριμένα σημεία να έχει έσοδα. Άρα λοιπόν μια όρημη συζήτηση, η οποία να προσδιορίζει το συμφέρον αποτέλων των πλευρών και κύρια της πόλης και των κατοίκων της, χωρίς όμως να θίγονται βασικά δικαιώματα επί της λειτουργίας του οργανισμού, θεωρείται επιβεβλημένη.
Ο οργανισμός με τη θέση και τη στάση του από τη σύστασή του μέχρι και σήμερα έχει αποδείξει ότι όχι μόνο είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της πόλης, αλλά συμμετέχοντας ενεργά και ουσιαστικά σε όλα τα δρόμενα, βοηθά ουσιαστικά όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά και στην πολιτιστική ανάπτυξη. Σύλλογοι, φορείς, ναυταθλητικός όμιλος, ΔΕΗ, πολιτιστικός οργανισμός του Δήμου, ο Δήμος ο ίδιος, όμοροι Δήμοι, έχουν γίνει κατά διαστήματα αποδέκτες χορηγιών εκ μέρους του οργανισμού, κινδυνεύοντας πολλές φορές να χαρακτηριστούν με εταιρεία κοινής ωφέλειας και συνδρομών, παρά διαχείριση του λιμένους. Η βαρύτητα των ατόμων που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο, η εκπροσώπηση των φορέων, καθώς και η ενδοποιότητα όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούν ουσιαστικά εγχέγγυα ότι οι εκάστοτε αποφάσεις που παίρνονται έχουν σαν αποκλειστικό γνώμονα, εκτός από το συμφέρον του οργανισμού και το συμφέρον της πόλης και των κατοίκων της. Η πόλη αυτή βρίσκεται σε ένα μετέχμιο. Καθένας από τη μεριά του οφείλει να πιέσει στον τομέα του, ώστε Εγνατία, δεύτερη φάση λιμένος, Τελωνίος, Αγιάδας, δυτικός άξονας, εμπορευματικό κέντρο, βιοτεχνικό πάρκο, να υλοποιηθούν γρήγορα ώστε η πόλη αυτή να βρει το δρόμο της και να βαθύσει σε ρυθμούς ανάπτυξης. Όλα τα υπόλοιπα είναι μάλλον δευτερευούς σημασίας και πολλές φορές αποπροσανατολίζουν τους πολίτες, δημιουργώντας σενάρια επικίνδυνων καταστάσεων χωρίς λόγο, αποσπώντας τους από τους κύριους και ουσιαστικούς στόχους που προανέφερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπά. Παρακαλώ τον διευθύνοντα σύμβουλο του Διστολή και ΑΕ, κύριο Παπά, προσέξτε να προσέξετε στο βήμα. Σύμφωνα, δεν με καταλάβει. Μετά και την απέτηση του Δημάρχου, θα είμαι σχετικά σύντομο. Θέλοντας να περιοριστώ. Πάρα πολύ σύντομος και ανέφερα κάποια πράγματα. Γιατί αν θα άρχισα και εγώ να μιλάω, θα έκανα τρεις ώρες. Συνεχίστε, κύριε Δότου. Σε διάλα βρισκόμαστε, δηλαδή. Συνεχίστε, κύριε Δότου. Ναι. Λοιπόν, θα αναφερθώ, είπα, σχετικά σύντομα, έτσι κι αλλιώς. Ξεκινώντας με τρία θεματάκια στην αρχή. Ο πρόεδρος έβαλε το γενικό πολιτικό σκηνικό, όπως εξελίχθηκε μέχρι σήμερα. Θέλω καταρχήν να αναφερθώ σε τρία θέματα. Τα όρια της χερσαίας ζώνης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και στη σύμβαση παραχώρησης. Τα όρια της χερσαίας ζώνης, όπως αυτά καθορίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση του Οκτωβρίου του 2001 και προσδιορίζονται αυτά ακριβώς τα όρια που ισχύαν με την Νομαρχιακή Απόφαση το 1968, τα όρια δηλαδή που το Λιμενικό Ταμείο Οικουμενίτσας μέχρι τον Αύγουστο του 2001 είχε στη δικαιοδοσία του, είναι τα ίδια και προσδιορίστηκαν τότε, το 2001. Σε σχέση με την απόφαση νομαρχιακή του 1968 και ό,τι άλλο επακολούθησε, επειδή ο Δήμαρχος διάβασε ένα κατάλογο εγγράφων ημερομηνιών, κάπως μπερδεμένο, και λίγο ανακόλουθο. Η απόφαση του 68, η νομαρχιακή, ακυρώθηκε, μάλλον το δρέπανο δόθηκε με μια απόφαση του 69, πάλι νομαρχιακή, στο Δήμο. Η απόφαση αυτή δεν ακυρώθηκε το 81, αλλά το 80 με υπουργική απόφαση. Το 81 επιχειρήθηκε για δεύτερη φορά με νομαρχιακή απόφαση να ακυρωθεί η νομαρχιακή απόφαση του 68. Λίγους μήνες αργότερα, το 81 πάλι, η ίδια απόφαση ακυρώθηκε με υπουργική απόφαση, πράγμα το οποίο και ο ίδιος ο Δήμαρχος παραδέχτηκε.
Με την ακολουθία αυτή των εγγράφων, πιστεύω ότι ούτε ο Δήμος, από ό,τι φάνηκε από την τοποθέτησή του, πιστεύει ότι υπάρχει αμφισβήτηση των ορίων της χερσαίας ζώνης όπως αυτή είναι σήμερα. Γεγονός που αποδεικνύεται και ότι από το γεγονός ότι ζητάει επανακαθορισμό της χερσαίας ζώνης. Εάν το Δρέπανο ήταν στην δικαιοδοσία κατά κυριότητα με κάποια από τις αποφάσεις που υπήρχαν μέχρι σήμερα, δεν θα υπήρχε και λόγος αιτήματος για επανακαθορισμό της χερσαίας ζώνης. Αυτά σε ό,τι αφορούν τα όρια της χερσαίας ζώνης, τα οποία πιστεύω ότι δεν αμφισβητούνται. Σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, σε ό,τι αφορά τον οργανισμό λιμένα, είναι αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα. Ο οργανισμός λιμένα Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης αυτών των χώρων. Η χρήση και η εκμετάλλευση δεν έχει να κάνει με την ιδιοκτησία, έχει να κάνει με τη διαχείριση. Η σύμβαση παραχώρησης, λοιπόν, ερχόμενο στο τρίτο κομμάτι, δεν ασχολείται ούτε με τα όρια της χερσαίας ζώνης, ούτε με το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής της ζώνης. Ασχολείται απλά με τις σχέσεις, τις συμβατικές, μεταξύ των συμβαλωμένων μερών, μεταξύ του ΟΛΥΓ και του ελληνικού δημοσίου. Το ελληνικό δημόσιο παραχωρεί τη χερσαία ζώνη, σύμφωνα με τη σύμβαση, αναλαμβάνει ορισμένες υποχρεώσεις. Ο ΛΥΓ αποδέχεται την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης, αναλαμβάνει και αυτός ορισμένες υποχρεώσεις, βασική εκ των οποίων είναι η πληρωμή αντιτίμου, ενοικίου δηλαδή, ετήσιου, ύψους 1% των ακαθάριστων εσόδων του για τα πρώτα 3 χρόνια και 2% για τα επόμενα 37, γιατί η σύμβαση ισχύει για 40 χρόνια. Και εδώ τελειώνει η σύμβαση. Στις σχέσεις δηλαδή των δύο μερών. Σε σχέση με το πρόβλημα που έχει ανακύψει, για μένα είναι ένα ψευτοπρόβλημα. Ψευτοπρόβλημα. Δημιουργήθηκε είτε από κακή ενημέρωση, είτε από κακή εκτίμηση, είτε από και τα δύο. Και εκεί θέλω να σταματήσω. Θα μπορούσαν να είναι και άλλοι λόγοι. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε από τη μεριά του Δήμου είχε ένα χαρακτήρα αντιπαλότητας, με την έννοια ότι πέρασε 1,5 μήνας περίπου από την συγκέντρωση, από την δημοτική συνεδρίαση και ο Δήμος δεν ήρθε καν σε συνεννόηση, δεν ήρθε καν σε επαφή με τον ουσιαστικά ασχολούμενο με το πρόβλημα, με τον οργανισμό λιμένος δηλαδή. Επομένως, για μας, κυρίαρχο ήταν και πρώτο, ο Δήμος να έρθει σε επαφή, να διευκρινίσει τα θέματα και σαφώς να κρατήσει τις θέσεις του και να τις περασπιστεί. Αλλά η ενημέρωση οδηγεί σε σωστότερες και πιο ήπιες ενέργειες και αποφάσεις. Σχετικά με το ρόλο του λιμανιού, του οργανισμού και τη θέση του σε σχέση με την πόλη. Η συμβολή του λιμένα στην αναπτυξιακή πορεία αυτής της περιοχής νομίζω ότι δεν αμφισβητείται από κανένα πολίτη αυτής της περιοχής, ούτε από κανένα φορέα αυτής της περιοχής. Το λιμάνι της Ιγουμενίτσας είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που έχει γίνει στον ομό μέχρι τώρα. Η επένδυση που έχει γίνει μέχρι σήμερα, πέρα από τα 17 δισεκατομμύρια της πρώτης φάσης του νέου λιμένα και τα προηγούμενα αρκετά μεγάλα ποσά για τις δύο προηγούμενες λιμενικές εγκαταστάσεις, συνεχίζονται με την επόμενη φάση μέσα στον επόμενο χρόνο με άλλα 15 δισεκατομμύρια επένδυση, καθιστώντας το λιμάνι της Ιγουμενίτσας κυρίαρχο λιμάνι
τις διευρωπαϊκές μεταφορές, κυρίαρχο λιμάνι στο δυτικό άξονα της Ευρώπης και κεντρικό κόμβο στο δίκτυο των ευρωπαϊκών μεταφορών. Από μόνο του όλα αυτά τα στοιχεία προσδιορίζουν και τη σημασία του λιμανιού σαν εταιρείας πια στη συμβολή της ανάπτυξης του τόπου. Μια συμβολή που δεν έρχεται μόνο από τη στήριξη των φορέων, των εκδηλώσεων, των πολιτιστικών ομίλων, των κάθε λογής εκδηλώσεων στον τόπο, αλλά κυρίαρχα έρχεται με την πολλαπλασιαστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, αυτού του λιμανιού, έρχεται με τις θέσεις εργασίας που θα δώσει, έρχεται με τις νέες εργασίες και τις νέες δουλειές που θα ανοίξουν στην πόλη. Ο Οργανισμός Λιμένα Οικουμενίτσας, από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του, σαν οργανισμό, προσπάθησε να κρατήσει και κράτησε χαμηλό προφίλ, πιστεύοντας ότι η διακριτή ρόλη και η ανασχόληση του κάθε φορέα με το αντικείμενο της εργασίας του είναι αυτό που προσδίδει αποτελεσματικότητα, είναι αυτό που προσδίδει σημαντική συμβολή στο έργο του κάθε φορέα. Οι πολίτες της Οικουμενίτσας πιστεύω ότι αυτό το έχουν αντιληφθεί. Οι πολίτες της Οικουμενίτσας πιστεύω ότι νιώθουν κοντά στο λιμάνι τους. Δεν νιώθουν αποκομμένοι από αυτό και δεν νιώθουν να τους εμποδίζει σε... Ναι. Θα μας ακούσετε. Παρακαλώ, ναι. Ησυχία σας, παρακαλώ πολύ. Είστε κύριε Ζώτο. Χαίρομαι. Ησυχία, παρακαλώ. Μην διακόπτε τον ομιλητή. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι με τη δράση και όχι την αντίδραση και την άρνηση, με τη συνεργασία και όχι την αντιπαλότητα και την όξυνση, θα βρούμε όλες εκείνες τις λύσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα στον τόπο, στο Δήμο, στον οργανισμό και σε όλους τους φορείς της πόλης προς μια νέα ανάπτυξη. Γιατί στόχος μας είναι κυρίως η προσφορά στον τόπο, στην οικονομία, στην κοινωνία και τον πολιτισμό του. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και όχι η διαχείριση των τίτλων ιδιοκτησίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζώτο. Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις, ο κύριος Δήμαρχος θα δώσει μια απάντηση. Όχι, δεν δίνω απαντήσεις. Δεν είναι τώρα. Δεν θα κάνω διάλογο. Έκανα μια παράθεση στοιχείων, αλλά... Μόνο σε δύο σημεία τώρα. Δεν ξέρω αν τα πιστοποιητικά μεταγραφή του υποθηκοφυλακίου θεωρούνται ότι είναι μη νόμιμα και ότι οι άδειες οικοδομής βγαίνουν χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας. 6 Μαρτίου 2003. Τέλος πάντων, δεν κάνουμε διάλογο, είπα. Εγώ δεν σας διάκοψα. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, για να βάλουμε και τα πράγματα στη θέση τους. Ακούστηκε ότι δεν έγινε παρέμβαση στη ζώνη, χερσαία ζώνη λιμένα του 1968. Και εδώ εγώ δηλώνω, ναι, έγινε. Εξαιρέθηκαν εκτάσεις και μπήκαν εκτάσεις. Πέραν της ζώνης του 68. Άρα έγινε παρέμβαση. Και τους χάρτες μου τους δώσατε εσείς. Δεν τους βρήκα μόνος μου. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, όποιος επιθυμεί να θέσει ερώτηση στον κύριο Δήμαρχο. Καλό θα είναι να αναφέρετε την ιδιότητά σας πριν θέσετε την ερώτηση. Κύριε Δήμαρχε, θα απαντήσετε συνολικά. Βέβαια, ναι. Ξανά. Ναι, ο κύριος Δήμαρχος Βόταν, παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, είναι σαφές ότι η παρουσία μας εδώ δείχνει την αλληλεγγύη. Ήθελα να πω ότι η παρουσία μας εδώ δίνει ακριβώς και το στίγμα της αλληλεγγύης στο αίτημα το οποίο έχει ο Δήμος Οικουμενίτσας. Θα ήθελα να είναι σαφές ποιο είναι αυτό το αίτημα
Και εμείς από τη μεριά μας θα βοηθήσουμε στο μέτρο του δυνατού και με όλες μας τις δυνάμεις να αποσαφινιστεί το τοπίο και είμαι σίγουρος ότι ως προς το θέμα της διεκδίκησης των τελών επιβίβασης θα υπάρχει ομόφωνη θέση των παρευρισκομένων για να αποδοθούν εκ νέου στο Δήμο, όπως επίσης και αν υπάρχει πρόθεση από την πλευρά του Δήμου επανακαθορισμού των ορίων της χερσαίας ζώνης. Δηλαδή θα ήθελα να ξέρω ποια είναι τα αιτήματα του Δήμου Οικουμενίτσας για να μπορέσουμε κι εμείς από την πλευρά μας να πάρουμε τη θέση εκείνη η οποία θα δείξει και την αλληλεγγύη μας απέναντι στα αιτήματα του Δήμου Οικουμενίτσας. Ευχαριστούμε τον κύριο Θεόπουλο Παπά. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Ναι, ο κύριος Μανίκας, παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή κάπως φάνηκε λιγάκι μπερδεμένο το ιδιοκτησιακό. Με μία απόφαση, από ό,τι κατάλαβα, του Υπουργείου Γεωργίας το 1969, παραχωρήθηκαν 126 στρέμματα στο Δήμο Οικουμενίτσας. Αυτή η απόφαση έχει ανακληθεί ή παραμένει ενισχύ και διεκδικείται σήμερα, πότε από τον Λίκο, πότε από τον Δήμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ατινομάρχης, κύριος Παναγιώτης Πάντος. Κύριε Δήμαρχε, αμφισβητείτε τα όρια της ζώνης λιμένων? Υπάρχει αμφισβήτηση πάνω σε αυτό? Και αν μέσα σε αυτό στη ζώνη υπάρχουν ιδιοκτησίες και αν αυτές οι ιδιοκτησίες που υπάρχουν έχουν αποζημιωθεί κάποτε? Άλλη ερώτηση. Ο κύριος Αλούκας, παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή δεν άκουσα καθόλου το θέμα της παραχώρησης του μακρυγιαλιού όταν έγινε από το στρατό της επαναφοράς, σε ποιον έγινε? Πρώτο αυτό. Και το δεύτερο είναι, τα έργα που έγιναν επί της χωροθετημένης θέσεως της χερσαίας ζώνης, αυτά τα έργα, το κάμπινγκ, όλα αυτά, με τι συμβόλαια έγιναν ως προς την ιδιοκτησία ή ως προς τη μίσθωση, αν υπήρχε μίσθωση? Ευχαριστούμε. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Ο κύριος Γουρίδης. Σχετικά με τη χερσαία ζώνη, όπως είχε καθοριστεί το 1968 και την είχαμε χρησιμοποιήσει για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, είχαμε δει κάποιο πρόβλημα. Το πρόβλημα σχετίζεται με την χερσαία ζώνη στο παλιό σχέδιο πόλης, όπου βρίσκεται επί των οικοδομικών γραμμών και η Πρασά θεωρείται χερσαίος χώρος, παρόλο που χρησιμοποιείται από τις καφετέρειες σαν ιδιοκτησία και είναι μέρος των ιδιοκτησιών. Δεν έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα και είχαμε ζητήσει να γίνει τροποποίηση του καθορισμού του χερσαίου χώρου, αλλά δεν είχε γίνει. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια πληροφόρηση για αυτό το θέμα, αν έχει λυθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουρίδη. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Ο κύριος Λιάκος. Προτού γίνει το κάμπινγκ, ξέρετε όλοι, υπήρχαν κάποιες πρώτερα διαδικασίες. Όπως υπήρχε η παραχώρηση από τον Νομάρχη και όπως υπήρχε και ο επαναπροσδιορισμός Αιγαίου και Παραλίας. Και ξέρετε ότι έπρεπε να ήταν 35 μέτρα από τον Αιγαίο την παραλία για να χτίσουμε. Έγινε παραπροσδιορισμός και έγινε μια μεγάλη, αφού έγινε το μπάζωμα, υπάρχει μια τεράστια έκθεση 30-40 στρεμμάτων που δεν εμπίπτει στον Αιγαίο την παραλία. Τώρα, πώς είναι δυνατόν αυτές οι αποφάσεις όλες, όλες οι εγκρίσεις από τον ΟΜΑΧ και τη χάρη του Αιγαίου την παραλία να γίνει ένα έργο μεγάλο του Δήμου και αυτό εκ των υστέρων να έρθει και να αμφισβητεί, είναι παράξενο. Αλλά αυτό που έχω να τον πω είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα εμείς με το Δημοτικό Ταμείο. Εμείς έχουμε να κάνουμε με την κεντρική εξουσία. Και αυτά που λένε ότι να κάνουμε κάποιες συμβάσεις για χρήση, αυτά δεν είναι σωστά ούτε σταθερά. Ο κύριος Βασιλείου. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να ρωτήσω, στη νέα ζώνη λιμένα, εάν στην πρώτη πολεοδομική ενότητα η έκταση που παραχωρήθηκε από την κοινότητα Λαδοχωρίου, αν απολωτριώθηκε η έκταση για την χρήση της νέας κατασκευής λιμένα. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Κύριε Δήμαρχε, επί των ερωτήσεων.
Κύριε Νταΐε, πότε οι τοποθετήσεις, παρακαλώ. Ναι. Δεν είναι, οι ερωτήσεις είναι λίγες και τελειώνουν γρήγορα. Κατά πρώτον, έχουμε κοινοποιήσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εκεί, απαντώ στον κύριο Θεόφιλο, τον κύριο Παπά, τον συνάδελφο, και εκεί οριοθετούνται ακριβώς τα αιτήματα του Δήμου. Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν παρεκκλίνουμε πουθενά. Όμως, απορίας άξιον είναι το ότι, όπως είπε και ο πρόεδρος της ΑΕ, ο φίλος Μιχάλης Παπάς, είπε ότι με τον νόμο τον καινούριο, τον 2390, ναι, καθορίστηκαν τα 10 λιμάνια εθνικής σημασίας και τα υπόλοιπα πέρασαν στο ΣΟΤΑ. Περίεργος, εδώ σε εμάς, και ο Δήμος Σιβώτων και ο Δήμος Αγιάδας, ενώ θα μπορούσαν να γίνουν σωτά, έμειναν στην ΑΕ. Αυτό μάλλον πρέπει να μας προβληματίσει σφόδρα και εκεί πρέπει να κινηθούμε μαζί. Έχετε χώρους ζωτικούς κι εσείς που σας λείπουν. Όχι, δεν είπα εγώ τίποτα. Απλά τοποθετώ. Κύριε Τζουμανίκα, για μένα, σαν μηχανικός, όταν πηγαίνω στην άδεια από τη διπλή ιδιότητά μου, όταν πηγαίνω στην Πολεοδομία να βγάλω μια άδεια, μου ζητάνε τίτλο ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό μεταγραφής. Στις 6 Μαρτίου 2003. Προχτές πήρα από το υποθηκοφυλάκιο Ιγουμενίτσας που λέει η παρήθμη τάδε απόφαση του Νομάρχη είναι γεγραμμένη υπέρ του Δήμου Ιγουμενίτσας η 8504. Είπα 8504. Του 69. Εγώ σας λέω ότι το υποθηκοφυλάκιο εμένα... Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω διάλογο τώρα ή θα ακούσετε. Παρακαλώ, μην διακόπτετε τον ομιλητή. Σας παρακαλώ, κύριε Σώτα, θα αναφερθείτε αργότερα, αν θέλετε, στο τοποθετήσετε. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είπα στην πρωτολογία μου, φτάνουμε μπροστά σε ένα φαύλο κύκλο αποφάσεις επί αποφάσεων, συζητήσεις επί συζητήσεων, αναιρέσεις υπό αναιρέσεων για τα ίδια πράγματα και δεν βγάζω μάκρη. Για μένα αυτό είναι ισχυρό. Σήμερα μπορώ να προβώ σε πώληση. Είναι απλά τα πράγματα. Έτσι λέμε εμείς οι μηχανικοί. Αν υπάρχουν... Για τις ιδιοκτησίες στα όρια της χερσαίας ζώνης, δεν γνωρίζω αν έχουν αποζημιωθεί κάποιες ιδιοκτησίες. Γνωρίζω, κύριε Σαλούκα, ότι η απόφαση του Υπουργείου Γενικού Επιτελείου Στρατού, ουσιαστικά, τότε όταν έγιναν οι κινητοποίησεις για το Μακρυγιάλι, βγήκε μια διαταγή και είπε ότι αυτά ανήκουν στο λαό της Ιγουμενίτσας, στους γλουόμενους. Δεν υπάρχει πράξη παραχώρησης την οποία βρήκα εγώ. Τέλος πάντων, έχουμε ψάξει, έχουμε κάνει αρκετά καλό αρχείο, αλλά τα έργα που έγιναν στη χερσαία ζώνη, είπα πριν, το Πάνθεον, παραδείγματος χάρη, σιωπηρά είχε παραχωρηθεί από τον ΕΟΤ στο Δήμο. Δαπάνησε ο Δήμος, πήρε δάνειο, το έφτιαξε, δεν το αμφισβήτησε ποτέ κανείς. Με τον ίδιο τρόπο, όλα τα κτίρια που είναι μέσα στο λιμάνι του ΕΟΤ ήτανε. Και σιωπηρά πέρασαν στο λιμεναρχείο κατά πρώτον και μετά στην ΑΕ. Δηλαδή όλα αυτά τα κτίρια είναι του ελληνικού οργανισμού τουρισμού. Όλα αυτά τα κτίρια. Δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο τοπίο. Εγώ διαφωνώ, ούτε έχω αντιπαλότητα με κανέναν, ούτε πιστεύω ότι κηρύξαμε κανέναν πόλεμο όπως υπόθηκε. Πιστεύω κρατήσαμε τους τόνους πολύ χαμηλά. Διαβάσετε τι έγγραφο ήρθε στο γραφείο μου. Σας ενημερώνουμε ότι αυτά ανήκουν σε εμάς. Ποιος από εσάς το έπαιρνε και θα αντιδρούσε διαφορετικά. Και δεν έκανα τίποτα. Συγκάλεσα Δημοτικό Συμβούλιο ως όφυλα σαν δήμαρχος να ενημερώσω αυτούς οι οποίοι και το λαό που με ελέγχουν να τους πω ότι ξέρετε αυτό και αυτό. Τι θα κάνουμε. Δεν πήρα αποφάσεις μόνος μου. Είναι χάραξη πολιτικής. Πρέπει να ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντα. Είπα στην πρωτολογία μου. Αυτή η σύσκεψη έπρεπε να είχε γίνει καιρό πριν και δεν έγινε. Τους λόγους θα τους βρούμε. Αυτούς τους λόγους περίμενα να ρωτήσετε, αλλά δεν ρωτάει κανείς. Κάποτε πρέπει να μπουν στο τραπέζι όλα τι έγινε. Τι έγινε και στη σύσκεψη στις 19-11, τι έγινε και στη σύσκεψη στις 18-12 που παρουσιάστηκε υπογραμμένη η σύμβαση από τους δύο υπουργούς. Ήρθε πακέτο έτοιμο. Απλά εκκρεμούσε η απόφαση για να γίνει γενική συνέλευση να πάρουμε το OK ποιοι θα την υπογράψουν από την πλευρά του οργανισμού ΑΕ. Τι υπόθηκε εκεί μέσα. Όλα αυτά είναι εύκολα και σε όλους μπορούν να δοθούν και μπορούν και να διαβαστούν. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να ακούσουμε και όχι να κάνουμε πολιτική. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Δεν ανήκει σε μένα το δρέπανο στο Θωμά τον Πιτούλη. Δεν ανήκει σε μένα. Στον κόσμο ανήκει. Γράφει νομοθεσία. Γράφει νομοθεσία και γράφει και σύμβαση. Δεν μπορούν να κρυφτούν αυτά. Ότι αν το επιθυμεί ο φορέας διαχείρισης του λιμανιού, περιφράσει το χώρο ευθύνης του. Μας βάζει έναν τοίχο.
Ναι, έχει δικαίωμα από τον νόμο να το κάνει. Και ενώ ο νόμος από μια μεριά έρχεται και λέει ότι ναι, δεν μπορεί να πουληθεί πάνω από το 49%, η ίδια η σύμβαση που υπογράφτηκε λέει ναι, μπορεί να γίνει επανακαθορισμός των όρων της σύμβασης αν για κάποιο λόγο πουληθεί πάνω από το 51%. Η ίδια η σύμβαση που έχει υπογραφεί. Δεν το αναφέρει αυτό. Η σύμβαση έτσι λέει. Για μας, αυτά είναι ανησυχητικά. Δηλαδή, τι έπρεπε να πούμε, τι ωραία που είναι η Γουμενίτσα, καθίστε τώρα. Έχουμε βγει δήμαρχοι, έχουμε βγει δημοτικό συμβούλιο, να περάσουμε τα 4 χρόνια να φύγουμε. Όχι. Έχουμε υποχρέωση απέναντι σε εσάς. Κύριε Σγουρίδη, το πρόβλημα της Πρασιάς στα Πλατάνια λύθηκε. Είπα, έγινε τροποποίηση της χερσαίας ζώνης. Η χερσαία ζώνη τώρα είναι στην Ισίδα, ενώ ήταν στην οικοδομική γραμμή, όπως καλά είπατε. Έγινε τροποποίηση της χερσαίας ζώνης το 68. Ανεπίσημη τροποποίηση, χωρίς διαδικασία. Και λέμε πως γίνεται τροποποίηση της χερσαίας ζώνης που λένε να κινήσει ο Δήμος στις διαδικασίες. Δεν είναι δύσκολο. Ούτε νομικός χρειάζεται να είσαι. Διάβασμα θέλει. Νόμος 2971 του 2001. Πώς γίνονται τα όρια της χερσαίας ζώνης. Το όριο, οι χρήσεις κλπ. Καθορίζονται με απόφαση του οικείου φορέα διοίκησης. Ποιος πρέπει να ξεκινήσει λοιπόν τη διαδικασία, ο Δήμος ή η ΑΕ. Απλά ελληνικά νόμος. Διαβάζομαι. Ποιος μπορεί να το ξεκινήσει. Και εδώ τους καλώ, ναι. Ξεκινήστε και είμαστε μαζί σας. Να καθίσουμε στο τραπέζι να το δούμε. Ποια χρειάζονται αυτοί, ποια χρειαζόμαστε εμείς. Δεν είναι δικαιολογία. Μπορεί ο Δήμος να τα συντηρήσει. Βέβαια μπορεί να τα συντηρήσει ο Δήμος. Και είναι υποχρέωσή του να τα συντηρήσει. Είναι υποχρέωσή του να βγει, να ψάξει, έστω και να επαιτήσει, για να μπορέσει να συντηρήσει αυτά που έχει ανάγκη ο κόσμος Ιγουμενίτσας και του Δήμου Ιγουμενίτσας. Ναι, κύριε Παπαβασιλείου. Έχουν αποζημιωθεί από τα 50 στρέμματα, τα 15 στρέμματα τα οποία δεν πληρώθηκαν από το ελληνικό κράτος. Βέβαια, όταν πάθηκε στο λιμάνι, ήταν έργο εθνικής σημασίας και πήρανε 56 στρέμματα για τη χερσαία ζώνη λιμένος. Τα οποία όμως 56 στρέμματα δεν ήταν στη χερσαία ζώνη του 68, γιατί ήταν ενδοχώρα. Δεν ήταν στα 40 μέτρα από τη θάλασσα. Τώρα είναι μέσα. Δεν είναι τροποποίηση της χερσαίας ζώνης αυτή. Κρίμα, δεν έχω τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου που τον ήθελα δίπλα μου. Να με καλύπτει νομικά. Να μου πει αν ναι ή όχι. Και να σας πω και κάτι. Να σας πω και κάτι ακόμα. Ο περιβόητος νόμος που κουβεντιάζομαι. Περιβόητος νόμος. Γι' αυτό σας ανέφερα κάποια στοιχεία. Λέγει, δηλαδή η απόφαση του Υπουργού που ήρθε για τον καθορισμό, όχι της χερσαίας ζώνης, τον καθορισμό των ορίων ευθύνης της ΑΕ, γίνεται βάσει του άρθρου 21 του νόμου 2932, την παράγραφο 15, που λέει με απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύως του νόμου αυτού, μπορούν να προσδιοριστούν τα όρια της ζώνης λιμένα των οργανισμών λιμένων ΑΕ. Ποιος λέει ότι είναι υποχρεωτικά να περάσει όλη η χερσαία ζώνη? Ποιος το λέει? Και γιατί δεν πρέπει να γίνει μια συζήτηση? Να δούμε. Ναι, ελάτε εδώ ρε παιδιά. Ποιο χρειάζεται η ΑΕ να διαχειριστεί, ποιο ο Δήμος, ποιο οι άλλοι φορείς. Σήμερα η εφημερίδα, κύριε Νομάρχη, μου έλεγε ότι πρέπει η κοινομαρχιακή αυτοδιοίκηση να διεκδικήσει ένα κομμάτι, κάπου το διάβαζα σήμερα σε ένα κάτι. Δεν σύνθηκα για το λιμάνι. Το λιμάνι είναι, δεν μπορούμε εμείς να μπούμε, είναι ΑΕ. Αλλά όλους τους άλλους χώρους, βέβαια. Το επιμελητήριο. Επιμελητήριο. Θαύμασα τον πρόεδρό σας από το Ηράκλειο την άλλη φορά. Τον θαύμασα. Δεν ζητάμε τίποτα παραπέρα. Δεν έχουμε αντιπαλότητα με κανέναν. Αλλά σαν Δήμος θέλουμε κάποια πράγματα, αδερφά. Δεν μπορώ να δεχθώ εγώ ότι το δρέπανο δεν ανήκει στο Δήμο. Δεν μπορώ εγώ να δεχθώ ότι μου περιφράχτηκε αύριο το δρέπανο. Ναι, και όλοι θα πούν. Και... Ωπα, παλεμπά, δεν γίνονται αυτά ποτέ. Πώς δεν γίνονται? Γίνονται και παραγίνονται, στην Ελλάδα είμαστε. Πιστεύω απάντησα στις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ να ανοίξει κατάλογο όσων επιθυμούν να τοποθετηθούν. Όσοι από εσάς επιθυμούν να καταθέσουν έγγραφες αποφάσεις στο συλλογικό τους οργάνων ή τοποθετήσεις, να τις προσκομίσουν. Κύριε Δήμα, με ποια ιδιότητα θα τοποθετηθείτε? Ναι, άλλος. Ο κύριος Δήμας. Κύριε Δήμα, με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, του Προέδρου της Νομαρχιακής...
πολιτικού φορέα. Πρόεδρος ΤΕΚ, ο κύριος Δαΐς. Ο κύριος Πάντος. Άλλος. Ο κύριος Τζόρτζης. Ο κύριος Λιάκος. Όχι, εσείς θα λάβετε πρώτα στο λόγο. Θα λάβετε πρώτα στο λόγο, κύριε Πέζο. Άλλο. Ο κύριος Νομάρχης ούτως ή άλλος. Ούτως ή άλλος. Ναι. Ο κύριος. Παπαγεωργόπουλος. Παπαθεοδόρου. Δεν ακούω, έχει θόρυβο πολύ. Άλλος. Κάντε λίγη ησυχία, γιατί δεν ακούμε. Ο κύριος Παπαβασιλείου. Ο κύριος Ζώτος. Όχι, όχι, γιατί θα... Ναι, θα ξεφύγουμε. Δεν είναι πολύ. Αρκεί να έχουμε κάποιο χρόνο, έτσι, να μην... Κύριε Πέτσα, πρώτο. Παρακαλώ τον βουλευτή της Πρωτείας, κύριε Αντώνη Μπέζα, να προσέλθει στο βήμα. Σας γνωρίζω ότι στον κατάλογο ανεγράφησαν... Πόσοι ομιλητές? 11 ομιλητές. Πιστεύω ότι 5 λεπτά είναι αρκετά για να τοποθετηθεί ο κάθε ομιλητής. Και ο κύριος Κυπριαν... Ο κύριος Σαχπαλέτης, επίσης. Ναι, ναι, ολοκληρώσαμε, κύριε Βέζελε. Και άλλους φορείς, αλλά θα σου πω. Αγαπητέ Δήμαρχε, πρώτα απ' όλα θέλω να σε συγχαρώ για την πρωτοβουλία σου και να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που δίνεις όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλους τους φορείς, σε όλους αυτούς που εκπροσωπούν φορείς, αλλά και στους πολίτες της πόλης, από αυτό εδώ το βήμα να εκφράσουν την άποψή τους για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά την πόλη και όχι μόνο την πόλη, για ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρο τον νομό. Όταν πριν από λίγες εβδομάδες ο Νομάρχης ήταν μαζί μου και ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου, είχαμε μία παρόμοια, ας το πω, παρόμοιου τύπου σύσκεψη στον Δήμο Μαργαριτίου για να συζητήσουμε το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και εκεί με την ολοκλήρωση του έργου του αρδευτικού του κάμπου του Μαργαριτίου. Είχα πει κάτι και θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Οι πολίτες περιμένουν από τις νέες δημοτικές αρχές και γενικότερα περιμένουν από όλους εμάς που διαχειριζόμαστε πολιτική εξουσία τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι να είναι αποτελεσματικοί στη δράση τους. Το δεύτερο πράγμα είναι να έχουν οι δημοτικές αρχές και αυτοί που διαχειρίζονται πολιτική εξουσία καλά αντανακλαστικά σε σχέση με τα πραγματικά προβλήματα του τόπου τους. Και το τρίτο βέβαια και αυτονόητο, αυτονόητο αλλά δεν γίνεται πάντα στη χώρα μας, είναι να διαχειρίζονται με διαφάνεια και με ξεκάθαρο τρόπο, με έντιμο τρόπο τους δημόσιους πόρους. Εγώ λοιπόν θέλω να σας συγχαρώ και για ένα άλλο πρόσθετο λόγο. Διότι αποδεικνύεται και εσύ και το Δημοτικό Συμβούλιο στο σύνολό του βέβαια, ότι και καλά αντανακλαστικά έχετε απέναντι στην κοινωνία, σε σχέση δηλαδή με τα πραγματικά προβλήματα της πόλης, και αυτό είναι πραγματικό και μεγάλο πρόβλημα της πόλης, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε το ζήτημα
και συμφωνώ ότι το χειρίζεστε με νυφαλιότητα και με σύνεση, δίνετε δείγματα γραφής ότι θα είστε τελικά αποτελεσματικοί, θα φέρετε αποτέλεσμα και αυτό είναι το ζητούμενο. Και έχετε καλά αντανακλαστικά απέναντι στα προβλήματα του τόπου, διότι τα προβλήματα που βιώνουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους και όχι τα μεγάλα οράματα, οι μεγάλες ιδέες και τα μεγάλα έργα, είναι τελικά αυτά που καθορίζουν τη συμπεριφορά τους. Τι θέλω να πω. Ακόμα κι αν ολοκληρωθεί κάποια στιγμή η Αγνατίωδος, γιατί άκουσα πριν και μία αναφορά για τα μεγάλα έργα, ακόμη κι αν ολοκληρωθεί το λιμάνι της Ιγουμενίτσας και η δεύτερη και η τρίτη φάση, η Ιόνια Οδός που δεν είναι η Ιόνια Οδός, το μουσείο που έχει σταματήσει, το δικαστικό μέγαρο κτλ. Η συμπεριφορά των πολιτών δεν θα καθορίζεται από την ολοκλήρωση αυτών των μεγάλων έργων. Η συμπεριφορά των πολιτών θα καθορίζεται από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, από τα προβλήματα που έχουν σχέση με σημαντικά ζητήματα, όπως είναι τα ζητήματα της ποιότητας ζωής, από προβλήματα που έχουν σχέση με το κυκλοφοριακό, με το φωτισμό, με την καθαριότητα, με την ίδρυυση, με την αποχέτευση, με την αναψυχή, με τον αθλητισμό. Και αυτό το ζήτημα το οποίο συζητούμε σήμερα, το ζήτημα δηλαδή, εκείνη η ουσία του, του θέματος, του καθορισμού της ζώνης λιμένος, είναι ζήτημα που έχει άμεση σχέση με όλα αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας, επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία της πόλης, έχει άμεση σχέση με βασικές λειτουργίες της πόλης. Και όχι μόνο αυτό, βέβαια. Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει άμεση σχέση και με την ανάπτυξη όχι μόνο της πόλης της Ιγουμενίτσας, αλλά ολόκληρου του νομού. Γιατί όλοι δεχόμαστε, όλοι αντιλαμβανόμαστε, όλοι καταλαβαίνουμε ότι το κέντρο βάρους της ανάπτυξης του νομού έχει πλέον μετατοπιστεί από την ενδοχώρα του στα παράλια. Η πόλη της Ιγουμενίτσας και η παραλιακή ζώνη της Θεσπρωτείας είναι αυτές που σέρνουν μπροστά το άρμα της ανάπτυξης για τη Θεσπρωτεία. Είναι σαφές λοιπόν ότι το ζήτημα αυτό αφορά την ανάπτυξη ολόκληρης Θεσπρωτείας, όταν, και δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής, εδώ είναι και άλλοι δήμαρχοι παρόντες, η χερσαία ζώνη του οργανισμού λιμένου της Ιγουμενίτσας δεν περιλαμβάνει μόνο τις περιοχές του Δήμου της Ιγουμενίτσας, αλλά και τις ζώνες των λιμένων της Αγιάδας, της Πλαταριάς και των Σιβώτων. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι μιλάμε για επιλογές που έχουν σχέση με την ανάπτυξη όχι μόνο της Ιγουμενίτσας, ολόκληρου του νομού. Μιλάμε για ζητήματα που δημιουργούνται επειδή έχουμε δύο αρχές μέσα σε μία πόλη. Αλλά εγώ θα το προχωρήσω και λίγο παραπέρα, αγαπητέ νομάρχη. Τελικά, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, έχουμε και μία δεύτερη αρχή μέσα σε ένα ολόκληρο νομό. Καθώς, όπως είπα και πριν, ο Οργανισμός Λιμένου Ιγουμενίτσας διαχειρίζεται τις ζώνες λιμανιών όλων των παραλιακών πόλεων της Θεσπρωτείας. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι γνωστό από χρόνια και είναι πρόβλημα γνωστό και στις τοπικές αρχές και στους τοπικούς φορείς και βέβαια είναι πρόβλημα γνωστό και στην κεντρική εξουσία. Είναι πρόβλημα γνωστό στις κυβερνήσεις που έχουν διαχειριστεί θέματα που έχουν σχέση με την ανάπτυξη των λιμένων. Και για να μην πάω πολύ μακριά στο παρελθόν, αναφέρθηκαν εδώ αποφάσεις από το 1968, από τότε ξεκινάνε αυτά τα ζητήματα. Να μιλήσω για το πρόσφατο σχετικά παρελθόν, θα πω ότι ο Δήμαρχος, ο παριστάμενος εδώ, γι' αυτό και ήθελα να τους ακούσω πριν, γιατί έχουν χειριστεί αυτά τα ζητήματα. Ο Πέτρος Ολιάκος έχει δώσει αγώνες για να μπορέσει να πετύχει εγκρίσεις και να κατασκευάσει το δημοτικό κάμπινγκ στο Δρέπανο. Επιδημαρχία στο Μαπάντου, πολλές φορές το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ασχοληθεί, έχει πάρει αποφάσεις ζητώντας τον επανακαθορισμό της ζώνης λιμένα. Έχω την εντύπωση ότι είχε συσταθεί τότε και επιτροπή ειδική, στην οποία είμαι και εγώ μέλος, για να προωθήσει αυτό το ζήτημα του επανακαθορισμού. Ο Δήμαρχος, ο Ανδρέας Ονταΐς, επιδημαρχίας ΔΑΗ, πέρα από τις ενέργειες που έγιναν για το θέμα των τελών επιβίβασης, έχουν τεθεί ζητήματα με τον πιο επίσημο τρόπο για τον επανακαθορισμό της ζώνης του λιμένα. Και έχω εδώ μπροστά μου έγγραφο του Δήμου Ιγουμενίτσας, επιδημαρχίας ΔΑΗ, που έφτασε μάλιστα ο Δήμος και στο εξής σημείο. Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 2738 του 99,
για ένταξη του λιμενικού ταμείου Ιγουμενίτσας και τον χώρο ευθύνης του στο Δήμο Ιγουμενίτσας και για επανακαθορισμό της λιμενικής ζώνης με σκοπό την απόδοση όλων των χώρων στο Δήμο Ιγουμενίτσας. Εκτός βέβαια του χώρου των λιμένων και των πορθμίων. Και αυτό στέλνεται στον Υπουργό Εσωτερικών, στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, στον Υπουργό Εσωτερικών και στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Άρα είναι όλοι γνώστες, ήταν όλοι γνώστες και είναι όλοι γνώστες του προβλήματος. Και πράγματι, εδώ θέλω να κάνω μια διόρθωση, με καλή προέλευση βέβαια πάντα, σε αυτά που είπε ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένα. Η δυνατότητα δημιουργίας δημοτικών λιμενικών ταμείων δεν δίνεται με τον νόμο 2932 του 2001. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα, προϋπήρχε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2738 του 1999, αυτές οι διατάξεις επικαλέστηκε και ο Δήμος Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις μπορεί να μεταφέρονται σε δήμους ή νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις αρμοδιότητες υφιστάμενων λιμενικών ταμείων ολόκληρες ή μέρος αυτών και να συνιστώνται δημοτικά ή νομαρχιακά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημοτικά δηλαδή ή νομαρχιακά λιμενικά ταμεία. Και από το νόμο αυτό των 2738 του 1999 που εξακολουθεί να είναι σε ισχύ, δεν εξαιρούνται ούτε τα λιμάνια εθνικής σημασίας, όπως είναι το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Είχε θέσει λοιπόν το αίτημα ο Δήμος Ιγουμενίτσας έγκαιρα και έχω εδώ στα χέρια μου έναν απολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας της περίοδου 2000-2001, της περίοδου δηλαδή όταν τέθηκε το θέμα από το Δήμο Ιγουμενίτσας, που λέει λοιπόν το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ότι προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς η μεταφορά των αρμοδιοτήτων λιμενικών ταμείων στην αυτοδιοίκηση του πρώτου και του δεύτερου βαθμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί προεδρικά διατάγματα. Υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος στην περίοδο 2000-2001 προεδρικών διαταγμάτων που αναφέρονται στα λιμενικά ταμεία Δωδεκανήσου, Κυκλάδου, Λίμνου, Αιγίου, Κυλλήνης, Κατακόλου, Μεσσηνίας και Ηρακλείου, Αργολίδας κτλ. Όπου το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, με βάση το νόμο το 99, δίνει αρμοδιότητες δημιουργώντας δημοτικά και νομαρχιακά λιμενικά ταμεία. Επομένως, όλα αυτά τα ζητήματα ήταν γνωστά. Κάποιοι είπαν και σε αυτή εδώ τη συνάντηση που κάνουμε σήμερα, αλλά διάβασα και στον τύπο τις τελευταίες μέρες, ότι δεν άλλαξε τίποτε. Τελικά τι άλλαξε και δημιουργείται όλη αυτή η αναταραχή. Εάν αφήσουμε στην άκρη το ιδιοκτησιακό, γιατί νομίζω ότι το πρόβλημά μας και η ουσία του ζητήματος δεν είναι το ιδιοκτησιακό, αυτά είναι θέματα τα οποία θα λυθούν αργότερα, αλλά δούμε τον πυρήνα του προβλήματος, θα διαπιστώσουμε ότι άλλαξαν πολλά. Και γιατί άλλαξαν? Άλλαξαν με βάση δύο νέα νομοθετήματα τα οποία ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια στη Βουλή. Ο ένας νόμος είναι ο 2932 του 2001 περί μετατροπής των λιμενικών ταμείων, κάποιων λιμενικών ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες και άλλες διατάξεις. Ο νόμος περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις. Και ο δεύτερος νόμος είναι ο νόμος 2971 του 2001 πάλι, μεταγενέστερος του 2932, ο οποίος αναφέρεται στον καθορισμό του Αιγιαλού και της παραλίας και περιλαμβάνει μέσα διατάξεις που έχουν σχέση με τις ζώνες λιμένος και τις χρήσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσα στις ζώνες λιμένος. Αυτοί οι δύο νόμοι άλλαξαν τελείως το σκηνικό, αυτή είναι η άποψή μου, και την καταθέτω σε εσάς σήμερα, σε σχέση με την κατάσταση που υπήρχε όταν είχαμε το λιμενικό ταμείο και τον Δήμο Ιγουμενίτσας. Τώρα έχουμε μια ανώνυμη εταιρεία με βάση το νόμο 2932 και πάρα πολλές δυνατότητες που δίνονται σε αυτή την ανώνυμη εταιρεία και με το νόμο 2932 και με το νόμο 2971 του 2001. Και επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα ζητήματα ήταν γνωστά και αιτήματα υπήρχαν. Αλλά δυστυχώς αυτά τα αιτήματα μέναν στα σιρτάρια. Ξέρετε, ο Ευρυπίδης έχει πει ότι οι πολιτικοί οι οποίοι νικάνε με την εγλωτία τους είναι σοφοί. Αλλά ο ίδιος ο Ευρυπίδης λέει, εγώ προτιμώ από τη σοφία και τα λόγια τα έργα. Το πρόβλημα δηλαδή είναι τα έργα. Γι' αυτό είπα και πριν ότι θα κριθούμε όλοι μας από την αποτελεσματικότητα που έχουμε. Ακούσαμε λόγια, ακούσαμε υποσχέσεις, ακούσαμε διάφορα πράγματα και σχεδιασμούς, αλλά φωνή βόντος εν τη ερήμο. Το πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει στον πυρήνα του άλυτου. Και τώρα είναι η ώρα να το λύσουμε. Γιατί επαναλαμβάνω, τα δύο νομοθετήματα εκ των υστέρων που προέκυψαν, ο 2932 και ο 2971, έχουν αλλάξει τελείως το τοπίο. Ο 2932 μετατρέπει 10 πρώην λιμενικά ταμεία σε ανώνυμες εταιρείες.
Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας αποτελείται από μία μετοχή, η οποία ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Μιλάμε δηλαδή στην παρούσα φάση για μία μονομετοχική εταιρεία του δημοσίου, δηλαδή στην ουσία έναν φορέα του δημοσίου που λειτουργεί όμως με τους κανόνες και τις δυνατότητες που έχουν οι ανώνυμες εταιρείες. Με απόφαση δε της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή με απόφαση του δημοσίου, γιατί η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τον ένα μέτοχο το δημόσιο, άρα με πολιτική απόφαση, μπορεί να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών, με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε αύξηση δεν θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου κάτω του 51%. Για να πάμε να πάει το πακέτο σε ιδιότητες πάνω από 51%, χρειάζεται καινούργια νομοθετική ρύθμιση. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος διάθεσης. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι αυτός ο νόμος 2932 υποχρεώνει τον φορέα, τον καινούριο που δημιουργείται, την ανώνυμη εταιρεία, να συντάσει στρατηγικό σχέδιο που καθορίζει το πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής και επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο εξειδικεύει τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου. Και επιπλέον αυτή η εταιρεία έχει τη δυνατότητα ιδρύσεως θυγατρικών εταιριών. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται βέβαια στην παρούσα φάση για μία μονομετοχική εταιρεία του δημοσίου, αλλά και τώρα που είναι μονομετοχική εταιρεία του δημοσίου, η εταιρεία αυτή είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Να λειτουργεί σαν ένας ιδιώτης ο οποίος διαχειρίζεται το λιμάνι. Και ο ιδιώτης έχει πάντα στόχο το κέρδος. Αυτό το λέμε πρώτα απ' όλα εμείς, οι οποίοι είμαστε ένα φιλελεύθερο κόμμα, αγαπητέ φιλεδόρη. Ο δεύτερος νόμος, ο 2971 περί Αιγιαλού, καθορίζει, παρατηρήστε, προσέξτε λίγο αυτό σας παρακαλώ, ότι η χρήση γης και το σχέδιο ανάπτυξης της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, της χερσαίας ζώνης της Οικουμενίτσας, που είναι τεράστια, καθορίζεται πλέον με απόφαση του Οικίου Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένα. Ο φορέας δηλαδή κάνει πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Ο ίδιος νόμος, ο 2971, λέει ότι επιτρέπεται ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα να παραχωρεί με αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα τη χρήση χώρων που βρίσκονται μέσα στη ζώνη λιμένα και αναφέρει ενδεικτικές χρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αναψυχής, βιομηχανικές μονάδες, εγκαταστάσεις πετρελοειδών, μεταλλευτικές λατομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις βιομηχανικών ορυκτών. Ο φορέας διαχείρισης έχει τη δυνατότητα να κάνει παραχώρηση σε αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Είναι επομένως ξεκάθαρο αυτό που είπα πριν, ότι τα δύο αυτά νομοθετήματα, ο 2932 και ο 2971, αλλάζουν τελείως τα δεδομένα σε σχέση με αυτό που είχαμε στο παρελθόν. Αφήστε από το μυαλό σας αν είναι η ιδιοκτησία του ενονού ή του αλουνού, η ουσία είναι εδώ. Έχουμε να κάνουμε πλέον με ένα φορέα, ο οποίος έχει τεράστιες δυνατότητες. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο θέμα. Το θέμα της απροστάτευτης πόλης. Κάπου είδα και το φίλο μου τον Αλέξη εδώ. Και στα δημοσιεύματα του τύπου ότι εδώ ο κόσμος καίγεται και οι βουλευτές κρύβονται. Λοιπόν, εγώ αγαπητές φίλες και φίλοι, δέχομαι ότι η κριτική είναι απαραίτητη όσο σκληρή και αν είναι. Η πολιτική χρειάζεται κριτική και η δημοκρατία για να λειτουργήσει χρειάζεται κριτική. Το πότε όμως θα απαντήσω σε αυτή την κριτική, αυτό είναι θέμα το οποίο θα το επιλέξω εγώ. Και το λέω αυτό γιατί εγώ σε αυτή τη μικρή μου πορεία την πολιτική προχωράω πάντα με μέτρο, με μετριοπάθεια και με σύνεση. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για μένα να αρπάξω αυτό το ζήτημα επικοινωνιακά και πολιτικά, να το σηκώσω ψηλά, να αρχίσω άναρθρες κραυγές, να αρχίσω διαμαρτυρίες και να προσπαθήσω να δημιουργήσω ένα κλίμα που ίσως αποδεί προς όφελός μου. Αλλά εγώ δεν είμαι λαϊκιστής, είμαι ρεαλιστής. Και εκείνο το οποίο θέλω και εκείνο το οποίο πιστεύω είναι ότι η πολιτική πρέπει να είναι αποτελεσματική στη δράση τους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και τόσες μέρες δεν έδωσα απαντήσεις, αγαπητέ φίλε Αλέξη, σε αυτά τα δημοσιεύματα που έχεις κάθε δικαίωμα να τα γράφεις. Θα δώσω όμως τώρα. Και θα δώσω τώρα, γιατί εδώ μέσα νομίζω ότι γίνεται ουσιαστικός διάλογος, γιατί νομίζω ότι εδώ μέσα μπορούμε να βγάλουμε άκρη και να βάλουμε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο που θα οδηγήσει στη λύση του προβλήματος. 14 Ιουνίου του 2001, συζήτηση στη Βουλή
επί των άρθρων του νόμου 2932 του 2001, τοποθέτηση δική μου. Με τον νόμο 1828 του 89 θεσπίστηκε η δυνατότητα επιβολής τέλους επιβίβασης, δηλαδή πέρα από τα λιμενικά τέλη για οχήματα του εξωτερικού. Με μια πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από προσφυγή πυλιοκτητριών εταιριών, καταργήθηκε αυτή η ύσπραξη τελών. Έτσι λοιπόν έχουμε το παράλογο φαινόμενο, ενώ η πόλη δέχεται τόσες σοβαρές επιπτώσεις, αφού δεν διαθέτει και τις αντίστοιχες υποδομές από τη λειτουργία του λιμένος, ούτε μία δραχμή δεν εισρέει στα ταμεία του Δήμου για τη δημιουργία υποδομών κτλ. Κτλ. Επομένως, δεν αρκεί να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας απλά ένας εκπρόσωπος του Δήμου, της έδρας Ανώνυμης Εταιρείας. Θα πρέπει μέρος των εσόδων θεσμοθετημένα να πηγαίνει ως αντισταθμιστικά ωφέλη προς το Δήμο της Οικουμενίτσας, αλλά και γενικότερα στους Δήμους που φιλοξενούν τα μεγάλα λιμάνια. Ο καλύτερος τρόπος γι' αυτό είναι μέρος των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας να παραχωρηθεί στην αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού. Στην ίδια τοποθέτηση, σε άλλο σημείο, στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 προβλέπεται ότι με σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας μπορούν να προσδιοριστούν τα νέα όρια των λιμένων των νέων ανώνυμων εταιριών. Εδώ θα πρέπει να προστεθεί ότι ο καθορισμός αυτός θα πρέπει να γίνει και μετά από γνώμη του Οικείου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου που φιλοξενεί την ανώνυμη εταιρεία και να περιλαμβάνει τους απολύτως αναγκαίους χώρους για τη λειτουργία του λιμένος και για την πιθανή μελλοντική επέκτασή του. Για να μην οδηγηθούμε σε παράδοξα φαινόμενα, σε αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Οικουμενίτσα, όπου ζωτικοί χώροι της πόλης, χώροι απαραίτητοι για τη λειτουργία της πόλης και των κατοίκων, ανήκουν στη δικαιοδοσία του Λιμενικού Ταμείου και όχι στη δικαιοδοσία του Δήμου. Στην ουσία, έχουμε δύο αρχές μέσα στον ίδιο Δήμο. 15 Ιουνίου του 2001, τοποθέτηση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, στο νόμο 2932 του 2001. Σε ό,τι αφορά στο μέρος τρίτο, στη μετατροπή των λιμενικών ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες, νομίζουμε ότι είναι ένα θετικό μέτρο που θα πρέπει πραγματικά να δώσει στα λιμάνια τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, να συμμετέχουν ιδιωτικοί φορείς. Κρατάτε το 51% για το κράτος σε δεύτερη φάση, γιατί σε πρώτη φάση κάνετε με μετοχικές εταιρείες. Εμείς θα σας προτείναμε να πηγαίνετε σε εταιρείες που να έχουν πολλές μετοχές και ας τις κρατάει σήμερα το κράτος. Και σε κάποιες από αυτές τις εταιρείες θα μπορεί να τις διαθέσουν τις μετοχές, όπως υπάρχει το αίτημα που ανέφερε ο συνάδελφος κ. Μπέζας από το Δήμο Οικουμενίτσας για συμμετοχή σήμερα του Δήμου Οικουμενίτσας με ένα ποσοστό μειοψηφίας στον οργανισμό λιμένος. 14 Νοεμβρίου του 2001. Συζήτηση επί της αρχής στο νόμο 2971 για τον Αιγαλό και της παραλίας. Μπορεί να κουράζω, αλλά πρέπει να με ακούσετε. Ένα άλλο σημαντικό μέρος του νομοσχεδίου είναι τα άρθρα που αναφέρονται στα λιμάνια. Ο συνάδελφος εισαγητής της πλειοψηφίας, δική μου τοποθέτηση, κ. Παπαγεωργόπουλος, είπε πολύ εύστοχα στη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή ότι προσδιορίζεται στο νομοσχέδιο η χερσαία ζώνη ενοιολογικά. Εμείς όμως, οι οποίοι ζούμε σε παραλιακές περιοχές όπως εγώ στην Οικουμενίτσα και βλέπουμε τη λειτουργία των πόλεων, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτές οι χερσαίες ζώνες είναι τα πιο ζωτικά και τα πιο λειτουργικά κομμάτια της πόλης, τα οποία επηρεάζουν άμεσα την κοινωνική και οικονομική συνοχή. Είναι επομένως δυνατόν το όριο, η χρήση γης, το σχέδιο ανάπτυξης χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης ενός λιμένα στο άρθρο 1 να καθορίζονται με αποφάσεις του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι και εταιρεία με συμμετοχή ιδιωτών, όταν το πακέτο των μετοχών της εταιρείας του λιμένα Οικουμενίτσας ή της Πάτρας ή του Βόλου θα το πάρει στα χέρια του αύριο ένας ιδιώτης? Είναι δυνατόν ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης να προχωράει σε αναγκαστικές απολωτριώσεις στην περίφραξη των χερσαίων χώρων, στην παραχώρηση χρήσης χώρων μέσα στη χερσαία ζώνη, ακόμα και σε εταιρείες αλλοδαπής, και όλα αυτά να γίνονται χωρίς να υπάρχει σύνδεση με τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, και όλα αυτά να γίνονται χωρίς να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη, έστω η γνώμη των κατοίκων που ζουν στην περιοχή μέσω των ΟΤΑ. Αυτό είναι πλήρης καταπάτηση κάθε έννοιας χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Αυτές είναι απόψεις, αγαπητές φίλες και φίλοι, που έχουν ακουστεί μέσα στη Βουλή. 16 Νοεμβρίου του 2001, συζήτηση στα άρθρα για το νομοσχέδιο του Αιγαλού. Καθορίζεται, δική μου τοποθέτηση, με τέτοια ευρύτητα, κύριε Πρόεδρε, η ζώνη λιμένος, που στην πράξη μπορεί με την εφαρμογή αυτής της διάταξης σε μια παραλιακή πόλη όλο το μέτωπο της παραλιακής πόλης προς τη θάλασσα να ενταχθεί μέσα στη χερσαία ζώνη λιμένα. Και βέβαια καμιά σύνδεση δεν υπάρχει σε αυτόν τον ορισμό, που είναι θεμελιώδης ορισμός και επηρεάζει όλα τα άρθρα στη συνέχεια με το χωροταξικό σχεδιασμό. Θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι οικείο και σε μένα. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Οικουμενίτσας προβλέπει στα όρια του παλιού λιμανιού και του νέου λιμένους μια μεγάλη περιοχή, η οποία πρόκειται να γίνει χώρος πρασίνου. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή κατασκευάστηκε κτίριο ναρκοκοντρόλ, κτίριο βέβαια απαραίτητο για τη λειτουργία του λιμανιού και ειδικά του λιμένου Οικουμενίτσας. Κατέστρεψε όμως στην ουσία ένα χώρο ο οποίος προορίζεται για πράσινο. Αυτό λοιπόν το καθεστώς, θέλετε να συνεχίσετε κύριε Πρόεδρε, αυτό το καθεστώς της καταπάτησης κάθε έννοια χωροταξικού σχεδιασμού. Βέβαια είναι πάρα πολλές οι παρεμβάσεις. Θα κλείσω με μία τελευταία. Στο άρθρο 21.
Νομίζω ότι η επισήμανση την οποία έκανε ο συνάδελφος κ. Τζανής είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική. Δεν είναι δυνατόν με βάση και όσα προανέφερα για το χωροταξικό σχεδιασμό τη χερσαία ζώνη λιμένα να την καθορίζει με απόφαση του φορέας διοίκησης και διαχείρισης. Αυτό που αναφέρθηκε εσύ πριν, Δήμαρχε. Είναι μια αρμοδιότητα η οποία ανήκει στο κράτος. Πρέπει επομένως η χερσαία ζώνη λιμένα να καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Και μέσα σε αυτή τη σειρά των γνωμοδοτήσεων που απαιτούνται θα πρέπει να υπάρχει και η γνώμη, όχι η σύμφωνη κατά ανάγκη, του οικίου Δήμου, η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Διότι δεν μπορώ να αντιληφθώ ποιος γνωρίζει καλύτερα τη λειτουργία μιας παραλιακής πόλης από τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν και από το Δημοτικό του Συμβούλιο. Και τελειώνω. Δελτίο τύπου της Νέας Δημοκρατίας από την επίσκεψη του υπεύθυνου τομέα ΠΕΧΟΔΕ του βουλευτή κ. Σάβα Τσιτουρίδη στην Οικουμενίτσα. Ο κ. Τσιτουρίδης υπογράμμισε επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία μετά από πρόταση του βουλευτή κ. Μπέζα δεσμεύεται να προωθήσει τον επανακαθορισμό και σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο τομέα εμπορικής ναυτιλίας. Δεσμεύεται να προωθήσει τον επανακαθορισμό της χερσαίας ζώνης του λιμένα Οικουμενίτσας και να τροποποιήσει το σχετικό νόμο ώστε να προβλεφθεί η συμμετοχή του Δήμου στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας ή η επιβολή τελών υπέρ του Δήμου. Δεν είμαστε επομένως απόντες από αυτά που συμβαίνουν στην πόλη και δεν είμαι απόν και δεν κρύβομαι από τα μεγάλα και σημαντικά ζητήματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία της πόλης. Και το κάνω αυτό, αγαπητές φίλες και φίλοι, όχι μόνο γιατί εκπροσωπώ στο κοινοβούλιο αυτό το διάστημα την πόλη και τον νομό, όχι μόνο γιατί είμαι γέννημα θρέμα αυτής της πόλης και έχουμε δώσει αγώνες, θυμάμαι με τον Δήμαρχο τον κύριο Πάντο, τις ατελείωτες ώρες αγωνίας που περάσαμε για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα στην κατασκευή αυτού εδώ του κτηρίου, όχι μόνο τεχνικής φύσης προβλήματα, αλλά και άλλα προβλήματα, αλλά κυρίως γιατί εγώ, και όταν δεν θα είμαι βουλευτής, θα είμαι πάλι εδώ ανάμεσά σας. Και θέλω να έχω, να σας κοιτάω στα μάτια και να έχω το πρόσωπό μου καθαρό για αυτά που έκανα την περίοδο που ήμουν βουλευτής. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα της σύμβασης παραχώρησης. Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπεται στο άρθρο 24 και στην παράγραφο 1 του νόμου 2932. Ήταν δηλαδή μία πράξη η οποία απαραίτητα έπρεπε να γίνει. Λέει λοιπόν το άρθρο 24 ότι υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του φορέα διοίκησης και διαχείρισης. Αν και δεν χρειαζόταν η σύμβαση, γιατί ο ίδιος ο νόμος λέει ότι καθολικός διάδοχος του πρώην λιμενικού ταμείου είναι ο καινούριος φορέας οργανισμός λιμένος. Εδώ λοιπόν, παρότι ήταν μια τυπική διαδικασία, ήταν μια ευκαιρία να τεθεί πολιτικά αυτό το σημαντικό ζήτημα. Εδώ λοιπόν ήταν η ευκαιρία να αναδειχθεί αυτό το ζήτημα και να πιεστεί η κυβέρνηση, η οποία τόσα χρόνια κοφεύει, να καταλάβει ότι πρέπει να δοθεί λύση. Και θα ήθελα μια απάντηση από αυτούς που εκπροσωπούν φορείς, όχι από αυτούς που είναι διορισμένοι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος, αλλά από αυτούς που εκπροσωπούν φορείς, για ποιο λόγο δεν πρόβαλαν την αντίστασή τους και την αντίδρασή τους στη φάση που υπεγράφει η Σύμβαση Παραχώρησης. Επαναλαμβάνω, ήταν μια διαδικασία η οποία έπρεπε να συμβεί. Αλλά εδώ είναι η δράση των φορέων των πολιτικών. Να αναδεικνύουν στην πολιτική τους διάσταση τα προβλήματα. Έγινε μήπως λάθος εκτίμηση? Πιστεύω ότι συνέβη αυτό. Θέλασαν κάποιοι να περάσουν στα ψηλά αυτό το σημαντικό θέμα. Ελπίζω να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η λύση όμως πρέπει να δοθεί τώρα. Και πρέπει να δοθεί με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Γιατί τώρα, όπως σας ανέφερα και πριν, ο Οργανισμός Λιμένος καταρτίζει το επιχειρησιακό και το στρατηγικό του σχέδιο. Και σας διαβάζω μερικά αποσπάσματα από την εισήγηση του εκπροσώπου της μελετητικής εταιρείας που συντάσσει το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε μακροπρόθεσμα, λέει ο μελετητής που συντάσσει το επιχειρησιακό και στρατηγικό σχέδιο, τη βιωσιμότητα του οργανισμού. Και η βιωσιμότητα του οργανισμού δεν θα εξασφαλιστεί μόνο από τα έσοδα των εισιτηρίων, αλλά από μια ομάδα δράσεων που αλληλοεπηρεάζονται μεταξύ τους, δημιουργούν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και στην αναπτυξιακή διαδικασία αλλά και στο χρήμα. Ό,τι κάνει ο οργανισμός δεν το κάνει τζάμπα. Το κάνει μεν πιο φτηνά, αλλά όχι τζάμπα. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσει πόρους που να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και να μπορούν στη συνέχεια αναπτυξιακά να επενδύονται. Σκοπός μας είναι να φτιάξουμε ένα μείγμα από πολλαπλές δραστηριότητες όπως εμπόριο, αναψυχή, τουρισμός κτλ. Και συνεχίζει.
Προτείνουμε κάποιες χρήσεις όπως εμπορικά καταστήματα και γραφειακούς χώρους, δημιουργία κεντρικής πλατείας στις ζώνες που έχει χωρίσει τη χερσαία ζώνη Λιμένος. Στη ζώνη Δρεπάνου προτείνουμε κάποια άλλα πράγματα. Στη χερσαία ζώνη Σαγιάδας προτείνουμε κάποια άλλα πράγματα. Στην Πλαταριά μιλάμε για κάποια άλλα πράγματα. Θα υπάρχει χρηματοοικονομικός σχεδιασμός με πλήρη ανάπτυξη των μοντέλων εκείνων που μπορούν να τροφοδοτήσουν με χρήματα αυτόν τον σχεδιασμό. Και το κυριότερο, υπάρχει ένα ειδικό κομμάτι με βαρύνουσα σημασία στο όλο έργο και είναι το σχέδιο εκμετάλλευσης χερσαίας ζώνης Λιμένα που περιλαμβάνει μια ευρύτερη περιοχή, το Δρέπανο, την Πλαταριά, τη Σαγιάδα, τα Σίβωτα. Σαν καταληκτικό της όλης δουλειάς έχουμε τη σύνθεση των επιλογών. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι οριστικό, λέει ο μελετητής, ούτε μπορεί να είμαστε καλοί στη δουλειά μας, αν δεν πάρουμε από εσάς την αίσθηση του χώρου, του κοινωνικού γίγνεσθε και του δικού σας οράματος για τα έργα στο λιμάνι και για την κοινωνική και οικονομική εξέλιξη της περιοχής. Και εγώ ρωτάω, αγαπητές φίλες και φίλοι, από το διορισμένο διοικητικό συμβούλιο, εν μέρη διορισμένο, του οργανισμού Λιμένος, θα πάρει ο μελετητής το όραμα για την ανάπτυξη της πόλης της Οικουμενίτσας και για την ανάπτυξη της Εσπρωτείας? Σας ρώτησε κανείς εσάς, κύριε Δήμαρχε, και το δημοτικό σας συμβούλιο, ρώτησε όλους τους άλλους που εκπροσωπούν φορείς εδώ μέσα, να πούν τις απόψεις τους για το επιχειρησιακό και στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζεται και που επηρεάζει την ανάπτυξη όχι μόνο του λιμανιού και της πόλης της Οικουμενίτσας, αλλά ολόκληρου του νομού? Και εκείνο που πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι από την οτροπία αυτών των ανθρώπων είναι πώς μιλούν για χτίρια, για χώρους και για εγκαταστάσεις που ο Δήμος της Οικουμενίτσας χρόνια διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται και που κατασκεύασε με χρήματα των δημοτών, σαν να είναι ιδιοκτησίες ενός απρόσωπου, σαν να είναι ιδιοκτησίες του δημοσίου, σαν να είναι ιδιοκτησίες κάποιου ξένου που βρίσκεται εκτός της Οικουμενίτσας και της Εσπρωτείας. Αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι πράγματα απαράδεκτα. Και η κατάρτιση του επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδίου πρέπει να σταματήσει τώρα και να δοθεί πρώτα λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει και στη συνέχεια να ολοκληρωθεί το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της ανώνυμης εταιρείας, που καλά κάνει βέβαια, και εμείς το ξεκαθαρίζω αυτό, και στη Βουλή τοποθετηθήκαμε ως κόμμα, και εγώ προσωπικά δεχόμαστε την μετατροπή των λιμενικών ταμείων της ανώνυμης εταιρείας, αλλά σε χώρους και σε περιοχές που έχουν σχέση αποκλειστικά και μόνο με τη λειτουργία του λιμανιού και τίποτε παραπάνω. Οι προτάσεις. Οι προτάσεις είναι απλές και συγκεκριμένες. Ο νόμος που δίνει τον ορισμό της ζώνης Λιμένα λέει ότι ζώνη Λιμένα είναι εκείνη η περιοχή όπου ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης μπορεί να εκτελέσει σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων κτλ. Έργα που αποτούνται για την εξυπηρέτηση της εμπορικής, της επιβατικής, της ναυτιλιακής, της τουριστικής και της αλλιευτικής κίνησης και γενικότερα της εύρυθμης λειτουργίας του Λιμένα. Βέβαια, όπως σας διάβασα πριν, εγώ και σε αυτόν τον ορισμό είχα εκφράσει τις αντιρρήσεις μου στη συζήτηση του νόμου στη Βουλή, διότι δίνει μια ευρύτητα που δεν χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο οργανισμός Λιμένος πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά και μόνο στους χώρους που έχουν σχέση με τη λειτουργία του λιμανιού και να αφήσει όλους τους άλλους χώρους στη δικαιοδοσία του Δήμου. Το ιδιοκτησιακό είναι άσχετο θέμα. Εδώ μιλάμε για περιορισμό της αρμοδιότητας χρήσης και εκμετάλλευσης χώρων του οργανισμού Λιμένος σε χώρους που έχουν σχέση με τη λειτουργία του λιμανιού. Γνωρίζουμε το master plan του λιμανιού, γνωρίζουμε το προγραμματικό του σχέδιο, του νέου Λιμένος, γνωρίζουμε τις ανάγκες του, γνωρίζουμε τις πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις της Β και της Γ εκφάσεις, τις έχουμε οριοθετήσει, επομένως είναι ξεκάθαρο ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε επανακαθορισμό της ζώνης Λιμένα. Και εδώ θέλω να καταρρύψω και έναν άλλο μύθο που έχει δημιουργηθεί. Δεν χρειάζεται κάποιο ειδικό, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε πριν, θεσμικό πλαίσιο για να προχωρήσουμε σε επανακαθορισμό της ζώνης Λιμένα. Δεν χρειάζεται να διεκδικήσει κάποιο ειδικό νομοθέτημα, ας πούμε, ο Δήμος, για να προχωρήσουμε σε επανακαθορισμό της ζώνης Λιμένα. Υπάρχει νομοθεσία. Είναι σαφής και ξεκάθαρη. Ερώτησή μου στη Βουλή περί ανακαθορισμού της ζώνης Λιμένα. Απάντηση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο επανακαθορισμός της ζώνης Λιμένος Οικουμενίτσας θα προωθηθεί αρμόδια από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσής του, δηλαδή το Οικείο Λιμενικό Ταμείο, με βάση το εγκεκριμένο προγραμματικό σχέδιο, υπήρχε ακόμα τότε το Λιμενικό Ταμείο του Λιμένος, και τις ανάγκες των χρηστών του. Ο νόμος, άρθρο 21 του πρόσφατου 2971 του 2001, το όριο της χερσαίας ζώνης Λιμένα καθορίζεται με απόφαση του Οικείου Φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένα,
δηλαδή του Οργανισμού Λιμένος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Γεωργίας, σε περίπτωση που μέσα σε τρίμηνη προθεσμία πρέπει να δοθούν αυτές οι γνώμες, σε περίπτωση που πιο πάνω τρίμηνη προθεσμία παρέλθει, τότε ο καθορισμός γίνεται χωρίς να υπάρχουν αυτές οι γνώμες και η απόφαση του Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Υπάρχει επομένως το θεσμικό πλαίσιο για τον επανακαθορισμό της ζώνης Λιμένα. Και αυτό το θεσμικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο, αγαπητές φίλες και φίλοι. Είναι στα χέρια της κεντρικής εξουσίας. Της όποιας κεντρικής εξουσίας. Δεν ήρθα για να κάνω πολιτική σήμερα εδώ. Αλλά να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Διότι ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Πρόεδρος και η πλειοψηφία των μελών του Οργανισμού Λιμένα διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Για τον επανακαθορισμό της ζώνης Λιμένος χρειάζεται η απόφαση του Οργανισμού Λιμένος. Χρειάζονται οι σύμφωνες γνώμες των Υπουργείων, δηλαδή κυβερνητική πολιτική βούληση. Και τελικά η απόφαση εγκρίνεται με μεταγενέστερη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος είναι διαρρισμένος από το κεντρικό κράτος. Άρα, εάν υπάρξει πολιτική βούληση, το πρόβλημα του επανακαθορισμού της ζώνης Λιμένα λύνεται. Και εκεί πρέπει να εστιαστεί η δική μας πίεση και η προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Δήμος. Εγώ το ξαναλέω, συμφωνώ απόλυτα και θεωρώ δικαιολογημένη και την αντίδραση του Δήμου και την αντίδραση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρέπει να σας πω ότι για αυτό το θέμα και για τα άλλα δύο θέματα που θα θίξω στη συνέχεια, με τις δικές μου δυνατότητες, τις όποιες δυνατότητες έχω, είμαι αλληλέγγυος μαζί σας και ζητάω από εσάς συγκεκριμένες πρακτικές προτάσεις για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε τα πράγματα. Επαναλαμβάνω όμως ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Το θεσμικό πλαίσιο για τον επανακαθορισμό της ζώνης Λιμένας υπάρχει. Καλό τον Οργανισμό Λιμένος να σταματήσει τώρα, αυτή τη στιγμή, την κατάρτιση του στρατηγικού και του επιχειρησιακού του σχεδίου, γιατί αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Όταν το στρατηγικό και το επιχειρησιακό σχέδιο συμπεριλάβει μέσα το Δρέπανο και το κάμπινγκ του Δρεπάνου και τις παραλίες του Μακρυγιαλιού και το Πάνθεον και τους άλλους χώρους που έπρεπε να ανήκουν στο Δήμο, ελάτε να βγάλετε από μέσα τον Οργανισμό Λιμένος. Διότι ο Οργανισμός Λιμένος, είπαμε, είναι εταιρεία που λειτουργεί με κριτήρια ιδιωτικά πλέον. Ελάτε να το βγάλετε από μέσα, όταν τα έχει περάσει αυτά μέσα στο επιχειρησιακό και το στρατηγικό του σχέδιο. Άρα τώρα να σταματήσει το επιχειρησιακό και το στρατηγικό σχέδιο και υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Και υπάρχει δυνατότητα πίεσης προς την κρατική εξουσία, προς την κεντρική εξουσία, να επανακαθορίσει τη ζώνη Λιμένος. Ο επανακαθορισμός όμως της ζώνης Λιμένος πρέπει να προχωρήσει ταυτόχρονα με τη θεσμοθέτηση πόρων υπέρ του Δήμου. Χρειάζονται πόροι. Ο Δήμος, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις, και υπάρχουν πολλές αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του Λιμένα, και χρειάζονται επίσης πόροι για να μπορέσει ο Δήμος να ανταπεξέλθει στη διαχείριση, στη χρήση, στην εκμετάλλευση, στη συντήρηση, στην αναβάθμιση των χώρων που θα παραλάβει και που είναι μέχρι τώρα στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Λιμένος. Έρχομαι στην απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Ο νόμος πράγματι το 18-28-89 επέτρεπε την επιβολή τελών υπέρ δήμων και κοινοτήτων για λιμάνια, μάλλον για λιμάνια και για κάθε είδους οχήματα που επιβάζονται σε πλοία που προορίζονται για λιμάνια του εξωτερικού. Οι πλειοκτήτριες εταιρείες ήρθανε και προσβάλλαν την απόφαση, μια απόφαση, δεν θυμάμαι, του 98 ήταν ή 59, εν πάση περιπτώσει, μια συγκεκριμένη απόφαση στα πλαίσια αυτού του νόμου του 18-28-89 και της παραγράφου και του άρθρου 26, προσβάλλαν λοιπόν αυτή την απόφαση και κατάφεραν να σταματήσουν την ίσπραξη τελών για λογαριασμό του Δήμου από τη λειτουργία του λιμανιού. Είναι σημαντικό όμως να δούμε δύο πράγματα σε σχέση με αυτή την απόφαση. Διαβάζω δύο χαρακτηριστικά σημεία από το σκεπτικό της απόφασης. Το οικονομικό βάρος, σύμφωνα και με την εισηγητική έκθεση του νόμου του 18-28, λέει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, επιβάλλεται για τη δημιουργία εσόδων προκειμένου οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν τα λιμάνια να αποκτήσουν την οικονομική δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται εντός της εδαφικής τους περιφέρειας. Συνεπώς, το ανωτέρω οικονομικό βάρος επιβαλλόμενο για την εκτέλεση έργων δυναμένων να ωφελήσουν εντελώς αόριστο κύκλο προσώπων και όχι ειδικώς τους βαρυνόμενους με την καταβολή του, δηλαδή τους κατόχους των οχημάτων που επιβιβάζονται στα οχηματαγωγά πλοία με προορισμό το εξωτερικό, δεν έχει χαρακτήρα ανταποδοτικού τέλους, αλλά αποτελεί φόρο. Προσέξτε, αυτό, λέει το Συμβούλιο Επικρατείας, δεν είναι ανταποδοτικό τέλος.
διότι δεν χρησιμοποιείται μόνο και μόνο για αυτούς από τους οποίους εισπράτεται, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για έργα ανάπλασης και για έργα γενικότερα μέσα στην πόλη, τα οποία δεν απευθύνονται μόνο στα συγκεκριμένα πρόσωπα από τα οποία εισπράτεται το τέλος. Άρα δεν είναι αντιποδοτικό τέλος, αλλά είναι φόρος. Έρχεται όμως η ίδια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και λέει ότι υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει ευχέρεια να επιβάλλουμε απόφασή τους τον οσάνο φόρο, του οποίου το αντικείμενο, το υποκείμενο και τα ανώτατα όρια στα οποία δύναται να ανέλθουν το ποσό αυτό οι Δήμοι, διότι δεν αντίκειται αυτός ο φόρος στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 78, οι οποίες δεν αποκλείουν την εκ μέρους του νομοθέτη παροχή στα αρμόδια όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης την εξουσία να αποφασίζουν αν και πότε θα επιβάλλουν φόρο προβλεπόμενο υπέρ αυτών από τον νόμο. Περαιτέρω δε, ούτε στη διάταξη του άρθρου 43 του Συντάγματος αντίκειται, διότι σύμφωνα με αυτήν η εκ μέρους του εξοδοτούμενου οργάνου χρήση του εξοδοτήσεως είναι δυνητική. Δηλαδή, λέει ο νόμος, λέει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, ότι παρότι αυτό είναι ένας φόρος, είναι ένα φορολογικό βάρος το οποίο επιβάλλεται στους πολίτες οι οποίοι διακινούνται, είναι δυνατόν, καλύπτεται από τις συνταγματικές διατάξεις η δυνατότητα επιβολής τέτοιου βάρους. Γιατί έπεσε λοιπόν η απόφαση? Η απόφαση έπεσε γιατί σύμφωνα με τη συνθήκη της ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να παρέχονται υπό όρους δυσμενέστερους εκείνων από τους οποίους παρέχονται αντίστοιχες υπηρεσίες σε εσωτερικό επίπεδο, στο εξωτερικό επίπεδο. Δηλαδή, δεν μπορεί να επιβάλλεται είτε αποκλειστικώς είτε σε ποσό υψηλότερο στις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ κρατών μελών, ενώ συγχρόνως η επιβάρυνση αυτή δεν επιβάλλεται ή επιβάλλεται σε χαμηλότερο ποσό στις εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο το Συμβούλιο Επικρατείας ακύρωσε την απόφαση και κατέστησε ανίσχυτη την εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου. Διότι υπάρχει μία διάκριση, άλλο καθεστώς επιβάλλεται στις εξωτερικές γραμμές και άλλο καθεστώς επιβάλλεται στις εσωτερικές γραμμές. Εγώ βέβαια δεν είμαι νομικός. Πιστεύω ότι ο πρώην δήμαρχος ο κ. Νταΐς είχε συντάξει μία σχετική τροπολογία και εδώ θέλω και την απάντηση του γιατί αυτή η τροπολογία. Εγώ την κατέθεσα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη μετατροπή των εταιριών σε ανώνυμες εταιρείες των λιμενικών ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες, αλλά ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας δεν δέχτηκε να τη συζητήσει. Πρέπει να ξέρετε ότι στη Βουλή, όταν ο Υπουργός δεν δέχεται τη συζήτηση μιας τροπολογίας, δεν προχωράμε στη συζήτηση αυτής της τροπολογίας. Θα μπορούσε με αυτή την τροπολογία να γίνει μια τροποποίηση του άρθρου 26 του 18-28 και να επεκτείνουμε όχι το τοποθετικό τέλος, αυτό το φορολογικό βάρος και στις γραμμές του εσωτερικού και να μην ισχύει αυτό το βάρος το φορολογικό μόνο στις γραμμές του εξωτερικού. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε αυτομάτως λύνεται το πρόβλημα που υπήρχε σε σχέση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και μπορούμε να προχωρήσουμε στη θεσμοθέτηση πόρων υπέρ του Δήμου. Και το τρίτο θέμα το οποίο θέλω να τελειώνω. Το τρίτο θέμα το οποίο θέλω να θίξω είναι ότι πρέπει παράλληλα με όλα αυτά, εσείς φταίτε που με βάλατε στην αρχή να μιλήσω. Όχι, εσείς μου το δώσατε. Λοιπόν, το τρίτο που πρέπει να προωθήσουμε ταυτόχρονα και το οποίο έχει σχέση με τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και με την προστασία των οικοσυστημάτων, πρέπει παράλληλα να προχωρήσουμε σε καθορισμό στο σύνολο της παράκτιας ζώνης της Δεσποτείας των οριογραμμών του Αιγιαλού και της παραλίας. Πιστεύω λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ζήτημα αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να λυθεί τώρα και απέδειξα με αυτά που είπα πριν γιατί πρέπει να λυθεί τώρα και γιατί δεν πρέπει να μετατοπιστεί στο μέλλον η επίλυσή του όπως συνέβη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και η κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε, επαναλαμβάνω, αφήστε στην άκρη το ιδιοκτησιακό, διότι το ιδιοκτησιακό θα υπάρχει και μετά από αυτή την ιστορία. Και μετά από αυτή τη λύση την οποία θα δώσουμε, εκείνη αρμοδιότητα άλλων να το λύσουν, των νομικών και των δικαστηρίων, είναι επανακαθορισμός της ζώνης λιμένα και περιορισμός, όσο και αν αυτή η λέξη ηχεί κακόηχα, του οργανισμού λιμένος σε ζώνη και σε περιοχή που έχει σχέση με την λειτουργία του λιμένα, πίεση στην κεντρική εξουσία για θεσμοθέτηση πόρων υπέρ του Δήμου Ιγουμενίτσας και καθορισμός για το σύνολο της παράκτειας ζώνης της Δεσποτείας των οριογραμμών του Αιγιαλού και της παραλίας. Ελπίζω και εύχομαι αυτή η συγκέντρωση να καταλήξει σε θετικά συμπεράσματα, αυτή η συνάντηση που γίνεται σήμερα, να δώσει, να δρομολογήσει επιτέλους τη λύση στο μεγάλο και σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη και ο νομός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Βουλευτή της Πρωτείας, κύριε Αντώνη Μπέζα.
Παρακαλώ τον νομάρχη της πρωτείας, κύριε Ηλία Λιάκο, να προσέλθει στο βήμα. Βασικά πιστεύω ότι παρότι μίλησε πολύ ο βουλευτής, είπε αρκετά σημαντικά πράγματα, όπως και στην αρχή τόνισε στο Δήμαρχο. Δεν είναι δυνατόν να κατεβαίνουμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα οι φορείς, για ένα θέμα που απασχολεί την πόλη και τους συμπολίτες μας και να μην έχουμε πλήρη ενημέρωση. Γιατί ούτε και πιστεύω ότι εδώ πέρα είναι μια πασαρέλα το να κατέβει ο καθένας να πει την άποψή του και μέχρι εκεί σταματάμε όλοι μας τη δουλειά και την εργασία που χρειάζεται. Σαν νομάρχης της πρωτείας, αλλά και σαν άτομο, επειδή είμαι και από τη γενιά εκείνη που φώναζε το μακρυγιάλι στο γυαλό, σε πάρα πολλές διαφορετικές άλλες εποχές, έχω να τονίσω το εξής. Η άποψή μου και η κοσμοθεωρία μου είναι ότι οτιδήποτε ανήκει στους χρήστες και οι χρήστες οτιδήποτε είναι οι συμπολίτες και οι πολίτες που κατοικούν σε έναν χώρο. Αυτή ήταν και η τοποθέτησή μου και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, αλλά είναι και η τοποθέτησή μου σε εφημερίδες. Βέβαια προέκυψε ένα μείζο θέμα και καλά έκανε και προέκυψε τώρα. Αλλά όχι ότι όμως γεννήθηκε, που και ούτε και πιστήκαμε από τους προλαλήσαντες ότι γεννήθηκε έτσι απότομα. Είναι ένα θέμα το οποίο υπήρχε. Ένα θέμα που ενδεχομένως δεν μπορέσαν οι προηγούμενοι από εμάς και καλούμαστε εμείς σαν αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού να το λύσουμε. Είναι το θέμα του επανακαθορισμού της χερσαίας ζώνης, είναι το θέμα της χρήσης των εκτάσεων εκείνων του ελληνικού δημοσίου που παρεχώρησε με τη δημιουργία του ΟΛΙΓ από το Λιμενικό Ταμείο στον ΟΛΙΓ. Αγαπητοί συμπολίτες, το Νομαρχικό Συμβούλιο σε μια εκτεταμένη συνεδρίασή του πήρε μια απόφαση την οποία σας τη λέω. Είναι ότι εμείς συμπαραστεκόμασταν στο Δήμο Ιγουμενίτσας και πολύ σωστά έκανε εκεί που ο Δήμαρχος. Δεν είναι ούτε του Θωμά Πιτούλη, όπως δεν ήταν του ΤΑΗ, όπως δεν ήταν του κυρίου Λιάκου, όπως δεν ήταν του κυρίου Πάντου αυτές οι εκτάσεις. Αυτές οι εκτάσεις χρειάζονται στους συμπολίτες και πρέπει να την έχουν τη χρήση οι Δήμοι. Το θέμα όμως το μεγάλο που προκύπτει και προέκυψε, πιστεύω, ύστερα και από την τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι το εξής. Ότι θα πρέπει πια να συζητήσουμε σε ποιο βαθμό ο Δήμος Ιγουμενίτσας, σε συνεργασία με τον ΟΛΙΓ και πάνω απ' όλα με το ελληνικό κράτος, κύριε Δήμαρχε, και με τη Βουλή των Ελλήνων, γιατί πρέπει να, από ό,τι κατάλαβα, να γίνει και νόμος, μπορεί να επαναπροσδιορίσει τη ζώνη του λιμένου Ιγουμενίτσας. Άρα ένα θέμα της Βουλής. Αλλά μέχρι που να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και να φτάσουμε σε εκείνη τη θέση, τα προβλήματα υπάρχουν. Τι μπορεί να γίνει μέχρι τότε? Ούτε ο ΛΥΓ έχει το δικαίωμα εκ του νόμου να πει ότι εγώ σταματάω επιχειρησιακά και στρατηγικά σχέδια. Ούτε και μπορεί να σταματήσει. Άρα το θέμα είναι, και πολύ σωστά είπε και ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος, ο Δήμος Ιγουμενίτσας να συζητήσει με τη διοίκηση του ΟΛΥΓ. Γιατί μέσα στον ΟΛΥΓ δεν είναι και όλοι διορισμένοι, κύριε Βουλευτά, είμαστε και εμείς, είναι και ο νομάρχης εκπρόσωπος, ναι, ένα μεγάλο μέρος, αλλά υπάρχουν όμως και οι κατεξοχήν εκπρόσωποι των φορέων αυτού του τόπου, που είναι ο νομάρχης, είναι ο δήμαρχος, έτσι, και μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους, οι οποίες είναι και καθοριστικές, αν θέλετε, πολλές φορές, γιατί εκφράζουμε και το λαϊκό συνέστημα και αίσθημα. Εκείνο δεν ξέρω αν έχει άλλη άποψη. Δεν γνωρίζω αν είχε άλλη άποψη, κύριε Βουλευτά, και μην με διακόπτετε. Εγώ σας άκουγα με βλάβεια, όπως και ξέρω και πολύ καλά ότι ο νόμος πέρασε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής, έτσι. Ο νόμος της μετατροπής του Ελληνικού Ταμείου σε ΟΛΙΓ, έτσι και μου τη διέπει, ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Έτσι, μπράβο. Αυτά λέμε. Ναι, κάνατε παρεμβάσεις, αλλά ο νόμος όπως ψηφίστηκε. Αλλά δεν το θέμα δεν είναι να κάνουμε πολιτική εδώ πέρα. Και δεν θα ήθελα πραγματικά να χρησιμοποιήσω τον χρόνο σας για αυτό το πράγμα. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, αγαπητοί συμπολίτες, είναι ότι πρέπει να αρχίσει ένας διάλογος. Ο διάλογος του Δήμου Ιγουμενίτσας με τον ΟΛΙΓ. Αν θέλετε, κύριε Δήμαρχε, εμείς είμαστε και στη διάθεσή σας και με τις υπηρεσίες μας, γιατί είναι γεγονός ότι και η χερσαία ζώνη να παρατοποθετηθεί. Πάλι θα θέλουμε, γιατί έχουμε και το Γενικό Πολεμικό Σχέδιο που τη καθορίζει αυτά. Αλλά η άποψη του Νομαρχιακού Συμβουλίου είναι συμπαραστεκόμεθα στον Δήμο Ιγουμενίτσας σε όλες τις νόμιμες διεκδικήσεις του. Αυτή η απόφαση είναι ομόφωνη. Πιστεύω ότι εκφράζει όχι μόνο την επιθυμία του Δήμου Ιγουμενίτσας και των συμπολιτών μας, αλλά πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρη άποψη και μπορεί να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ούτε εύκολα είναι ότι δεν μπορούμε με μία μονοκονδυλιά να πούμε ότι ο ΛΥΓ θα πρέπει να καθίσει
γύρω από τα σίδερα που έχει φτιάξει το λιμάνι. Θέλει διάλογο, θέλει συζήτηση, πολλά προκύπτουν και πολλά μπορεί να προκύψουν. Άρα μόνο και μόνο με αυτό, κύριε Δήμαρχε, πιστεύω ότι και στην τοποθέτησή σας ειλικρινά θα συγκατέχει αυτή η άποψη της συνεργασίας και του διαλόγου. Εξάλλου, εμείς είμαστε και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΗΒ. Μπορούμε να θέσουμε και τις απόψεις μας εκεί πέρα και αν δεν εισακουστούμε στα δίκαια αιτήματά μας, ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλες μορφές αγώνας. Εξάλλου, έχουμε εδώ πέρα και τον βουλευτή, έτσι, για τη Βουλή των Ελλήνων, και μπορούμε να προβούμε και σε άλλες μορφές αγώνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Ομάρχη της Πρωτείας, κύριε Ηλία Λιάκο. Παρακαλώ τον πρόεδρο της ΤΕΦ, τον κύριο Ιωάννη Τζάνη, να προσέλθει στο βήμα. Αγαπητέ Δήμαρχε, συμπατριώτησες και συμπατριώτες, δεν θα μπω σε θέματα νομικά, γιατί από όσα ακούσαμε για τις αποφάσεις, επί των αποφάσεων και τις ανακλήσεις, νομίζω ότι νομικά ο καθένας θα βγάλει συμπεράσματα κατά το δοκούν. Εκείνο που, για εκείνο για το οποίο βρίσκομαι εδώ και πιστεύω όλοι όσοι εκπροσωπούμε φορείς ή όσοι εκπροσωπούνται ως πολίτες αυτού του τόπου, νομίζω ότι είναι να γίνουν κάποιες επικοδομητικές προτάσεις, έτσι ώστε μετά από αυτή τη συνάντηση, η οποία σωστά έγινε, να μπορέσουμε να συμβάλλουμε όλοι με τις προτάσεις μας στην επίλυση ενός πολύ σοβαρού ζητήματος, το οποίο και υπήρχε και το οποίο βέβαια έχει ενταθεί πολύ περισσότερο μετά την αλλαγή του καθεστώτος, που το Λιμενικό Ταμείο δηλαδή έγινε ανώνυμη εταιρεία. Προσωπικά, ως πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, όταν προέκυψε το ζήτημα, ευθύς αμέσως, με δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, είπα ότι εμείς ούτως ή άλλως, ως εκπρόσωποι των ΟΤΑ του νομού μας, γενικά των ΟΤΑ της πατρίδας μας, είμαστε, και θα ήταν αδιανόητο να είμαστε διαφορετικά, υπέρ της άποψης ότι οι παραλίες πρέπει και να ανήκουν και ανήκουν στους πολίτες. Και με βάση αυτό, πάντοτε, έχοντας δηλαδή ως βάση αυτό, αυτή τη θέση μας, θα παίρνουμε τις οποιασδήποτε θέσεις για να πετύχουμε αυτό το σκοπό. Είπα επίσης ότι πρέπει να ισχύσει, εφόσον προέκυψε κάποιο ζήτημα, πρέπει να ισχύσει το καθεστώς που υπήρχε μέχρι να αλλάξει το καθεστώς αυτό, δηλαδή μέχρι να αλλάξει να γίνει ανώνυμη εταιρεία, και παράλληλα να γίνει ένας επανακαθορισμός της χερσαίας ζώνης, έτσι ώστε να λυθεί ένα ζήτημα το οποίο έτσι και αλλιώς χρόνιζε. Και βέβαια δεσμεύτηκα ότι θα συγκαλέσω με το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, προκειμένου να καθορίσουμε τις θέσεις μας. Πράγματι αυτό το, και να έχουμε βέβαια και καλύτερη πληροφόρηση, προκειμένου να οι θέσεις μας αυτές να είναι και ρεαλιστικές και να βοηθούν στην κατεύθυνση που όλοι θέλουμε. Χθες πραγματικά συνήρθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και μετά από μια διεξοδική συζήτηση καταλήξαμε ομόφωνα σε κάποιες θέσεις, οι οποίες αποτελούν και προτάσεις δικές μας πλέον της τοπικής αυτοδιοίκησης σαν όργανο συλλογικό, και οι οποίες θα αποτελούν για μας έναν μπούσουλα από εδώ και πέρα, προκειμένου να καθορίζουμε κάθε φορά τη στάση μας μέχρι την επίλυση αυτού του σημαντικού και σοβαρού ζητήματος. Οι θέσεις μας λοιπόν αυτές είναι οι εξής. Πρώτα-πρώτα πρέπει να επανέλθει μάλλον η διάταξη, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αναφέρθηκε σε αυτό και ο βουλευτής προηγουμένως, του νόμου 1828 που προέβλεπε τέλη επιβίβασης τα οχήματα τα οποία έμπαιναν στα καράβια για την Ιταλία. Αυτό, και όπως ακούσαμε όλοι, μάλλον για τυπικούς λόγους το Συμβούλιο Επικρατείας κατάργησε αυτό το τέλος. Ένα είναι ζήτημα αυτό. Εάν αυτό όμως για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να γίνει, θα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος, έτσι ώστε οι Δήμοι οι οποίοι έχουν το πρόβλημα, γιατί ο Δήμος Οικουμενίτσας έχει αυτό το πρόβλημα, περισσότερο από τους άλλους ΟΤΑ της περιοχής μας, γιατί χιλιάδες οχήματα έρχονται και
πηγαίνουν προς και από το λιμάνι, με τις όποιες δυσμενείς επιπτώσεις για το λαό της Ιγουμενίτσας, χωρίς ο Δήμος να έχει κάποια ωφέλεια, την οποία όχι να την έχει ωφέλεια για να ωφεληθεί ο Δήμος, αλλά να κάνει κάποια έργα ανάπλασης της περιοχής, έτσι ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις που υπάρχουν, οι δυσμενείς επιπτώσεις που υπάρχουν από την κίνηση αυτών των οχημάτων. Αυτό, αν δεν επιτευχθεί, είπαμε, πρέπει ο Δήμος να μπει με κάποιο ποσοστό στα κέρδη της ανώνυμης εταιρείας. Το δεύτερο που εμείς προτείνουμε είναι να γίνει ο επανακαθορισμός της χερσαίας ζώνης, έτσι ώστε να αποδοθούν στο Δήμο και στους άλλους ΟΤΑ του νομού μας, τους παραλιακούς ΟΤΑ, οι περιοχές εκείνες οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με το λιμάνι ή με οποιασδήποτε λιμενικές εγκαταστάσεις. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια τέτοια επαναδιαπραγμάτευση για να δούμε ποιες ζώνες είναι εκείνες, ποιες ζώνες πρέπει, δεν έχουν σχέση με το λιμάνι και να αποδοθούν στους Δήμους. Και το τρίτο, να ισχύσει το καθεστώς μέχρι που να επιληθούν όλα αυτά τα ζητήματα, να ισχύσει το καθεστώς που ίσχυε μέχρι τότε που λειτουργούσε το λιμενικό ταμείο και παράλληλα ο Δήμος της Ιγουμενίτσας και οι άλλοι Δήμοι, αλλά κυρίως ο Δήμος της Ιγουμενίτσας, που σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος, να αρχίσει έναν διάλογο με τον ΟΛΗ και με τους άλλους, με τα άλλα αρμόδια υπουργεία, με την πολιτεία τέλος πάντων, έτσι ώστε να καταλήξουμε ύστερα από αυτή την συνάντηση που γίνεται απόψε εδώ και η οποία πιστεύω θα καταλήξει σε κάποιες θέσεις ρεαλιστικές, να μπορέσουμε να φτάσουμε στη λύση του προβλήματος και αν σε κάποιο σημείο του διαλόγου βρεθεί, δεν μπορεί να, σε κάποια φάση δεν μπορεί να προχωρήσει ο διάλογος, ο Δήμαρχος της Ιγουμενίτσας μπορεί να προκαλέσει ξανά μια τέτοια συνάντηση, έτσι ώστε να μας ενημερώσει και από εκεί και πέρα όλοι μαζί να καθορίσουμε τα παραπέρα βήματά μας, τους παραπέρα μορφές αγώνα, ώστε να καταλήξουμε τελικά στο επιθυμητό για όλους μας αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της ΤΕΔ, κύριο Τζάνη. Παρακαλώ τον πρώην Δήμαρχο Ιγουμενίτσας, κύριο Πέτρο Λιάκο, να προσέλθει στο βήμα. Να κρατήσουμε λίγο να... Γιατί... Ναι. Παρακαλώ να τηρηθεί ο χρόνος από εδώ και πέρα, γιατί έχουμε... Δεν θα επαναλάβω τα ίδια πράγματα. Απλώς θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πώς ήταν ο δρέπανος του Μαγκράλη πρώτο 81 και τι έγινε μετά το 83, μετά από πολλές προσπάθειες όλων των Δημοτικών Συμβουλίων. Προσπάθειες χρονοβόρες, αλλά και επιπτώσεις οικονομικές του Δήμου. Γι' αυτό θα έλεγα όλοι οι παλαιότεροι που περάσαμε το Δήμο, οι σημερινοί και οι νέοι που θέλουν να ασχολούνται με το Δήμο, να είμαστε ενωμένοι για να διεδικήσουμε και για να αγωνιστούμε να λυθούν τα προβλήματα του Δήμου. Γι' αυτό πιστεύω και οι άλλοι συνάδελφοι έχουμε την ίδια άποψη και θα είμαστε δίπλα στο πλευρό σας. Θα ήθελα όμως λίγο εδώ να σας χαλάσω λίγο το κλίμα. Αυτός ο ενθουσιασμός, η αγωνιστικότητα που παρουσιάζει σήμερα για ένα θέμα, για το θέμα αυτό με το δημόσιο, να ήταν ανάλογη, να ήταν ανάλογος ενθουσιασμός και αγώνας και για τη δημοτική περιουσία που έχει καταπατηθεί. Γι' αυτό δεν μιλάει κανένας. Και εγώ τρεις-τέσσερις φορές έχω γράψει στον τύπο τι γίνεται με τη δημοτική περιουσία. Και δεν πήρα από κανένα απάντηση. Αλλά καταγγέλω όλους τους πολιτικούς άρχοντες από δήμαρχο, νομάρχη και βουλευτάδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λιάκο. Παρακαλώ τον πρώην δήμαρχο Ιγουμενίτσας, κύριο Θωμά Πάντο, να προσέλθει στο βήμα. Πιστεύω ότι κανείς δεν είχε φανταστεί ότι οι εξελίξεις, οι σχέσεις του Δήμου Ιγουμενίτσας και του Οργανισμού Λιμένος φέτος το 2003 θα είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο. Κυρίες και κύριοι, θα περιοριστώ μόνο στο συγκεκριμένο θέμα, εξάλλου γι' αυτό κληθήκαμε, και προκειμένου να καταθέσω τις δικές μου
απόψεις. Βρισκόμαστε, πιστεύω, σε ένα δύσκολο δρόμο. Έχει πάρθει μια απόφαση η οποία, αν δεν ανακληθεί, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην προκοπή και στην ανάπτυξη του τόπου. Θα είναι μια τροχοπέδη, θα είναι ένας σταθμός οπισθοδρόμησης. Υπήρχαν και στο παρελθόν αντιθέσεις μεταξύ Δήμου Οικουμενίτσας και του Λιμενικού Ταμείου. Όμως, πάντοτε με συζητήσεις και με συνένεση επιλύονταν και δεν υπήρχαν κραδασμοί μεγάλοι στον έναν ή στον άλλον. Όπως γνωρίζετε, υπηρέτησα το Δήμο Οικουμενίτσας 2 δεκαετίες περίπου, με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου και του Δημάρχου. Πάντοτε, αναφέρθηκε ο βουλευτής ο κ. Μπέζας, διεκδικούσαμε πρώτον την κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου για να ενσωματωθεί στο Δήμο, ούτως ώστε να μην έχουμε 2 χωριστά τμήματα, να μην έχουμε ένα κράτος σε κράτη, να υπάρχει μια κοινή και ενιαία πολιτική. Και από την άλλη πλευρά, ζητούσαμε τον ανακαθαρισμό των ορίων, ούτως ώστε το Λιμενικό Ταμείο να περιοριστεί στον χώρο ευθύνης, να περιοριστεί στην έκταση εκείνη για την εξυπηρέτηση του λιμένος, όπως εξάλλου ορίζει και ο νόμος, βάσει του οποίου έχουν ιδρυθεί τα λιμενικά ταμεία. Κατά την άποψή μου, δυστυχώς, με τις αποφάσεις αυτές, ο Οργανισμός Λιμένος βάζει τορπίλη στα θεμέλια του Δήμου Οικουμενίτσας. Και ακούστηκαν ότι υπήρξαν και εκπρόσωποι του Δήμου και, της Νομαρχίας. Και δεν αναφερθήκατε, κύριε Δήμαρχε, ποιοι ήταν αυτοί. Για να δούμε, συμφώνησαν ή διαφώνησαν. Υπήρχαν ομόφωνες οι αποφάσεις ή όχι. Ενημερώθηκαν τα Δημοτικά Συμβούλια και τα Νομαρχικά Συμβούλια ή όχι. Θα ήθελα μια απάντηση ξεκάθαρη, διότι έχει μεγάλη σημασία για να ξέρουμε τι λέμε εδώ μέσα και τι λέμε έξω στον κόσμο. Όπως επίσης, μου δημιούργησε ερωτηματικά, κύριε αγαπητή φίλη του Οργανισμού Λιμένος, ο χρόνος ο οποίος επελέγει στον χρόνο στον οποίο πάρθηκαν αυτές οι τόσο σημαντικές αποφάσεις. Άκουσα 18 και 20 Δεκεμβρίου. Όταν πολύ καλά γνωρίζετε ότι οι εκλογές διεξήχθησαν τον Οκτώβριο, ο λαός εξέλεξε νέο δήμαρχο, νέο νομάρχη, νέο δημοτικό συμβούλιο, νέο νομαρχικό συμβούλιο και θα μπορούσατε να περιμένετε λίγες μέρες. Εφόσον μάλιστα είχαν ορκιστεί. Αλλά εάν αυτό δεν γινόταν για διάφορους λόγους ή για άνωθεν εντολές, νομίζω καλό θα ήταν να καλέσετε να παρευρεθούν ο νέος δήμαρχος και ο νέος νομάρχης. Άκουσα ότι βασίζεστε σε ένα χουντικό χαρτί του 1968. Όμως, κατά την άποψή μου, δεν έχετε διαβάσει τίποτε παρακάτω. Υπάρχουν σωρία αποφάσεων και από τα δικά μας τα όργανα του νομού, αλλά και από τα αρμόδια υπουργεία και δικαστικές αποφάσεις. Θα σας αναφέρω μόνο μία. Αγνοείται η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που μιλάει για το δρέπανο Μακρυγιάλη ότι δεν έχουν καθοριστεί η χερσαία ζώνη. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να καταργήσετε και το Συμβουλίο Επικρατείας. Γνωρίζετε επίσης όλα αυτά τα οποία αποτυπώσατε στους χάρτες με πολλούς αγώνες και με χρήματα του δικού μας λαού έχουν γίνει. Και το κάμπινγκ και το κεντρικό εστιατόριο και τα περίπτερα και αυτός ο χώρος που βρισκόμαστε σήμερα και ο ποδηλατόδρομος πεζόδρομος με δικαστικούς αγώνες ολοκληρώθηκε οι οποίοι ανεγνώρισαν την ιδιοκτησία. Δεν νομίζω ότι αναφέρουν εκεί η χερσαία ζώνη. Κάνετε λάθος αν νομίζετε κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα και μπορούν να λυθούν για να υπάρξει κατανόηση. Γιατί εμένα με στεναχωρεί όταν σε αυτές τις αποφάσεις υπάρχουν υπογραφές από συμπατριώτες μας. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Θα ήθελα να τους μάθω, αλλά πιστεύω ότι μπορείτε να τις ανακαλέσετε. Για να μην σας ακολουθούν. Δεν είναι καλό. Παράλληλα, θα έλεγα κύριε Δήμαρχε και τον κύριο Νομάρχη, ο κύριος βουλευτής, ο κύριος Μπέζας είναι εδώ, με τον άλλο βουλευτή να έρθετε σε επικοινωνία, με τον κύριο Παπαδόπουλο,
μαζί με τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένους και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να καθίσετε το δυνατόν συντομότερο στο ίδιο τραπέζι. Να βρεθεί λύση. Διότι θα πρέπει η Γουμενίτσα να παραμείνει παραθαλάσσια πόλη. Διότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα βρέχεται από τη θάλασσα. Και νομίζω ότι δεν έχει κανείς δικαίωμα να βάλει αυτόν τον τόπο σε περιπέτειες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πάντο. Παρακαλώ τον πρώην Δήμαρχο Οικουμενίτσας, κύριε Ανδρέα Νταΐ, να προσέλθει στο βήμα. Μετά θα μιλήσουν οι άλλοι υποψήφοι των δημοτικών εκλογών. Θα τηρηθεί η σειρά το πρωτόκολλο. Μου επιτρέψετε, αλλά θα τηρηθεί η σειρά που πρέπει να τηρηθεί. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και επιγραμματικός, αν και θα μπορούσα να πω πάρα πολλά, γιατί και είχα την ευχέρεια να το πω έτσι, να χειριστώ κάποια θέματα μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και κάποιες προσωπικές κινήσεις, σαν δήμαρχος βέβαια, όχι προσωπικές, που έκανα σε σχέση με τα ακαθόδη ζητήματα που μπαίνουν, συζητιούνται σήμερα, αλλά δεν μπαίνουν μόνο από σήμερα. Αναφέρθηκε ο Δήμαρχος σε αυτή την δεδαλώδη κατάσταση, είτε λέγεται ιδιοκτησιακό, είτε λέγεται αποφάσεις, είτε λέγεται ακυρώσεις κτλ. Από όλη αυτή τη διαπίστωση, από αυτή την αναφορά, υπάρχει μια διαπίστωση. Ότι αυτό το δεδαλώδες πράγμα που τόσα χρόνια έχει συζητηθεί, έχει αποφασιστεί ευκαιριακά, έχει ακυρωθεί από άλλους, πρέπει να κλείσει. Και πρέπει να κλείσει με έναν τρόπο οριστικό και αμετάκλητο. Χερσαία Ζώνη Λιμένος, επειδή χρόνια είναι το αίτημα των κατοίκων του Δήμου της Ιγουμενίτσας, αλλά και του Δήμου της Ιγουμενίτσας, είναι σαφές ότι πρέπει να επανακαθοριστεί. Πρέπει να επανακαθοριστεί με τέτοιο τρόπο που να μην δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Ποιος είναι ιδιοκτήτης, ποιος δεν είναι ιδιοκτήτης, ποιος παρεμβαίνει εκεί, ποιος δεν παρεμβαίνει εκεί. Ποιος κάνει το έργο εκεί και υπάρχει δικαστική απόφαση κτλ. Κτλ. Να λύνουν αυτά τα ζητήματα. Άρα λοιπόν, επανακαθορισμός χερσαίας ζώνης Λιμένος, τέτοια που να μπορέσει σε συνεννόηση και σε συνδυασμό και με άλλα πράγματα. Ένα βασικό σημείο που μπαίνει ως βασική παράμετρος στον επανακαθορισμό της χερσαίας ζώνης Λιμένος είναι η οικονομική κατάσταση του Δήμου. Που τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με τα τέλη επιβίβαση, που τα τελευταία χρόνια, να σας πω ότι τα τελευταία 4 χρόνια ο Δήμος στερήθηκε περίπου 1 δις. Μετά την προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας και την ακύρωση της απόφασης. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος της Ιγουμενίτσας έκανε όλες τις ενέργειες εκείνο το χρονικό διάστημα για να μπορέσει να εισπράξει εκ νέου αυτά τα λεφτά. Διάβασε ο βουλευτής ο κύριος Μπέζας, διάβασε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Βάσει της οποίας έλεγε το Συμβούλιο Επικρατείας ότι δεν είναι ανταποδοτικό τέλος, είναι φόρος. Το Δημοτικό Συμβούλιο με καινούρια του απόφαση επανέρχεται και αποδεικνύει την ανταποδοτικότητα του τέλους αυτού. Γιατί έβαλε συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό. Τελικώς αυτό πήγε, έγινε ανακοπή κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία εμείς είχαμε αποφασίσει να ισχύσει, γιατί ήταν πάντα στο σκεπτικό του Συμβουλίου Επικρατείας. Έγινε ανακοπή πάλι από τους εφοπλιστές. Πήγε με αρνητική εισήγηση, να το πω έτσι, στο πενταμελές τμήμα. Παρόλα αυτά όμως, το τμήμα κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι είναι ανταποδοτικό το τέλος, παρά την αρνητική εισήγηση, και συνεχίζει και ακυρώθηκε και αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμος έκανε κάποιες ενέργειες. Με επιστολές που αφορά τη διάβαση. Μία εξ αυτών τη διάβασε ο κύριος Μπέζας, δεν τις έχω μαζί μου, και ούτε είναι χρόνος και μέρα να τις διαβάσουμε όλες τώρα. Θα πω μόνο το τελευταίο. Ότι στην τελευταία συνάντηση που είχα και με τον πρώην Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Καϊσαρλή, αλλά και με τον κύριο Παπαδήμα, του κατέθεσα όλο το φάκελο προσωπικώς, αλλά και την τροπολογία αυτή που ανέφερε ο κύριος Μπέζας. Το Υπουργείο Εσωτερικών σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν πρόθυμο να το εντάξει στο νόμο, ως τροπολογία, στο νόμο για την πολιτική προστασία. Δεν θυμάμαι πότε ψηφίστηκε, τελευταία πάντως. Όχι πολύ τελευταία, έχει κανένα χρόνο. Επειδή όμως για αυτή την τροπολογία υπάρχουν 3 συναρμόδια υπουργεία, δεν φτάνει υπογραφή ενός υπουργού, είναι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Υπουργείο Οικονομικών.
το Υπουργείο Εσωτερικών το έστειλε για γνωμοδότηση στο Υπουργείο Εμπορικής Δευτηλίας. Γνωρίζω, γιατί πήγα άλλες τρεις φορές στο Υπουργείο Εμπορικής Δευτηλίας, ότι έχει φτάσει και περιμένουν γνωμοδότηση. Και γνωρίζω επίσης, ότι το χειρίστηκε προσωπικά αυτό το θέμα της τροπολογίας ο κύριος Ανομερίτης. Πρόκειται βέβαια, προβάλλονται τα δικά του ζητήματα, γιατί η τροπολογία την οποία εμείς είχαμε καταθέσει είναι για να εκφράσει πραγματικά τα συμφέροντα, το οικονομικό μέλλον, να το πω έτσι, του Δήμου της Οικουμενίτσας. Δεν είχαμε πάρει υπόψη, και το λέω ευθαρσώς αυτό, όλο το κύκλο, να το πω έτσι, των προβλημάτων που ενδεχομένως θα δημιουργούσε. Για παράδειγμα, όταν λέμε εσωτερικού και εξωτερικού, και το είχαμε και εδώ πρόβλημα, λέγαμε στα αυτά που πάνε για την Κέρκυρα θα βάλουμε τέλος. Υπήρχε ένα ζήτημα και για μας. Και για μας υπήρχε ένα ζήτημα. Αλλά αυτό βάλτε το γενικότερο. Εν πάση περιπτώσει, η απάντηση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, κάποια στιγμή με κάποιες πιέσεις, με κάποιες επιτροπές ή δεν ξέρω με ποιον άλλον τρόπο, πρέπει να οριστικοποιηθεί με τέτοιο τρόπο που το τέλος αυτό να θεσμοθετηθεί, για να μπορέσει και ο Δήμος αλλά και οι άλλοι Δήμοι να έχουν κάποια έσοδα για να μπορέσουν να διαχειριστούν πιθανώς και τους καινούριους χώρους που θα ενταχθούν στους Δήμους. Και κλείνω με αυτό. Άρα λοιπόν χρειάζεται να ασκηθεί μια πίεση σε αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι εκεί έχει φτάσει το πράγμα, μια πίεση, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί και αυτή η φάση. Ένα τρίτο ζήτημα είναι το επιχειρησιακό του οργανισμού λιμένας. Ζούμε σε μια εποχή, σε μια πόλη και σε μια εποχή που αναπτύσσεται ραγδαία. Έρχονται τα πάνω κάτω, το βλέπετε όλοι μας, στην τελευταία δεκαετία. Και ολοκληρώνω με αυτό. Είναι λογικό μέσα στα καινούργια προβλήματα που ανακύπτουν ο κάθε φορέας, να το πω έτσι, να μπορεί να κάνει ένα σχεδιασμό. Για παράδειγμα, πρέπει να κάνει ένα σχεδιασμό ολοκληρωμένο. Για παράδειγμα, το ΥΠΕΧΟΔΕ έχει αναθέσει τη μελέτη για το master plan του λιμανιού. Που αν θυμάστε καλά, φέρνανε το πορθμίο της Κέρκυρας, το φέρνανε στο παλιό το λιμάνι. Με μια σύσκεψη που είχε γίνει στην Ομαρχία, αναφέραμε τις απόσμες και είπαμε ότι όχι μέσα στην πόλη αυτοκίνητα κτλ. Να πάει έξω και αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει και υπόψη αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο που θέλω να βάλω είναι ότι ο Δήμος είναι στην οριστική του φάση για το master plan του Δήμου της Οικουμενίτσας. Που εκ των πραγμάτων εμπλέκεται και ένα μέρος, να το πω έτσι, της χερσαίας ζώνης ή η ομαλή λειτουργία των δύο ζωνών. Ένα τρίτο σημείο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο, να το πω έτσι, του οργανισμού λιμένων. Όλα αυτά τα επιχειρησιακά σχέδια πρέπει να δένουν μεταξύ τους. Δεν μπορεί κανένας, ούτε το master plan του Δήμου να αγνοεί τις λειτουργίες τις μελλοντικές, τις τωρινές και τις μελλοντικές του λιμανιού, γιατί πρέπει να πάρει υπόψη κάποιους παράγοντες, ούτε το master plan για το λιμάνι που κάνει το ΥΠΕΧΟΔΕ δεν μπορεί να αγνοεί, ούτε ο οργανισμός λιμένων πρέπει να αγνοεί όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά όμως είναι μια προσπάθεια, προσέξτε λιγάκι, είναι μια προσπάθεια η οποία χρόνια δεν είχε γίνει σε τέτοιο επίπεδο επιχειρησιακών προγραμμάτων στο Δήμο, στην πόλη της Οικουμενίτσας. Κακά τα ψέματα, αυτά γίνονται τα τελευταία 4 χρόνια. Γιατί προκύψαν ανάγκες έντονες και πιεστικές. Σε αυτό όμως χρειάζεται όχι μια συνένεση, μια βαθιά συζήτηση όλων αυτών των προγραμμάτων, που να μπορέσει το ένα να δένει με το άλλο για να μπορέσει να είναι ομαλή λειτουργία τους. Γιατί δεν μπορεί κανένας να θεωρήσει το λιμάνι Οικουμενίτσας και το άλλο πόλη Οικουμενίτσας. Η πόλη είναι προέκταση του λιμανιού και το λιμάνι, να το πω έτσι, είναι προέκταση της πόλης. Δηλαδή δεν είναι αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, σε όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει, θεωρώ ότι και το πλαίσιο, να το πω έτσι, των διεκδικήσεων και του Δήμου αλλά και της συζήτησης πρέπει να είναι πρώτον πίεση για τα τέλη επιβίβαση, ώστε να εξασφαλίσει ο Δήμος αλλά και οι άλλοι Δήμοι που υπάρχουν ανά την Ελλάδα να εξασφαλίσουν με βάση το 18-28 να εξασφαλίσουν κάποια έσοδα τα οποία ο Δήμος Οικουμενίτσας έχασε. Δεύτερον, συγκεκριμένη συζήτηση για τον επανακαθορισμό της χερσαίας ζώνης λιμένας, συγκεκριμένη, και ένα τρίτο που το θεωρώ και σπουδαιότερο εγώ, είναι τα επιχειρησιακά σχέδια, master plan κλπ. Και οι καινούργιοι σχεδιασμοί που ενδεχομένως θα προκύψουν, πρέπει να μπαίνουν σε συζήτηση. Και δεν λέω να το πω έτσι σε λαϊκές συνελεύσεις πάντα, αλλά και σε τεχνοκράτες και σε εμπειρογνώμονες, αλλά κυρίως σε φορείς. Αυτό θέλω να πω γιατί το μέλλον αυτής της πόλης είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχει πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές, άρα λοιπόν όλοι οι φορείς πρέπει να συγκρίνουν σε αυτό. Εγώ στο Δημοτικό, στο Λιμενικό Ταμείο, να το πω έτσι,
τις απόψεις αυτές του Δήμου της Εγκομονίτσας τις έχω εκφράσει. Όμως επειδή όλοι το λιμενικό ταμείο, να το πω έτσι, είναι ένας απλός χρήστης, να δούμε και πώς θεσμικά θα γίνουν αυτά τα πράγματα, πώς θα λυθούν, αλλά και πώς συνενετικά θα πάμε σε αυτές τις διαδικασίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Νταΐ. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου της Πρωτείας, κύριο Δόρη Δήμα, να προσέλθει στο βήμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συμπατριώτες, για το χειροκρότημα. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, να μου επιτρέψετε. Βέβαια, είναι η πρώτη εκδήλωση που κάνει ο Δήμος και θα του το συγχωρέσουμε. Ωστόσο, κανένα πρωτόκολλο δεν λέει ότι προηγούνται ή δεν προηγούνται. Καταλαβαίνω ο νομάρχης ή ο βουλευτής. Ναι, όχι, δεν το προς Θεού. Έχω τη γνώμη ότι όλοι πρέπει να μιλήσουν, εγγράφονται και μιλάνε και καλά κάναν και μιλήσανε, αλλά έχει σημασία να κρατιέται και το πρωτόκολλο, είναι αυτό που καθορίζουμε. Δεύτερο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι συζητάμε για το λιμάνι της Οικουμενίτσας για τη χερσαία ζώνη, ωστόσο και για το κόσμος έχουμε πόλεμο και με αυτή την έννοια με εκείνη όλη μαζική φορείς, όλοι μαζικοί φορείς εδώ, θα μου επιτρέψετε, για όσους δεν το ξέρετε, να σας ενημερώσω ότι αύριο στις 12 η ώρα στην πλατεία Δημαρχείου θα γίνει συλλαλητήριο αντιπολεμικό και πορεία. Επομένως, όλοι το ξέρετε τώρα, από τη μεριά της Αντιπολεμικής Επιτροπής του Συντονιστικού Κινήματος, που περισσότεροι φορείς που είναι εδώ ανήκουν, και οι υπόλοιποι στην πλατεία Δημαρχείου στις 12 η ώρα το πρωί. Και να έρθουμε επί του θέματος. Αγαπητοί συμπατριώτες, ακούγοντας το θέμα και διάφορες πτυχές, μου δημιουργήθηκαν πολλά ερωτήματα και, εν πάση περιπτώσει, δεν τα καταλαβαίνω κιόλας. Δηλαδή, το θέμα που συζητάμε τώρα είναι αν ήταν η απόφαση του 68 ή του 69 ή αν την παραλείψαμε το 80 ή αν η χερσαία ζώνη έτσι ή αν η χερσαία ζώνη αλλιώτικα ή αν η κυβέρνηση τώρα δεν πήρε τα κατάλληλα μαντάτα ή τα κατάλληλα χαρτιά. Έχω τη γνώμη ότι αν είναι αυτή η σκέψη στο μυαλό μας, τζάμπα μαζευτήκαμε, τζάμπα τα κουβεντιάζουμε. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος από εσάς που πιστεύει ότι υπάρχει βούληση στη σημερινή την κυβέρνηση και στις προηγούμενες κυβερνήσεις να λύσει αυτό το θέμα, και δεν ξέρω για την επόμενη, Αντώνη, γιατί η Νέα Δημοκρατία τον ψήφισε τον νόμο που προβλέπει τις ανώνυμες εταιρείες. Όχι, να μου πλαντήσεις, ξέρω ότι τον ψήφισε. Και εσύ το ξέρεις, τον ψήφισε. Έτσι, μπράβο. Ναι, κατανοητό. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ θα χαρώ ότι υπάρχει κάποια δέσμη. Ναι, ναι. Λέω λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα από τότε που υπάρχει το λιμάνι στην Οικουμενίτσα και το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Από τότε που πάρθηκε απόφαση να γίνει λιμάνι στην Οικουμενίτσα, ορίσανε έναν χώρο, τον οποίο τον μπορεί να το μακραίνανε, να το μεγαλώνανε, αλλά λειτουργούσε ανεξάρτητα από τις τοπικές αρχές. Είχαμε χούντα, είχαμε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, ξανά Νέα Δημοκρατία, ξανά ΠΑΣΟΚ, αλλά το καθεστώς του λιμενικού ταμείου, της χερσαίας ζώνης, λιμενικής ζώνης, πέστε την όπως θέλετε, ήταν αυτό που ήταν. Επέδρασε αυτό στην ανάπτυξη και στην ταυτότητα της πόλης. Κατά τη γνώμη μου, επέδρασε. Και επέδρασε πάρα πολύ. Επειδή υπάρχουν και παλιότεροι εδώ. Ποιος μπάζωσε συμπατριώτες εδώ τα πλατάνια? Υπήρχε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, προέκυψαν προβλήματα από αυτά ή δεν προέκυψαν? Γιατί τον μπάζωσαν, για το καλύτερο της πόλης ή το χειρότερο, και ποιος πήρε την απόφαση να τον μπαζώσει? Αναφέρω ένα μόνο. Χιλιάδες θα μπορούσα να πω γι' αυτό. Άρα εγώ θεωρώ ότι η πολιτική βούληση της κυβέρνησης είναι δοσμένη. Και άλλωστε αυτή εκφράζεται και μέσω του ΟΛΗΕ, ο οποίος είναι διορισμένος σε μεγάλο ποσοστό από την κυβέρνηση. Δηλαδή, τι πιστεύουμε, ότι είναι θέμα διαδικαστικό? Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι. Κατά τη γνώμη μου, σκόπιμα ορίστηκε αυτός ο χώρος, ούτως ώστε να εισπραχτούν από μεριά της κυβέρνησης τα χρήματα τα οποία εισπράττονταν τόσα χρόνια, να εισπραστούν και τα καινούργια, και από την άλλη μεριά η τοπική αυτοδιοίκηση να μην έχει δικούς της πόρους, να αναπτύξει ή να αναπτυχθεί η περιοχή ή να προγραμματίσει την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά αντίθετα να αναγκαστεί ή να επαιτεί από την κεντρική εξουσία ή να βάζει φόρους. Πέρα από αυτό, να συμφωνήσω και μια και από τη Νέα Δημοκρατία πια ακούστηκε ότι πάμε για ιδιωτικοποίηση,
Πιστεύω κανένας να μην αμφιβάλλει ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης συμβαίνουν και αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Διότι έχω τη γνώμη ότι αν το λιμάνι ήταν μόνο εκεί που θα είναι το νέο λιμάνι και τα έσοδα θα ήταν τα συγκεκριμένα έσοδα και δεν πρόκειτο να είχαμε και άλλα έσοδα από άλλους χώρους, τους οποίους τώρα ούτε θέλω να φαντάζομαι πώς θα τους εκμεταλλευτεί η ανώνυμη εταιρεία, και δεν αναφέρομαι στους σημερινούς μόνο, τότε το φιλέτο είναι μικρό για την ιδιωτικοποίηση. Και όταν συζητάμε για ιδιωτικοποίηση, αγαπητοί φίλοι, δηλαδή το πρόβλημα είναι ποιος θα έχει το 51%. Δηλαδή ένας μέτοχος με 20 ή με 30% σε μια εταιρεία δεν καθορίζει την πορεία της. Γιατί έγινε μεγάλη ιστορία αν θα έχει το 51% ποιος θα το έχει. Η ιδιωτικοποίηση είναι από τη στιγμή που η εταιρεία θα μπει στο χρηματιστήριο. Και οι οργανισμοί λιμένος, Πειραιός και Θεσσαλονίκης έχουν μπει στο χρηματιστήριο. Γιατί λοιπόν ο οργανισμός Λιμένα Ιγουμενίτσας δεν θα μπει στο χρηματιστήριο, αφού πρώτα τον κάνουμε γερό, δυνατό και να μπορεί να είναι και αρεστός, να τον θέλει να τον πάρει κάποιος. Είναι ζητήματα αυτά που πρέπει να μας απασχολήσουν. Υπάρχει πρόβλημα σήμερα ή προέκυψε ξαφνικά? Αφού λέει η Χερσαία Ζώνη ήταν με το Λιμενικό Ταμείο. Τώρα ο ΛΥΚ πραγματικά αυτή τη δουλειά έκανε. Τη Χερσαία Ζώνη αυτή την έχει τώρα ο ΛΥΚ. Ίδιο πράγμα είναι, συμπατριώτες. Ίδιο πράγμα είναι ανώνυμη εταιρεία. Ίδιο πράγμα ήταν που ήταν με το Λιμενικό Ταμείο. Και τότε θυμάμαι, και αυτό είχαμε βάλει και στον Εμπορικό Σύλλογο. Εμείς κάναμε γενική συνέλευση. Υπάρχουν και παρόντες. Εδώ ομόφωνη είναι η απόφαση αυτή που διαβάσατε στις εφημερίδες. Και ας βέβαια πιάσαν ορισμένοι και είπανε πώς την πήρατε αυτή την απόφαση, ρε παιδιά, δεν ξέρετε τα γεγονότα. Τι γεγονότα να μην ξέρουμε? Ότι η πόλη είναι χωρισμένη στα δύο είναι αποδεκτό, πρώτα απ' όλα από εσάς τους δημοτικούς άρχοντες. Είναι δυνατόν να δεχθεί κάποια αρχή, έφυγε και ο νομάρχης, ή ακόμα και, θα με συγχωρέσετε, όχι μόνο εκλεγμένη αρχή. Η μισή Οικουμενίτσα ελέγχει το λιμεναρχείο, την άλλη μισή την ελέγχει η αστυνομία. Είναι δυνατόν να προχωρήσει έτσι ο τόπος? Τσακώνονται, δεν τσακώνονται, είναι δευτερεύον. Αλλά μπορεί να υπάρχει διαρχία δύο εξουσίες στον ίδιο τόπο? Δηλαδή από αυτό δεν πρέπει να ξεκινήσουμε? Και άμα πούμε όχι, πρέπει να το εκφράσουμε και όχι μόνο με υπομνήματα. Από το 1983 που είναι ο Πέτρος, υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι χώροι, οι πόροι και οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου να περάσουν, είναι ο Προκόπης, να περάσουν στο Δήμο. Όλες οι δημοτικές αρχές που έχουν συνεχίσει, αυτή την απόφαση την είχαν. Ωστόσο, η κεντρική εξουσία κοφεύει. Τι θα κάνουμε, Δήμαρχε, τώρα που ήρθαμε στο διατάφτα και πάει αλλιώτικα το πράγμα? Πρέπει να δώσουμε στην κεντρική εξουσία να καταλάβει ότι δεν μπορεί να κοφεύει. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με μία κουβέντα μόνο. Πρέπει να ενημερωθεί πλατεία ο λαός, να υπάρχει και ανάλογη κινητοποίηση. Πολλή ώρα μίλησε ο φίλος ο Αντώνης, αλλά εμένα έμαθα και ορισμένα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, σε σχέση με το τι μπορεί να κάνουμε τα βήματα. Τα βήματα που έχουμε να κάνουμε. Παρακολούθησα τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου και τοποθετήθηκα και εκεί. Και είπα μάλιστα, γιατί να τα βάλουμε με τον ΟΛΙΓ? Ο ΟΛΙΓ γι' αυτό είναι, για να κάνει αυτή τη δουλειά. Και είπα μάλιστα χαριτολογώντας ότι αν ήταν στα ΜΑΤ, καλά θα κάνανε να δέρνανε, γιατί αυτή θα ήταν η δουλειά τους. Τώρα που εκπροσωπούν τα συμφέροντα του ΟΛΙΓ, πραγματικά κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, μόνο που τα συμφέροντα του ΟΛΙΓ είναι ενάντια στα συμφέροντα των κατοίκων της πόλης. Αυτό είπα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν περιθώρια και μέσα από τον ΟΛΙΓ ορισμένα πράγματα να γίνουν από ό,τι ακούστηκαν σήμερα. Για να μην φάω χρόνο, έχω τη γνώμη ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να τα αποφασίσουμε σήμερα. Το ποιος θα καθορίσει την χερσαία ζώνη ή ποιος θα ζητήσει την αλλαγή, τον επανακαθορισμό, δεν ξέρω πώς θα τα πούμε. Και εγώ δεν θέλω να πάω να μπλεχτώ σε νομικά, γιατί με νομικά μπορεί να πάμε, δεν ξέρω εγώ, μέχρι το 4.000 και ακόμα να μην το λύσουμε. Πρέπει, λέει ο φορέας, το διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΙΓ αυτή τη στιγμή είναι συμπατριώτες μας. Και ο πρόεδρος, και ο νομάρχης, και ο δήμαρχος, και οι υπόλοιποι είναι συμπατριώτες. Πάρτε ομόφωνη απόφαση να πείτε. Πάρτε ομόφωνη απόφαση να πείτε ότι καθορίζουμε τη λιμενική ζώνη στα όρια του νέου λιμένα. Πάρτε την απόφαση. Εδώ. Και αν δεν την παίρνετε εσείς, να στείλει έγγραφο δήμος που να σας καλεί να πάρετε μια τέτοια απόφαση. Να λύσουμε το τυπικό, ρε παιδιά. Ποιος η κότα θα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα. Ωστόσο, να φύγει από εδώ
ένα τέτοιο μήνυμα. Ένα ζήτημα. Δεύτερο ζήτημα, που είναι πολύ σοβαρό. Και με τι πόρους ο Δήμος, και μάλιστα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο μπήκε και λίγο αντιπαραθετικά. Τα πήρατε αυτά, αλλά άμα τα ζητήσουμε και πώς θα τα συντηρήσουμε. Στη σύμβαση που έχει ο ΛΥΓ, λέει ότι 2% δίνει στην κυβέρνηση. Δίνει στο δημόσιο. Γιατί λοιπόν ο ΛΥΓ, αφού έχει 2% να μην προκαλέσουμε, άκουγε εσύ βουλευτή, να μην προκαλέσουμε ότι μέσα στη σύμβαση 30% ο ΛΥΓ να δίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν κατάλαβα. Όπως υπερβαίνει τα 2% στην κυβέρνηση, είναι θέμα ρύθμισης της κεντρικής εξουσίας. Είναι θέμα της κυβέρνησης να αποφασίσει το ποσοστό. Αν θα είναι 30 ή 40 ή 20, δεν είμαι σε θέση τώρα αυτή τη στιγμή να πω ποιο είναι το ποσοστό, αλλά γιατί να μην το δώσει. Διάβασα και ορισμένα άρθρα και μάλιστα το συζήταγα και με τον Τόνι, το ρώτησα μπαίνοντας. Και μου έκανε εντύπωση. Φανίζεται η δράση του ΟΛΥΓ δειλά-δειλά που έχει σχέση και με την κατασκευή του λιμένα και της Εγνατίας Οδού. Αγαπητοί συμπατριώτες, το λιμάνι δεν το έφτιαξε ο ΟΛΥΓ. Ούτε την Εγνατία την έφτιαξε ο ΟΛΥΓ. Με λεφτά λοιπόν τώρα δικά μας, γιατί και αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι δικά μας είναι, φτιάνεται λιμάνι, φτιάνεται Εγνατία. Και έρχεται ο ΛΥΓ, τα παίρνει πρίκα μαζί με το αποθεματικό του λιμενικού ταμείου και μας κάνει και το κουβαρτά στις χορηγίες ή στο ότι βοηθάει ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν κατάλαβα ρε παιδιά. Τι δίνει και κάνει το κουβαρτά. Να μου έλεγες ότι είμαι εγώ βιομήχανος ο Δόρης ο Δήμας και από την... ή ο Μιχάλης ο πρόεδρος που είναι βιομήχανος και έχει μια επιχείρηση και δίνει από την επιχείρησή του και κάνει χορηγίες, θα έλεγα εντάξει ρε Μιχάλη αγαπάς και τον τόπο. Ο ΛΥΓ χάνει χορηγίες, μας παίρνει το αρνί και μας δίνει την ουρά και λέει κάνουμε και χορηγίες και σας προσφέρουμε και σας κάνουμε. Εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι άσχημα όταν το ακούω αυτά. Αισθάνομαι ότι με δουλεύουν. Και θέλω να το πω αυτό. Και μπροστά. Και στους υπεύθυνους. Και μπροστά και σε αυτούς που δέχονται αυτή την ιστορία. Δηλαδή θα έρχεται τώρα δηλαδή, ο Δήμαρχος και λέει σε ευχαριστώ εταιρεία που μου δίνεις για να πληρώσω τα τούτα μου ή τα κίνα μου. Αν είναι δυνατόν. Θεσμοθετικά διεκδικούμε ποσοστό από τα έσοδα. Όχι μετοχές, φίλε Αντώνη. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, έχει το δικαίωμα η εταιρεία τις μετοχές να τις αυξήσει. Και ενώ μπορεί να σου δώσει ένα 10, 20, 30%, αυτό να βρεθεί 2% αύριο. Άρα, είναι δύο αιτήματα που, κατά τη γνώμη μου, μπαίνουν επιτάπτως. Και τρίτο ζήτημα, το οποίο δεν το ήξερα, και δεν το ξέραμε όταν παίρναμε και τις αποφάσεις, είναι αυτό η χάραξη της στρατηγικής, στρατηγικό σχέδιο του ΟΛΥΓ. Πολύ καλά κάνει ο ΟΛΥΓ και κάνει στρατηγικό σχέδιο. Εσείς οι εκπρόσωποι του Δήμου που είστε εκεί και της Νομαρχίας και οι άλλοι συμπατριώτες, εσείς που είστε εκεί, εδώ μπροστά είστε όλοι, τι λέτε για αυτό το στρατηγικό σχέδιο. Μπορείτε να δεχτείτε στρατηγικό σχέδιο ότι το δρέπανο μπορεί να γίνει επιχείρηση αύριο? Γιατί υπάρχει και κάτι πονηρό στο δελτίο τύπου και του ΟΛΥΓ και του δημοσιεύματος που είχε σήμερα πρωτοσέλιδο στο Ελεύθερο Βήμα. Ότι, ευχαριστώ, ποιο είναι το πονηρό αγαπητοί φίλοι, ότι για τους χώρους που ο Δήμος χρησιμοποιεί ή έχει επενδύσει, Πάνθεον, κάμπινγκ, κεντρικό δρεπάνου, αυτούς εντάξει να τους πάρει ο Δήμος, για τους άλλους χώρους. Για τους άλλους χώρους τι γίνεται. Το δρέπανο παραδείγματος χάρη δεν είναι αυτός ο χώρος. Δεν είναι μέσα στους χώρους. Υπάρχουν 10 μέτρα και 10 σταθμά. Τελειώνω. Εντάξει, φαίνεται ότι προκαλώ το ενδιαφέρον γιατί πολλοί με διακόπτουν. Ευχαριστώ. Λέω λοιπόν ότι 2 μέτρα και 2 σταθμά υπάρχουν όταν αποφασίζονται ορισμένα πράγματα από την κεντρική εξουσία. Είναι καιρός να ακουστεί ένα όχι στον εμπεγμό, να ακουστεί ότι η Ηγουμενίτσα έχει δημοτική αρχή. Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο είπα ότι εγώ τον Δήμαρχο δεν τον ψήφισα. Ήμουν ο ίδιος υποψήφιος. Ούτε τον προηγούμενο τον Δήμαρχο τον είχα ψηφίσει. Ωστόσο η δημοτική αρχή είναι υποχρεωμένη να λογοδοτεί, όπως σήμερα. Άσχετα πώς θα μας πάρει υπόψη, θα το εισπράξει σε ψήφους μεθαύριο. Τη διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας, πού λογοδοτεί η διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας? Και δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η ανώνυμη εταιρεία αύριο θα είναι σε ιδιωτικά χέρια. Έχω πει εδώ
όταν συζητιόταν το master plan, που ήταν δήμαρχος ο Ανδρέας ο Νταΐς. Τι σχέδια κάνετε, δήμαρχε, για το master plan, το θυμάσαι, Ανδρέα, που λέγαμε να κάνουμε και πάρκινγκ στο παλιό λιμάνι. Και πολύ σωστή είναι αυτή η άποψη, κατά τη γνώμη μου. Πώς θα γίνει αυτό όταν το πιο ζωτικό χώρο τον ελέγχει το λιμενικό ταμείο, τότε όλοι σήμερα, και είπα και το εξής και το ξαναλέω. Αν δεχθούμε να υπάρξει αυτή η κατάσταση, αγαπητοί συμπατριώτες, σε 10 χρόνια δεν θα χρειάζεται να εκλέγουμε δήμαρχο. Ο μεγαλομέτοχος του ΟΛΙΓ θα ελέγχει την Οικουμενίτσα. Ο δήμαρχος θα έχει τη λάντζα να βάζει φόρους για την καθαριότητα και για την αποχέτες. Αυτή δουλειά θα έχει. Ευχαριστώ. Πιστεύω, δήμαρχε, ότι με αυτά τα αιτήματα πρέπει να προχωρήσουμε σε κινητοποίησεις. Όχι κουβέντα. Σε κινητοποίησεις. Πιέζεται η τοπική αυτοδιοίκηση να βάλει φόρους. Είναι γνωστό αυτό. Διεκδικούμε λεφτά που μας ανήκουν, γιατί όλη τη λάντζα την τραβάει ο τόπος, ο λαός και ο τόπος από το λιμάνι. Διεκδικούμε λεφτά που μας ανήκουν από τον ΟΛΙΓ, από την κυβέρνηση. Γιατί όταν μιλάω για ΟΛΙΓ, εγώ σήμερα για την κυβέρνηση ομιλώ. Μία μετοχή υπάρχει. Αύριο θα υπάρχει ιδιώτηση και αλλιώς θα τα κάνουμε. Να διατρανώσουμε ότι δεν θα δεχθούμε να γίνει αυτό το πράγμα ο χωρισμός της πόλης και μάλιστα σε μια ανώνυμη εταιρεία. Και τις δύο προηγούμενες προτάσεις που κάνω, και να βγούμε να πάμε να κάνουμε συγκεντρώσεις και να την κλιμακώσουμε σιγά σιγά τη δουλειά. Να πάμε στα σωματεία, στο εργατικό κέντρο, στον Σύλλογο Εμπόρων, να αναλύσουμε αυτή την κατάσταση και να πάμε να κινητοποιηθούμε. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι με το διάλογο τον οποίο μπορείτε να κάνετε ότι θα έρθει κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί από το 68 μέχρι το 94 έχουν περάσει 100 κυβερνήσεις και όλες οι κυβερνήσεις τον ίδιο στόχο και σκοπό είχαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμα. Παρακαλώ την εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, κυρία Αθηνά Ιωάννου, να προσέλθει στο βήμα. Διέκοψα εγώ τον εκπρόσωπο του ΟΛΙΚ. Με είδατε να διακόπτω? Κάποιο λάθος κάνετε εκεί. Περάστε, κυρία Ιωάννου. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, για να μην επαναλαμβάνουμε αυτά που ήδη υπόθηκαν από όλους τους άλλους σχετικά με την αναβάθμιση του λιμανιού και το ότι και το λιμάνι μας αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι ίσως και το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, σε επίπεδο μεταφοράς επιβατών μετά τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. Ίσως τίνει να ξεπεράσει και αυτό της Πάτρας, άρα είμαστε στην τέταρτη θέση. Άρα έχουμε μία νέα δεδομένη κατάσταση. Και η θέση μας είναι, για να μην τρώω και πολύ το χρόνο και από τους επόμενους, ότι τα τέλη επιβίβασης που αποτελούσαν ένα σημαντικό έσοδο για το Δήμο Ιγουμενίτσας με τη μορφή της διεκδίκησης έτσι όπως μπήκε τώρα και έτσι όπως και κατά την προηγούμενη περίοδο υπήρχε και εκφράστηκε μέσω και από τη δημοτική, την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, σαφώς μας βρίσκουν σύμφωνος και οι όποιες κινητοποιήσεις είχαν γίνει προηγούμενα για την διεκδίκηση αυτών των τελών, μετήχαμε σε αυτές και φυσικά η θέση μας είναι πάντα υπέρ της διεκδίκησης με την πρόθεση ότι φυσικά αυτά θα αποτελέσουν ένα πολύ σημαντικό έσοδο για δραστηριότητες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ιγουμενίτσας υπέρ φυσικά σε όφελος των δημοτών. Ο επανακαθορισμός της χερσαίας ζώνης έτσι όπως αυτή η κατάσταση διαμορφώθηκε μετά από σύμβαση του Οργανισμού Λιμένα και του Δημοσίου, σαφώς από ό,τι προέκυψε και από τη σημερινή συζήτηση, δημιουργεί κάποιο πρόβλημα σχετικά με την περιουσία του Δήμου, τα κτίρια και όλα τα υπόλοιπα όσα έχουν αναπτυχθεί και είναι αρκετές οι δράσεις του Δήμου Ιγουμενίτσας που έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα κατά κύριο λόγο στη γερσαία ζώνη. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να λυθεί. Νομίζω ότι όλοι είμαστε σύμφωνοι σε αυτό.
τουλάχιστον τη σημερινή και από τη σημερινή διαδικασία αυτό επιβεβαιώθηκε. Άρα, οι όποιες ενέργειες του Δήμου Ιγουμενίτσας, τις όποιες ενέργειες νόμιμες θελήσει να ξεκινήσει, ακόμη και για να αποκτήσει αυτές τις δυνάμεις, μας βρίσκει σύμφωνος και νομίζω ότι κανένας δεν θα είναι αντίθετος σε αυτό, ούτε φορέας, ούτε κάτοικος. Τώρα, αν και μέχρι να γίνουν αυτά, οι πολίτες του Δήμου Ιγουμενίτσας εκτιμούν ότι πρέπει κομμάτι της χερσαίας ζώνης ή κομμάτια της χερσαίας ζώνης που βρίσκονται στην παραλία και δεν αναφερόμαστε μονάχα στο δρέπανο, αλλά πολύ περισσότερο στα κομμάτια της που είναι, στο κομμάτι που είναι μέσα στην πόλη, αν θελήσουν οι πολίτες να περάσουν αυτά τα κομμάτια στο Δήμο, να τα φροντίζουμε, να τα συντηρούμε σαν Δήμος και φυσικά έτσι κι αλλιώς τα νομίζω ότι όλοι τα χρησιμοποιούμε και τα απολαμβάνουμε, τότε νομίζω ότι πάλι είμαστε όλοι σύμφωνοι να ξεκινήσουν αυτές οι διαδικασίες. Βεβαίως, ο Δήμος Ιγουμενίτσας ως αυτοδιοίκηση πρέπει να παίξει βασικό ρόλο στο κομμάτι έξω από το λιμάνι. Και επαναλαμβάνω και σε αυτό το σημείο ότι ό,τι αποφασιστεί σε επίπεδο αυτοδιοίκησης είμαστε σύμφωνοι. Εκείνο που νομίζω ότι είναι βασικό είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι τοπικοί φορείς, θα πρέπει να δούμε τις νέες παραμέτρους έτσι όπως αυτές προκύπτουν από τη λειτουργία του λιμανιού, από τις προτεραιότητες οι οποίες πλέον πρέπει να μπουν πάλι και που να σχετίζονται με την ανάπτυξη της περιοχής, τις διάφορες soft, όπως τις λέμε, ενέργειες που πρέπει να γίνουν γύρω από το λιμάνι και τη Μεγάλη Εγνατία. Και για να ξεφύγουμε απλά και μόνο από τα μεγάλα έργα, να συμβάλλουμε όλοι στη δημιουργία υποστηρικτικών επιχειρήσεων παραγωγής αλλά και εφαρμογής στις υποσχεδιασμού υποδομές των μεταφορών πλησίων του λιμανιού, ό,τι έχει να κάνει με τον εμπορευματικό σταθμό, με το βιοτεχνικό πάρκο και ό,τι έχει να κάνει και αγγίζει το περιβάλλον, τη δημιουργία ή την ενίσχυση των υποδομών που συγκλίνουν στην ανάπτυξη διαφόρων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αξιοποιώντας τον περιβαλλοντικό πλούτο της περιοχής και σεβόμενοι αυτόν. Είτε ακόμη με ό,τι άλλο έχει να κάνει, αν θέλετε, και με την ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηματικότητας, με την παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον αγροτουρισμό, στη βιοτεχνία και όλα αυτά για την ανταγωνιστικότητα της περιοχής και γενικότερα για την απασχόληση στον ευρύτερο Δήμο Ιγουμενίτσας, που έτσι κι αλλιώς σηματοδοτεί και την απασχόληση σε επίπεδο νομού. Ένας συντονισμός λοιπόν όλων αυτών, έτσι όπως προδιαγράφονται μέσα από τα διάφορα επιχειρησιακά σχέδια ή master plan, όπως τα λέμε, όλα αυτά με τελικό όφελος τον πολίτη του Δήμου Ιγουμενίτσας ή της ευρύτερης περιοχής. Και θα ήθελα να κλείσω κάνοντας μια αναφορά σε αυτό που είπε ο βουλευτής μας, ο κύριος Μπέζας. Είπε ότι δεν είναι οραματιστής ή ρομαντικός, αλλά ότι είναι ρεαλιστής και πραγματικά ο ρεαλισμός χρειάζεται να κυνηγάμε το ανέφικτο. Λοιπόν, ας αποφασίσουμε εδώ σήμερα όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ιωάννου. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Θωμά Δήμα, να προσέλθει στο βήμα. Κύριε Βουλευτά, κύριε Νομάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Νομαρχιακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι εκπρόσωποι φορέων, κυρίες και κύριοι, θα σεβαστώ το αίτημα του Δημάρχου να κινηθούμε μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Το λέω αυτό γιατί το θέμα έχει πολλές πτυχές και εμείς, σαν υπεύθυνο κόμμα, έχουμε πάρει θέση συνολικά για το ζήτημα. Και για το ότι ο Δήμος πρέπει να συμμετέχει στην ΑΕ, στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ, και εδώ θέλω να διευκρινίσω στο Δόρη ότι υπάρχει τρόπος ότι αυτό το ποσοστό του Δήμου δεν θα ανατρέπεται, και για τον επανακαθορισμό της χερσαίας ζώνης λιμένος. Δεν είμαστε εδώ σήμερα για να κάνουμε πολιτική. Σεβούμενοι το αυτοδιοικητικό ρόλο του Δήμου,
επισκεφθήκαμε το τότε δήμαρχο, τον κύριο Ανδρέα Νταΐ, στις αρχές του 2002, με τον τομεάρχη του κόμματος, τον κύριο Τσιτουρίδη, και με τον βουλευτή του νομού, τον κύριο Αντώνη Μπέζα. Και ενημερώσαμε για τις θέσεις και τις απόψεις μας τον δήμαρχο για το συγκεκριμένο αυτό θέμα, το σοβαρό που εμείς πιστεύουμε. Το είχαμε δει πολύ νωρίς. Θέσαμε το θέμα έντιαρα και επί της ουσίας. Αυτά που σήμερα συζητάμε σε αυτή τη σύσκεψη, εμείς ακόμα τα είχαμε επισημάνει από καιρό. Επιγραμματικά λοιπόν, και για να μην σας κουράζω, εμείς σαν Νέα Δημοκρατία ζητάμε τον επανακαθορισμό της χερσαίας ζώνης λιμένα. Ζητάμε νομοθετική ρύθμιση ή άλλο τρόπο από την κεντρική εξουσία την απόδοση των τολών επιβίβασης στο Δήμο ή συμμετοχή του Δήμου με ποσοστό στην ΑΕ του λιμένος. Εμείς σαν Νέα Δημοκρατία όχι μόνο στηρίζουμε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά όπως προείπα, κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν κόμμα για τη δικαίωση των αιτημάτων αυτού του Δήμου. Και θα ήθελα να συμπληρώσω, τελειώνοντας, ότι η Νέα Δημοκρατία, και το τόνισε και ο βουλευτής προηγουμένως, ψήφισε τον νόμο για τη δημιουργία των ΑΕ, αλλά το σχετικό άθρο που αφορούσε τη σύμβαση παραχώρησης δεν την ψήφισε. Και αναφέρθηκε, και εμένα με προβλημάτισε πάρα πολύ, και αναφέρθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Φορείς, όπως είναι ο Δήμος, η Νομαρχία και το Επιμελητήριο, συμμετέχουν στο ΔΣ του παλιού Λιμενικού Ταμείου και σήμερα του Λιμενικού, του Οργανισμού Λιμένους ΑΕ. Την εποχή που συζήτησε το ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου για αυτή τη σύμβαση παραχώρησης της χερσαίας ζώνης στην Οργανισμό Λιμένος ΑΕ, δεν άκουσα οι συγκεκριμένοι φορείς που βρισκόταν σε αυτό το ΔΣ τι είπαν. Μίλησε και ο κύριος Νταΐς, νομίζω εκπροσωπούσε τότε, και νομίζω από την Ομαρχία εκπροσωπούσε ο κύριος Τσόνης. Στην ανώνυμη εταιρεία. Να μην κάνουμε διάλογο. Στην ανώνυμη εταιρεία. Εκπροσωπούσαν ακόμα καλύτερα που ήταν στην ανώνυμη εταιρεία. Και εξουσιοδοτήσανε κάποιους να πάνε να υπογράψουν αυτή τη σύμβαση. Τότε θα έπρεπε να μην σε είχε απασχολήσει το ζήτημα. Πολύ πιο πριν, και όχι τώρα πρωτετελεσμένων, ερχόμαστε εμείς σε ένα αγώνα δρόμου να προλάβουμε ή να ανατρέψουμε κάποιες καταστάσεις. Αυτά θα ήθελα κλείνοντας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμα. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κύριο Παπαθεοδόρου, να προσέλθει στο βήμα. Αγαπητοί φίλοι, έχουμε την εντύπωση ότι το πρόβλημα που συζητάμε σήμερα, και μάλλον συμφωνάμε όλοι, είναι κατεξοχήν πρόβλημα πολιτικό. Γιατί δημιουργήθηκαν όλα αυτά που συζητάμε κάτω από συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις, και δεν ξέρω τώρα οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων που μίλησαν νωρίτερα πόσο αισθάνονται άνετα απέναντί σας όταν χρησιμοποιούν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και τα 2 αυτά κόμματα ψηφίσανε τον νόμο που μετέτρεψε το λιμάνι Οικουμενίτσα σε ΑΕ. Και μπαίνει το ερώτημα, και ας απαντήσουν και αυτοί οι εκπρόσωποι, γιατί μετατράπηκε αυτός ο χώρος, το Λιμενικό Ταμείο, σε ΑΕ? Μήπως για να αναδείξουμε επιχειρηματία το ελληνικό δημόσιο? Μα τόσα χρόνια, τα τελευταία ειδικά χρόνια, από τους χώρους αυτών των 2 κομμάτων, αλλά και από το κεφάλαιο γενικότερα, γίνεται μία κατασυκοφάντηση των επιχειρήσεων που τα προηγούμενα χρόνια ήταν στο δημόσιο, χαρακτηρίζοντάς το ανίκανο,
να παίξει το ρόλο του επιχειρηματία, προχωρώντας βέβαια παραπέρα, για ιδιωτικοποίηση βασικών τομέων του κοινωνικού δημοσίου, του δημόσιου, όπως και έγινε τα τελευταία χρόνια, τομείς που ήταν φιλέτο για το μεγάλο κεφάλαιο. Και γενικότερα βρισκόμαστε σε μία εποχή ιδιωτικοποίησης των πάντων. Βέβαια, όταν λέω των πάντων, επιχειρήσεων που έχουν έσοδα, επιχειρήσεων φιλέτο για το κεφάλαιο. Και βέβαια δεν είναι αυτό παγκόσμια απέτηση, όπως ο κύριος Βεντρεβάνης μας ανέφερε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, αλλά είναι απέτηση του μονοπωλιακού κεφαλαίου, ντόπιου και ξένου. Επομένως, κάτω από αυτές τις πολιτικές γενικότερες εξελίξεις, που δεν είναι ξεκομμένο αυτό που συζητάμε σήμερα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι η μετατροπή του λιμένα σε ΑΕ έγινε γι' αυτόν τον λόγο. Ακόμα και εδώ μέσα γίναν τοποθετήσεις, και όχι από το χώρο που εκπροσωπώ εγώ, αλλά από κόμματα που είναι, από ανθρώπους που είναι σε κόμματα που κατεξοχήν είναι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όλοι τοποθετήθηκαν ότι η επομένη κίνηση της κυβέρνησης, δεν ξέρω αν θα είναι της σημερινής ή της αυριανής, θα είναι η ιδιωτικοποίηση αυτού του λιμανιού. Αυτό το πράγμα εμείς το έχουμε επισημάνει εδώ και κάτι χρόνια. Αυτό το πράγμα εμείς το έχουμε κάνει σημαία στην πολιτική μας και στην κριτική που ασκούμε στη σημερινή κυβέρνηση, όπως και στις προηγούμενες κυβερνήσεις, για την πολιτική που εφαρμόζουν για αυτές τις επιχειρήσεις. Είναι πολιτική υπηρέτησης του κεφαλαίου. Και κακά τα ψέματα, ο χώρος αυτός εδώ πέρα έχει έσοδα αρκετά, και με την παραχώρηση του χερσαίου χώρου που πάρθηκε πρόσφατα σαν απόφαση, παραχωρούνται δηλαδή χώροι που μπορούν μελλοντικά να αναπτυχθούν δραστηριότητες τέτοιες που θα είναι ζηλευτές για μερίδα της αστικής τάξης, κυρίως για το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Στοιχεία, παρακαλώ. Εμείς πιστεύουμε δηλαδή ότι με μαθηματική ακρίβεια όλες αυτές οι κινήσεις αποσκοπούν εκεί. Ότι κάποια στιγμούλα, με κάποια μορφή, πιθανόν μέσω του χρηματιστηρίου, θα οδηγηθεί στην ιδιωτικοποίηση ο οργανισμός Λιμένα Ιγουμενίτσας. Και όλοι συμφωνήσαμε εδώ μέσα ότι αυτό θα σημάνει πολλά πράγματα για την πόλη μας, για την ανάπτυξή της, για τους πόρους, για τα πάντα. Η θέση μας είναι, για να διαφυλάξεις το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα αυτού του νευραλγικού τομέα για την πόλη μας, είναι στο να περάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το λέγαμε από χρόνια, επανακαθορίζουμε τη θέση μας και σήμερα, σύμφωνα με τις εξελίξεις που υπάρχουν. Επομένως, εκπρόσωποι των κομμάτων που τοποθετήθηκαν εδώ πέρα, δεν ξέρω πόσο άνετα αισθάνονται όταν ψηφίζουν νόμους που οδηγούν σε τέτοιες πολιτικές και σε τέτοια κατεύθυνση και έρχονται ενώπιον των κατοίκων της πόλης να πούνε ότι ξέρεις να κάνουμε ένα υπόμνημα προς τα εδώ, ένα υπόμνημα προς τα εκεί, να πάρουμε κάποια ψηφολάκια από εδώ, να πάρουμε κάποια έκταση, δεν ξέρω εγώ τι, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι τα κόμματά τους άλλο έχουν σαν στρατηγική. Αυτό είναι καθαρό. Όπως έχει να κάνει και με τα τέλη επιβίβασης. Αγαπητοί φίλοι, εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων, μήπως πληρώνουμε μία συνέπεια ακόμα από την ενσωμάτωσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γι' αυτό δεν καταργήθηκε αυτό το τέλος. Μέσα στα πλαίσια... Μπορείστε. Κοιτάξτε τώρα, σε όλους απευθυνόμαστε... Εντάξει, κάνω πολιτική τοποθέτηση, εκπροσωπώ ένα κόμμα και όπως από την αρχή τοποθετήθηκα, το πρόβλημα είναι πολιτικό και έτσι πρέπει να το δει ο καθένας από εμάς
και η Δημοτική Αρχή αντίστοιχαν. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα στα πλαίσια της εφαρμοζόμενης πολιτικής του σήμερα που έχουν υιοθετήσει και η Νέα Δημοκρατία και φυσικά το ΠΑΣΟΚ εφαρμόζει, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα που έχουν γενικότερη στρατηγική σημασία. Εμείς πιστεύουμε ότι στα πλαίσια της εισπύρωσης κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, δημιουργώντας ένα μέτωπο αντιυπεριαλιστικού και αντιμονοπωλιακού χαρακτήρα, μπορεί με την πάλη του ο λαός να επιβάλλει άλλες πολιτικές, άλλες κυβερνήσεις, λαϊκού χαρακτήρα, λαϊκού προσανατολισμού, για να επιβάλλει, αν θέλετε, και τέτοια ζητήματα μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης φιλολαϊκής πολιτικής. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαθεοδόρου. Παρακαλώ τον κύριο Ευάγγελο Τζόρτζη να προσέλθει στο βήμα. Α, μείνουμε λίγο ακόμα, θα πω μόνο. Λοιπόν, εγώ είχα ετοιμάσει το όπλο, δεν ήξερα πού να πάω τώρα, στο Ιράκ να μου ή στον Ολίγο. Λοιπόν, εντάξει. Είναι ευχής έργο που η Ολίγα ΑΕ κοινοποίησε μέσω μια τυπική διαδικασία ένα έγγραφο στο Δήμο για να ξυπνήσουν κοιμισμένες συνειδήσεις. Από το 1968 ή και παλιότερα, το καθεστώς αυτό υπήρχε. Τώρα τι ξαφνικά ανακαλύψαν? Δεν είναι τίποτα καινούριο. Υπόθηκε λοιπόν από όλους και σε όλους τους τόνους, το ιδιοκτησιακό είναι λυμένο. Μπαίνουν φόβοι γιατί ΑΕ κτλ. Κτλ. Απαγορεύει κανένα σε όποιον Δήμο αύριο μεθαύριο πάνε να αγοράσει και μετοχές της ΑΕ. Αλλά ο νόμος καθορίζει το 51% και προσέξτε. Σε ΑΕ η οποία δεν έχει καμιά κυριότητα, σε καμιά ιδιοκτησία. Να τα ξεκαθαρίσουν. Ένα το ζητούν. Δεύτερο, όσον αφορά τα περίφημα τέλη επιβίβαση, δεν αφορά την παρούσα. Ο Δήμος ας το βάλει, ας το ονομάσει φόρο, ας το ονομάσει όπως θέλει, ας το βάλει στην Ιγουμενίτσα Κέρκυρα, ας το βάλει Ιγουμενίτσα Ιταλία. Καλά θα κάνει να το βάλει και στον πήκε φόρο. Γιατί φοβόμαστε δηλαδή. Τρίτον, Πλαταριά, Σίβωτα, Σαγιάδα. Αν θέλουν, έχω την αίσθηση, έχουν τη δυνατότητα απεγκλωβισμού με το Λιμενικό Ταμείο Ιγουμενίτσας, ας το κοιτάξουν, μόνο που θα πρέπει να σκεφτούν αν μπορούν να δουν το όφελός τους και αν μπορούν να το συντηρήσουν αυτό το πράγμα. Γιατί αυτοί οι Δήμοι, μπορεί σήμερα να ανήκουν στο Λιμενικό Ταμείο Ιγουμενίτσας, αλλά τα λιμάνια τους δεν είναι χαρακτηρισμένα ανικής σημασίας. Αν λοιπόν ενδιαφέρονται, ας κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ποιο είναι το ζητούμενο? Τι μας ενδιαφέρει? Και θα ήθελα εδώ, κύριε Δήματε, όταν ερχόμαστε σε μια τέτοια για να ενημερώσουμε υποτίθεται τους πολίτες, δεν ερχόμαστε για να πούμε 7 αποφάσεις και αυτό το ιστορικό και μείναμε. Έχει πρόταση ο Δήμος. Ποιο είναι το ζητούμενο που βγαίνει? Επανακαθορισμός της περίφημης χερσαίας ζώνης. Κινηθείτε προς αυτή τη διαδικασία, χωρίς λοιπόν τυμπανισμούς και χωρίς ξαφνικά ότι μας πήραν το λιμάνι και χωρίς ξαφνικά ότι μας πήραν τα οικόπεδα. Κινηθείτε προς αυτή τη διαδικασία, συνεργαστείτε. Είτε μπορεί από μόνος το λίγο, είτε μπορείτε να το κεντρήσετε, είτε μπορεί από κοινού, είτε με οποιονδήποτε άλλον, να τελειώνει αυτό το πράγμα. Και εγώ θα σας έκανα και μια πρόταση ευθέως. Κάντε μια συνάντηση και ζητήστε από τώρα, έρχεται σε ζώνη, την παραχώρηση να μου για το 2003 όλων των υπόλοιπων χώρων, ούτως ώστε να μου να έχετε και βάση να πατάτε. Τίποτε άλλο. Αλλά είμαστε εν όψη της σεζόν της τουριστικής και θα ήθελα μια άψογη συνεργασία των φορέων, γιατί η πόλη πνίγεται. Και η πόλη, εκτός από το ότι πνίγεται για τους κατοίκους, διώχνει και τους τουρίστες. Χρόνο με τον χρόνο έχουμε μείωση των διανυκτερεύσεων στην πόλη και αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ο βασικότερος, που άπτεται και της αρμοδιότητας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και με την επικάλυψη που επικρατεί, εμπλέκεται μέσα και η ΔΕ και είναι η καθαριότητα. Θυμίζουμε τριτοκοσμική χώρα χωρίς να είναι μορφή προς κανέναν. Μια απόδειξη μόνο, όποιος θέλει να πάει προς την Πλαταριά τον δρόμο, θα έχει πλήρη εικόνα. Εγώ θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ
να βρείτε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν με τις αλληλοκαλύψεις. Έχουμε άλλο ένα παράδειγμα, το Δασάκι που είναι σκοπιδότοπος, δεν ξέρω και εμπλέκεται και το Δασαρχείο. Έχουμε άλλο πρόβλημα από την πλευρά που εμπλέκεται το πρόγραμμα Natura 2000. Όλες αυτές οι επικαλύψεις επιδρούν αρνητικά. Συνεργαστείτε να βρείτε λύσεις, γιατί οι συνάδελφοι εκπέμπουν σως και θα κινδυνεύουμε να γίνουμε ρείο αντίρρειο. Γι' αυτό το λόγο, και εν όψη το ότι είναι δύσκολη χρονιά η φετινή, να βρούμε λύσεις σύντομες για αυτό το καλοκαίρι. Αν θέλετε να βάλετε ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται τουριστική υποδομή της πόλης, διότι οι τουρίστες που έρχονται και πρέπει να μείνουν στην Οικουμενίτσα έστω και ένα βράδυ, το 20% δαπανούν για τις διανυκτερεύσεις. Το υπόλοιπο 80% του πρωτοφολιού τους δαπανάται σε άλλες δραστηριότητες και οφειλούνται όλοι οι επαγγελματίες της πόλης. Δέστε το και από αυτή την πλευρά, αν θέλουμε να κάνουμε την Οικουμενίτσα χώρο διακοπών και όχι ρείο αντίρρειο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήγο. Παρακαλώ το Δημοτικό Σύμβουλο, κύριο Διονύση Παπαβασιλείου, να προσέλθει στο βήμα. Αν και, κυρία Πρόεδρε, αν και έχω καλυφθεί στα περισσότερα, ήθελα να πω δύο πράγματα. Αν και τα περισσότερα τα γνωρίζουμε, γιατί είμαστε κάτοικοι αυτής της πόλης. Για να υπάρξει λοιπόν σε αυτή την πόλη, πρώτον, μία ποιότητα ζωής, ένα πάρκινγκ σοβαρό για τις νταλίκες που κλείνουν τους δρόμους, τους κεντρικούς δρόμους που κινείται ο απλός κάτοικος, ο εργαζόμενος για να πάει στη δουλειά του, με την αυξημένη κίνηση αυτού του λιμένα που χαρακτηρίζεται εθνικός, για να υπάρχει μία ανθρώπινη πόλη και όχι μία χωρισμένη πόλη στα δύο, δηλαδή μία πόλη πεντακάθαρη, με ωραίους δρόμους, με ωραία φώτα και μία πόλη που αναστενάζει από τις νταλίκες, από τους δρόμους, από τους Κούρδους, από τη λογή ζούμε στην καθημερινότητα, για να υπάρξουν όλα αυτά που ανέφεραν οι προλαλήσαντες λύση, πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί, γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε με το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΗΓΑ. Σήμερα είναι ο κύριος Παπάς και ο κύριος Ζώτος, αύριο ενδεχομένως να είναι κάποιος άλλος θεσπρωτός. Δεν έχουμε περιθώρια για αντιπαράθεση. Έχουμε έναν δρόμο να διαλέξουμε και να επιλέξουμε. Αυτόν που είπε ο κύριος Μπέζας και που είπαν οι περισσότεροι εδώ μέσα. Μια συνένεση και ένα κοινό αγώνα πάνω στη λύση των προβλημάτων. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να αφήσουμε τους συναισθηματισμούς στην πολιτική και να μπούμε σε έναν ευθύ δρόμο. Έναν δρόμο που είναι με μία λέξη απλώς. Αγώνας. Και ποιος είναι ο αγώνας? Ο αγώνας είναι λοιπόν να εναντιωθούμε σε αυτούς που υπέγραψαν και δεν είναι από τούτο τον τόπο. Και δεν είναι από την καθημερινότητα που ζούμε εμείς εδώ πέρα. Και βεβαίως πρέπει να διεκδικήσουμε όλοι μαζί, με πρώτον και καλύτερο, τον πρόεδρο του ΟΛΗΓ, μετά με τον δήμαρχο, μετά με μένα, με τον ομάρχη, με τον βουλευτή. Βεβαίως πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά που δεν μας πλήρωσε η πολιτεία στο λαδοχώρι. Βεβαίως και πρέπει να διεκδικήσουμε ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον και να μην περνάμε στο λαδοχώρι και να βλέπουμε ότι πρέπει να κάτσουμε μία ώρα να περάσουν οι νταλίκες για να πάμε στο σπίτι μας. Βεβαίως και θα πρέπει να το παλέψουμε όλοι μαζί και θα πρέπει να συνενέσουμε, γιατί δεν ξέρουμε πώς αλλάζουν οι καιροί. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μας χωρίζουν τίποτε, αλλά πώς πρέπει να βάλουμε τα πράγματα κάτω. Και πρέπει να βάλουμε τα πράγματα κάτω πάνω στους άξονες που κινήθηκαν και ο κύριος βουλευτής και ενδεχομένως πολλοί προαλήσαντες. Δηλαδή τι? Επανακαθορισμό της ζώνης. Και μέσα στον επανακαθορισμό της ζώνης βεβαίως πρέπει να προγραμματίσουμε και ένα σοβαρό πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα που πολλαπλασιάζει την πόλη και μεγαλώνει ραγδαία. Και ο κάθερας που πληρώνει στην πόλη αυτή επαγγελματίας κάνει την προσωπική του ανάπτυξη σε ένα μαγαζί. Υπάρχουν διπλοπαρκαρίσματα και κάποιοι δρόμοι οι οποίοι δείχνουν ενδεχομένως στη Βαγδάτη βομβαρδισμένη μετά από την ζώνη του λιμενικού ταμείου. Μήπως δεν είναι κοινή διαπίστωση αυτή? Θέλετε να φύγουμε όλοι μαζί και να πάμε στο λιμάνι να δείτε πόσοι Κούρδοι θα φορτωθούν απόψε στα καράβια, στα βαπόρια για να πάνε στην Ιταλία? Δεν το έχετε καταλάβει ότι δεν ζούμε ανθρώπινα? Ότι δεν προσφέρουμε τίποτε στα παιδιά μας? Τι πάμε να κάνουμε δηλαδή? Να κάνουμε μια διάσπαση? Βεβαίως κάνει μια προσπάθεια όλοι και ενδεχομένως το προηγούμενο λιμενικό ταμείο έχει κάνει κινήσεις προς το θετικό αυτής της πόλης. Δεν φτάνει όμως αυτό.
Το σοβαρό ζήτημα, κύριοι, είναι ότι την Δευτέρα το πρωί, όταν θα γίνει ο σχεδιασμός και αν δεν γίνει όπως ακριβώς τον είπαμε εδώ μέσα, ενδεχομένως να δούμε ανθρώπους που εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Και ποιος από αυτούς στον τομέα της ανεργίας θα κοιτάξει τους θεσπρωτούς και τα παιδιά μας? Έχετε την εντύπωση ότι θα έρθει ο κύριος Μελισανίδης εδώ π.χ. να πάρει την οποιαδήποτε επιχείρηση στον ΟΛΗΔ και θα πάρει εργαζόμενο στα παιδιά μου? Είμαστε λάθος, αν πιστεύουμε κάτι τέτοιο. Πιστεύετε ότι εάν δεν κάνουμε αυτή την κίνηση, τον κοινό αγώνα, να λύσουμε αυτά τα προβλήματα της πόλης, να δώσουμε αυτή την βοήθεια που δικαιούται ο Δήμος, πιστεύετε ότι τα παιδιά μας θα δουν μια καλύτερη ζωή? Ας προβληματιστούμε λίγο, ας κάτσουμε να συζητήσουμε, ας ενημερώσουμε τον θεσπρωτικό λαό που ζει στην καθημερινότητα την ανεργία, γιατί εγώ δεν βλέπω καμία ανάπτυξη εδώ πέρα. Και σας ρωτάω ευθέως, πόσοι εργάζονται στο λιμενικό ταμείο με αυτή την ανάπτυξη? Λιγότεροι από τη διεύθυνση έδρασεων που δουλεύω εγώ. Πόσα εισπράττει το λιμενικό ταμείο? Δεν σας προβληματίζει που δεν έχουν δώσει περιθώρια η πολιτεία στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΗΔ να μπορέσει να συμβάλλει και σε αυτόν τον τομέα? Άρα για το ζήτημα είναι πολιτικό και θα πρέπει να προκαλέσουμε, εάν δεν συνενέσει η πολιτεία, να προκαλέσουμε την πολιτεία με τους φορείς, όλους τους φορείς, και όχι μόνο με το Δημοτικό Συμβούλιο, με τον Εμπορικό Σύλλογο, με όλο τον κόσμο, να τους ενημερώσουμε και να τους ενημερώσουμε ποια συμφέροντα χάνουν αυτοί οι άνθρωποι και ποια έχουν χάσει τόσο καιρό. Γι' αυτό λοιπόν εγώ τελειώνω και συμφωνώ με τους προαλήσαντες ότι χρειάζεται πάλι και αγώνας για να κερδίσουμε αυτά που μας ανήκουν. Γιατί αν δεν κινηθούμε έστω και στο 5, τα χάσαμε όλα. Και την ευθύνη ενδεχομένως θα την έχω και εγώ, θα την έχει ο κύριος Παπάς, θα την έχει ο κύριος Λιάκος, θα την έχει και ο κύριος Μπέζας, θα την έχει ο κύριος Πιτούλης. Και όλοι μαζί εμείς, και ο κύριος Δήμας, όλοι μας θα την έχουμε. Εφτάνει πια, πρέπει να σταματήσει εδώ αυτή η κατάσταση του λιμενικού ταμείου και δεν, επαναλαμβάνω, την ευθύνη δεν την έχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί μπορεί να μην ήταν ο κύριος Παπάς, να ήμουν εγώ. Αλλά με την πορεία και την τακτική που έχει ακολουθεί από την πολιτική, βεβαίως και έχουμε μπει σε ένα λούκι. Βεβαίως και έχουμε αποκτήσει συνέστημα πλέον. Και δεν μπορούμε να χαλάσουμε χατήρια κανενός. Η πολιτική λοιπόν χαράζεται στα Υπουργεία, εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, εμείς πρέπει να τα λύσουμε. Να βάλουμε κάτω λοιπόν τα πράγματα, να συνενέσουμε, έστω και στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει πάρει την πρωτοβουλία, να έρθει το λιμενικό ταμείο και να κάτσουμε και να δώσουμε τη μάχη μαζί με όλους τους άλλους φορείς πάνω σε αυτό το μήκος κύματος που κινηθήκαμε όλοι μας εδώ μέσα σήμερα. Και να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα των παιδιών μας. Γιατί, επαναλαμβάνω, σε λίγο καιρό δεν θα γνωριζόμαστε με αυτούς που θα έρθουν και θα κάνουν αυτού του είδους τις επενδύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαβασιλείου. Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο Ιγουμενίτσας, κύριο Σπυρίδωνα Δημητρίου, να προσέλθει στο βήμα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, δεν υπόθηκε και πρέπει να το πω ότι τιμά τη νέα δημοτική αρχή η σημερινή αυτή συγκέντρωση για την ανάδειξη ενός μείζονος πολιτικού ζητήματος που έχει προκύψει στον τόπο μας. Οφείλω να το πω. Η θέση δική μου έχει εκφραστεί και μέσα από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει γίνει και θέλω να συμπληρώσω κάποιες σκέψεις και απόψεις από την συζήτηση και ανάδειξη του ζητήματος που έγινε εδώ σήμερα σε αυτή την αίθουσα. Με τις προτάσεις που κατέθεσε ο βουλευτής της Πρωτείας, κύριος Αντώνης Μπέζας, με βρίσκουν σύμφωνο και να πω, απουσιάζει τώρα και ο κύριος Νομάρχης, εντελόμαστε εμείς να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά, γιατί κάποιοι προηγούμενοι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής και της Νομαρχικής Αυτοδιοίκησης δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να αναδείξουν αυτό το μείζο πολιτικό θέμα, θα μπορούσαν πιστεύω, και προσκαλώ και καλώ τη διοίκηση του οργανισμού λιμένος να λάβει σοβαρά υπόψη τη θέση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις θέσεις και προτάσεις που δέπονται από νομοθετικό και θεσμοθετημένο πλαίσιο του βουλευτή Αντώνη Μπέζα, να τις λάβει σοβαρά υπόψη
Και σε σύντομο χρονικό διάστημα, αγαπητοί συντοπίτες, φέρτε το στο Διοικητικό σας Συμβούλιο και προβληματιστείτε και πάρτε τη σωστή θέση, αυτή που υπόθηκε εδώ μέσα. Με τη συνεργασία πάντα της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου και της Νομαρχίας. Η σύγκρουση, το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, δεν βοηθάει. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε τον τόπο. Έχουμε υποχρέωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο. Παρακαλώ το Δημοτικό Σύμβουλο, κύριο Ιωάννη Κυπριανό, να προσέλθει στο βήμα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπολίτες, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος σε αυτά που θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι η ενημέρωση που μας έκανε ο κύριος Δήμαρχος ήταν πάρα πολύ καλή, συνοπτική βέβαια, κατανοητή, αλλά θα έλεγα και κατουπιστική. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα εδώ, τώρα δηλαδή, μετά από την πρόσκληση του Δήμου να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιγουμενίτσας, τους φορείς του νομονομαρχική αυτοδιοίκηση, ΤΕΔΚ, κόμματα, επιμετρίου κλπ. Έπρεπε να έχει γίνει πριν την υπογραφή της σύμβασης για χρήση από τα συναρμόδια στην Υπουργεία Οικονομικών και Ναυτιλίας, στον ΟΛΗ. Ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του νομού και ειδικότερα ο Δήμος Ιγουμενίτσας, ο οποίος είναι και άμεσος, θα έλεγα, και υπεύθυνος σε αυτή την πόλη. Θα πείτε βέβαια ότι ο Δήμος Ιγουμενίτσας εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, φίλες και φίλοι, και πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες. Και το λέω αυτό διότι φάνηκε, και εύχομαι ας πούμε να μην είναι έτσι, ότι έγιναν κάποια πράγματα εγκρυπτό, θα έλεγα, και αν δεν έπαιρνε ο Δήμος Ιγουμενίτσας το γνωστό έγγραφο της ΑΕ, το οποίο συνοδεύεται με τα συγκεκριμένα τοπογραφικά διαγράμματα, αλλά και το συνοπτικό πίνακα το οποίο περιλαμβάνει τα κτίρια κλπ., να είσαι σίγουροι ότι σήμερα δεν θα ήμασταν εδώ, διότι δεν τα γνώριζε μέσα εισαγωγικά κανείς τι γίνεται. Άρα λοιπόν νομίζω ότι κάτι γίνονται πίσω από τις πλάτες μας, πίσω από τη σφαίρα του Δήμου, της πόλης και κατά επέκταση των κατοίκων της. Πιστεύω, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπολίτες, ότι το θέμα είναι καθαρά πολιτικό. Και επειδή στην πολιτική δεν υπάρχουν τελεσμένα, είμαι αισιόδοξος για τη λύση αυτού του προβλήματος, παρότι πολλοί είπαν ότι είμαστε στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Αν και δεν επιθυμώ να αναφερθώ για το νομικό μέρος του ζητήματος, δηλαδή αν είναι του Δήμου με χαρτιά ή όχι, δηλαδή παραχωρητήρια κλπ. Γιατί όπως σας είπα, για μένα είναι καθαρά πολιτικό το ζήτημα, αλλά όμως δεν μπορώ όμως να μην αναφερθώ για το δρέπανο. Ότι πράγματι υπάρχει απόφαση παραχώρηση από τις σχέσεις εγκαταστάσεις, απόφαση του 1969 με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Γεωργίας και του ΕΟΤ, το εστιατόριο το οποίο λειτουργεί ο Δήμος κατασκευάστηκε το 1970, το κάμπινγκ το 1986, το οποίο όπως γνωρίζετε περισσότεροι εντάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο 1262-82, το οποίο έχει όλες τις νόμιμες άδειες λειτουργίας. Τα αναψυκτήρια τα οποία επίσης είναι μισθωμένα σε ιδιώτες από το Δήμο και τα οποία λειτουργούν όπως λειτουργούν. Όπως επίσης υποβάλλουμε κάθε χρόνο, Φλεβάρι με Μάρτι, στο σχετικό φάκελο με όλα τα δικαιολογικά τα οποία απαιτούνται από τον νόμο για τις γαλάζιες σημαίες, για το ρεύμα και το μακριάλι. Και εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την περιοχή ποιος την αξιοποιεί. Και βεβαίως την αξιοποιεί ο Δήμος Ιγουμενίτσας. Παρότι αγαπητοί φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπολίτες, και πρέπει να τονίσω αυτό εδώ πέρα, δεν είναι κάτι το κρυφό, υπάρχει και ένα ακόμα πρόβλημα, αν κάτι θα έλεγα, στην περιοχή τουλάχιστον Μακριάλη Δρέπανος, το γνωστό Natura. Φίλες και φίλοι, τι είναι η χερσαία ζώνη, λιμένος. Είναι ζώνη εκείνη η οποία, είναι ζώνη εκείνη του εδάφους, η οποία χρειάζεται για τις ανάγκες λειτουργίας του λιμένα. Το λιμάνι πιστεύω ολοκληρώνεται και σύντομα θα δοθεί για χρήση και ενώ το νέο λιμάνι. Άρα λοιπόν,
ο οργανισμός λιμένος ΑΕ να περιοριστεί στη ζώνη ευθύνης του, δηλαδή το λιμάνι, αυτός εξέλνει και ο ρόλος του και οι υπόλοιποι χώροι να απελευθερωθούν και να παραχωρηθούν στο φυσικό αποδέκτη όπως είναι ο Δήμος Οικουμενίτσας. Όλοι οι χώροι ανεξαρτήτως κυρίες και κύριοι ανήκουν στο Δήμο Οικουμενίτσας. Από το σημερινό λιμάνι, από το παλιό λιμάνι δηλαδή, μέχρι το Πάνθιο για το στο οποίο σήμερα βρισκόμαστε κλπ. Ακόμη και τις ανάγκες κατασκευής του νέου λιμένα, όπως θα γνωρίζετε περισσότεροι, 12 περίπου 56 στρέμματα από την πρώην κοινότητα λαδοχωρίου, η οποία ανήκει στο Δήμο Οικουμενίτσας, χωρίς καμία χρηματική αποζημίωση. Εδώ ουσιαστικά γίνεται μια προσπάθεια αυτή η μικρή πόλη, η πόλη της Οικουμενίτσας, να διοικείται ουσιαστικά από δύο οργανισμούς. Και, εν πάση περιπτώσει, ποιος ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου, αλλά θα έλεγα και δεύτερου βαθμού. Δηλαδή, από τη μια μεριά, να έχουμε το οργανισμό λιμένος με ένα συγκεκριμένο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ένα μέρος θα είναι διορισμένο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλω να διοικήσουμε τους κυρίους συντοπίτες μας, και από την άλλη να υπάρχει ένα θεσμοθετημένο όργανο, όπως είναι ο Δήμος, το οποίο να εκλέγει κάτι στα χρόνια Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο, με όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες. Όταν βλέπουμε, φίλες και φίλοι, να επιχειρείται ένα γενικό περιφερειακό σχέδιο από τον Οργανισμό Λιμένος, το λεγόμενο Master Plan, και από την άλλη ο Δήμος Οικουμενίτσας πριν από 3 χρόνια να προχωρεί στην ίδια διαδικασία, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο καθένας εδώ πέρα κάνει ό,τι θέλει και όπου θέλει. Βεβαίως, το λιμάνι της Οικουμενίτσας έφερε την ανάπτυξη στην πόλη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά όμως από την άλλη βρήκε προβλήματα. Το λιμάνι της Οικουμενίτσας, φίλες και φίλοι, είναι πηγή πλούτου. Που δυστυχώς όμως ο μόνος που δεν ωφελείται οικονομικά είναι ο Δήμος και κατά πίθανα οι κάτοικοι του Δήμου, της πόλης αυτής. Και σε όλους είναι γνωστό ότι πόσο υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι, ειδικότερα αυτοί που κατοικούν στην πόλη, από το θόρυβο, τη σκόνη, τη ρήπανση και αν θέλετε την καστροφή του οδοστρώματος, ακόμα και του δικτύου ίδρυυσης, ενδεχομένως και του δικτύου αποχέτευσης, όταν σε αυτούς τους δρόμους διέρχονται μεγάλα φορτία, δηλαδή μεγάλες δαλίκες. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για την για υποβάθμιση της ποιότητας ζωής της πόλης της Οικουμενίτσας. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει άμεσα να γίνει ο επανακαθαρισμός της χερσαίας ζώνης. Δεύτερον, να περιοριστεί ο οργανισμός λιμένος στη ζώνη ευθύνης του, που είναι το λιμάνι και εξάλλου αυτός είναι ο ρόλος του. Να αποδοθούν χρήματα στο Δήμο, δεν ξέρω να τα ονομάσουμε ατέλεια επιβίβαση ή όχι, ή κάτι άλλο παρόμοιο. Ο Δήμος να είναι μέτοχος στο Δήμο, ο Δήμος να είναι μέτοχος σε ΑΕ. Διαφορετικά, να το αποδοθούν τα χρήματα, να το αποδοθεί η χρηματική αποζημίωση των 5-6 στρεμμάτων από το νέο λιμάνι. Διαφορετικά, κατά προσωπική μου άποψη, υπάρχουν δύο δρόμοι. Πρώτον, το πολιτικό μέρος, όπου πρέπει να ασκηθεί πολιτική πίεση στην κεντρική εξουσία, και θα έλεγα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, ότι δεν θα έλεγα δηλαδή ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το νομικό μέρος της υπόθεσης. Με το πολιτικό μέρος και δεύτερον, εάν αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει, κινητοποίησης. Τώρα κινητοποίησης, ποια μορφή θα πάρουν κλπ. Δεν γνωρίζω. Αυτό ίσως να γίνει σε κάποια άλλη συγκέντρωση που θα κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κυπριανό. Παρακαλώ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος ΑΕ να προσέλθει στο βήμα. Τα πολλά χαρτιά δεν σημαίνουν και πολλά λόγια. Δεν είναι. Επιβοηθητικά είναι. Θα ζητήσω τη μικρή σας υπομονή για λίγο χρόνο ακόμα. Να ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο μπήκε τελευταία σε σχέση με τις αποζημιώσεις των εκτάσεων του τωρινού Δήμου Οικουμενίτσας, που απολωτριώθηκαν για την κατασκευή του λιμανιού. Είναι γνωστό ότι οι δημοτικές εκτάσεις που απολωτριώνονται δεν αποζημιώνονται. Οι ιδιωτικές αποζημιώνονται. Και θα ήθελα να εκφράσω, σαν πολίτης πια της Οικουμενίτσας και σαν μόνιμος δημότης της, τη στεναχώρια μου για καταρχήν το γεγονός ότι προσπαθείτε
το ΤΕΜΕ ΑΙΟΤΑ, μία με έντονο τρόπο να διαχωριστεί και να έρθει σε αντιπαράθεση ο Οργανισμός Λιμένος Ιγουμενίτσας, το παλιό λιμενικό, με τον Δήμο, να έρθει σε αντιπαράθεση η λειτουργία του ενός με την εξουσία του άλλου. Ο Οργανισμός Λιμένος Ιγουμενίτσας δεν έχει εξουσία. Ο Οργανισμός Λιμένος Ιγουμενίτσας είναι μια επιχείρηση που έχει συγκεκριμένο έργο, συγκεκριμένο καταστατικό, συγκεκριμένο σκοπό. Ο Δήμος Ιγουμενίτσας σαφώς είναι η εξουσία του τόπου, σαφώς είναι αυτός που καθορίζει και έχει την ευθύνη της προστασίας των συμφερόντων του τόπου και των πολιτών, των δημοτών. Από εκεί και πέρα, δεν είναι όμως τα πάντα δημοτικές επιχειρήσεις, δεν είναι τα πάντα Δήμος. Υπάρχουν και οι λειτουργίες, οικονομικές, κοινωνικές, μέσα στον χώρο του Δήμου. Θα συμφωνούσα με τον βουλευτή σε σχέση με την άποψη που εξέφρασε για το ότι πολλά αλλάξαν με τα δύο νέα νομοθετικά, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που προσδιόρισαν οι δύο τελευταίοι νόμοι. Όταν είπα ότι τίποτα δεν άλλαξε, εννοούσα τα όρια και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της χερσαίας ζώνης. Αυτό δεν άλλαξε και παραμένει το ίδιο. Σαφώς, το νομοθετικό πλαίσιο άλλαξε τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των λιμένων και της διαχείρισής τους. Για μένα το άλλαξε θετικά. Το άλλαξε στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας εθνικής λιμενικής πολιτικής, όπου αυτή επιτάσσει μια συνολική και σφαιρική αντιμετώπιση, που δεν μπορεί να είναι αποσπασματική στα πλαίσια των τοπικών δημοτικών συμφερόντων, όσο και αυτές να είναι θεμητές ως προς τη διεκδίκησή τους, αλλά η εθνική λιμενική πολιτική σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, με την τεράστια ναυτική παράδοση και την τεράστια ακτογραμμή και τα τεράστια συμφέροντα που αυτή έχει στον ναυτιλιακό τομέα, είναι ένα ζωτικό και κρίσιμο θέμα, όχι μόνο για την τοπική οικονομία, αλλά για όλη τη χώρα. Η διαμόρφωση λοιπόν αυτής της εθνικής πολιτικής, της λιμενικής εθνικής πολιτικής, προσδιόρισε και τον εθνικό χαρακτήρα των 10 λιμανιών συν 2 εθνικού χαρακτήρα, ένα από τα οποία είναι για τους λόγους και που και στην προηγούμενη τοποθέτησή μου είπα, το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, ο Οργανισμός Λιμένος Ιγουμενίτσας, έχει συγκεκριμένο σκοπό. Ο σκοπός είναι η παροχή λιμενικών υπηρεσιών και η αναβάθμιση και η συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων. Δεν έχει στην ιδιοκτησία του ούτε χώρους, ούτε λιμενικές εγκαταστάσεις. Υπ' αυτή την έννοια, η οποιαδήποτε μορφή ιδιωτικοποίησης που προβάλλεται κατά με έναν τρόπο που παλιότερα θα το χαρακτηρίζαν κυνήγι μαγισσών, με έναν τρόπο που δεν οδηγεί σε ορθά συμπεράσματα, παρά μόνο σε αφορισμούς, είναι άδικος και για τον οργανισμό και για τη λειτουργία του και για την τωρινή διοίκηση και για την πολιτική η οποία αυτή τη στιγμή προσπαθείται να ακολουθηθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΗ και όλων των οργανισμών λιμένων αποτελείται από 12 άτομα, τα 6 εκ των οποίων, τα μισά δηλαδή ακριβώς, είναι εκπρόσωποι φορέων. Τα 6 από τα 12. Η ιδιωτικοποίηση σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα απαιτήσει σαφώς μια αλλαγή νομικού πλαισίου. Κανένας ιδιώτης δεν δέχεται να έχει το μισό του Διοικητικό Συμβούλιο εκπρόσωπους φορέων. Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, που έχει ήδη ιδιωτικοποιηθεί, κατά την έκφραση, δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί, έχει μετοχοποιηθεί σε ένα μικρό ποσοστό του, εξακολουθεί να είναι κομμάτι της εθνικής πολιτικής, εξακολουθεί να έχει διοίκηση η οποία ελέγχεται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας,
Άρα λοιπόν ακολουθεί την εθνική πολιτική, εξακολουθεί να είναι μέσα στα πράγματα της πόλης στην οποία βρίσκεται και όχι έξω από αυτήν. Με αυτά που λέω δεν δικαιολογώ ή δεν προαναγγέλλω μια παρόμοια πορεία στην Ιγουμενίτσα. Λέω όμως ότι το 51% ιδιοκτησιακού καθεστώτος κρατικού δεν αφήνει καμία δυνατότητα στον όποιο ιδιώτη δει δυνατότητες λειτουργίας να επιβάλλει πολιτική. Και πέρα από αυτό δεν δίνει την δυνατότητα ιδιοκτησίας οποιασδήποτε έκτασης. Η ιδιοκτησία είναι πάντα κομμάτι και αρμοδιότητα του ελληνικού δημοσίου. Σε σχέση με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο του ΟΛΗΓ, η πρόταση που ακούστηκε από τον βουλευτή είναι να σταματήσει η κατάρτισή του. Η βασική δικαιολογία είναι ότι δεν μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ένα όργανο κατά βάση διορισμένο, να προβάλλει αναπτυξιακούς στόχους χωρίς να ρωτήσει φορείς. Ναι. Το επιχειρησιακό σχέδιο έχει δυνατότητες αναμόρφωσης έτσι και αλλιώς. Αυτό είναι και νομικό καθεστώς, αλλά και επιχειρησιακή διαδικασία. Επομένως, στη συγκεκριμένη στιγμή που βρίσκεται ο ΛΥΓ, στα σπάργανα της γέννησής του, στο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον ναυτιλιακό που βρίσκεται η γενικότερη περιοχή μας, δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται στον οργανισμό λιμένος να σταματήσει το επιχειρησιακό του και στρατηγικό του σχέδιο, ένα σχέδιο που θα του δώσει τα εργαλεία εκείνα να σταθεί με αξιώσεις σε αυτό το περιβάλλον. Είναι κάτι το οποίο θα καταδικάσει την επιχείρηση. Όχι, να τελειώσω. Να τελειώσω. Ναι. Λοιπόν, αναφέρθηκε ότι δεν πήραν τις απόψεις φορέων οι μελετητές. Συναντήθηκαν με όλους τους φορείς, όχι μόνο στην Ιγουμενίτσα, αλλά και στη Σαγιάδα, στα Σίγωτα και στην Πλαταριά. Εκτός από το Δήμο Ιγουμενίτσας, όπου το κλεισμένο ραντεβού με τον Δήμαρχο δεν έγινε γιατί έλειπε στην Ιταλία, ο Αντιδήμαρχος δεν ειδοποιήθηκε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, υποθέτω επικοινώνησε όμως με τις εταιρείες, μετά από συζήτηση με μένα, επικοινώνησε με τους μελετητές, δεν ξέρω τι είπαν, πάντως δεν έγινε συζήτηση, όχι πάντως με εντολή της Διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μελετητές έχουν προχωρήσει σε επαφή με όλους τους αρμόδιους φορείς. Έχουν λάβει υπόψη τις απόψεις τους και έτσι προχωράμε. Έτσι κι αλλιώς το σχέδιο δεν θα κλείσει εάν δεν επανασυζητηθεί και επαναπροσδιοριστεί και συμφωνηθεί. Έτσι γίνεται με όλα τα επιχειρησιακά σχέδια. Σε σχέση με τη σύμβαση παραχώρησης και γιατί ακούστηκαν ποιος υπέγραψε, γιατί υπέγραψε και τι ευθύνες υπάρχουν και ποιος τους έδωσε το δικαίωμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εξουσιοδότησε κανέναν να υπογράψει. Η εξουσιοδότηση είναι εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, όπου στη Γενική Συνέλευση, ως γνωστόν, μετέχει ο μέτοχος. Η εξουσιοδότηση, λοιπόν, δεν έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει, επομένως, ούτε η απόδοση ευθύνης, ούτε η απόδοση μορφής στα μέλη. Ο πρόεδρος και το Διευθύνων Σύμβουλος υπόγραψαν μετά από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης του οργανισμού.
θέση. Για την εγγραφή στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακίου του προηγούμενου μήνα, θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πού στηρίχτηκε η αρμόδια υπηρεσία, καθότι η απόφαση του 69 έχει το 80 ακυρωθεί υπουργική απόφαση. Πιθανώς να μείνει η υπηρεσία να μην είχε υπόψη της την απόφαση, πιθανώς να αναζητηθούν και κάποιες ευθύνες γιατί δεν την έχει υπόψη της την απόφαση. Γιατί το 79 η ίδια υπηρεσία ενέγραψε στα βιβλία μεταγραφών της την απόφαση του 68, που καθόριζε τη ζώνη λιμένα όπως είναι τώρα. Περίπου όπως είναι τώρα. Νομίζω η λεπτομέρεια δεν ακυρώνει το σύνολο. Ποτέ. Αυτό που θέλω να επισημάνω τελειώνοντας είναι αυτό που εξέφρασα σαν στεναχώρια στην αρχή. Ο οργανισμός δεν είναι αντίπαλος με το Δήμο. Ο οργανισμός δουλεύει για τα επιχειρησιακά του σχέδια, λαμβάνοντας άμεσα και όχι κυρίαρχα, αλλά άμεσα υπόψη του τη σύνδεσή του με την πόλη και την δυνατότητα παροχής αναπτυξιακής προοπτικής σε αυτή την περιοχή. Και η αναπτυξιακή προοπτική μπαίνει πάντα μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει για το μέλλον και όχι μέσα από το καθημερινό, το σημερινό, την επίλυση πυροσβεστικά προβλημάτων. Κάτι ακόμα για το θέμα της έγκρισης αναθεώρησης χερσαίας ζώνης. Η αναθεώρηση χερσαίας ζώνης, υπάρχει το άρθρο 19, το οποίο πιθανώς να πέρασε έτσι. Υπάρχει Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, η οποία αυτή εγκρίνει την αναθεώρηση, την επικαιροποίηση όλων των αναπτυξιακών προγραμμάτων, με τα οποία καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της ζώνης λιμένου, επιτρεπόμενες προσχώσεις, η χρήση γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης. Είναι η ΕΣΑΛ που εγκρίνει όλα αυτά τα πράγματα. Όχι στη σύμβαση, στο νόμο 2932. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε καμία διαδικασία αν δεν ξέρουμε τις απόψεις του Δήμου. Όχι. Δεν είναι εκφρασμένες απόψεις. Εκφρασμένες απόψεις είναι ποιες? Το οργανισμός στα κάγκελα. Αφήστε τον ομιλητή. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημοσιευμένη και κοινοποιημένη παντού. Όπου? Την έχετε και εσείς που ανακαλέσατε τον πρόσωπό μας. Λέει πουθενά στα κάγκελα. Άσχετα αν προκύπτει κάτι τέτοιο, γράφει απόφαση κάτι τέτοιο. Όχι. Επομένως πρέπει να προσδιοριστεί το αίτημα. Βεβαίως θα προσδιοριστεί. Κύριε Αναστασίου, παρακαλώ. Ας σεβαστούμε τον παρακαλώ. Μην χαλάσουμε τουλάχιστον. Όχι, καλά είμαστε. Καλά δεν είμαστε. Λοιπόν. Πάμε λίγο. Συνεχίστε, κύριε. Σας παρακαλώ, κύριε Δήμα, δεν σας διέκοψε κανείς, βουλευτή μου, συγγνώμη. Συνεχίστε, κύριε Ζώτο, συνεχίστε, παρακαλώ. Λοιπόν, τελειώνοντας με αυτό το θέμα και κλείνοντας την τοποθέτηση αυτή, και σε σχέση με τα όρια του λιμένα και με τις δραστηριότητες του, ναι μεν, το Δρέπανο είναι μια περιοχή που δεν αξιοποιείται ή δεν έχει δυνατότητες αξιοποίησης στο επίπεδο των λιμενικών υπηρεσιών. Πολλές άλλες περιοχές όμως χερσαίας ζώνης, έξω από τα κάγκελα, σαφώς είναι αξιοποιήσιμες και ήδη
λειτουργούν σαν λιμενικές υπηρεσίες, όπως το λιμανάκι, η πιθανή μαρίνα που θα γίνει. Αυτές είναι λιμενικές υπηρεσίες. Σας παρακαλώ. Πέντε ψαράδες, να το πείτε στους ψαράδες για τους πέντε ψαράδες. Λίγο, παρακαλώ. Κύριε Δήμο, παρακαλώ. Μη διακόπτε τον ομιλητή. Ευχαριστώ για την υπομονή. Ευχαριστώ το Δήμο καταρχήν για το βήμα που μου έδωσε και ευχαριστώ και για την υπομονή των ακροατών. Αν ο κόσμος ήταν να... Στο σημείο αυτό θα σας αναγνώσω τη σχετική με το συζητούμενο θέμα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Οικουμενίτσας στην έκτακτη συνεδρίασή του στις 25 Φεβρουαρίου έτους 2003 ομόφωνα αποφάσισε να ανακαλέσει προσωρινά τους εκπροσώπους του Δήμου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργανισμός Λιμένος ΑΕ έως νεοτέρας αποφάσεως. Να επιβεβαιώσει το διεκδικητικό πλαίσιο όλων των παλαιότερων σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Να εγκρίνει όλες τις προτάσεις που κατατέθηκαν και εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο, κύριο Θωμά Πιτούλη, τον κύριο Νταΐ Ανδρέα ως επικεφαλής του Συνδυασμού Οικουμενίτσα Νέα Σελίδα και τον κύριο Γιώργιο Σιντόρη ως επικεφαλής του Συνδυασμού Οικουμενίτσα Ευρωπαϊκή Πόλη, να προβούν στη σύνταξη κειμένου, περιέχουν όλες τις παραπάνω προτάσεις και να επισκεφθούν τα συναρμόδια Υπουργεία. Να ζητήσει τον επανακαθορισμό της χερσαίας ζώνης Λιμένα Οικουμενίτσας. Να ζητήσει την άμεση απενεργοποίηση και ανάκληση των παραγράφων εκείνων της προγραμματικής σύμβασης παραχώρησης μεταξύ της ΟΛΗΓ ΑΕ και του Ελληνικού Δημοσίου που αφορούν κεκτημένα δικαιώματα του Δήμου Οικουμενίτσας. Να χρησιμοποιήσει ο Δήμος κάθε πρόσφορο μέσο για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση όλων των κατοίκων του Δήμου Οικουμενίτσας και του νομού και να ζητήσει από όλους τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις που θα ακολουθήσουν. Να καλέσει σε συστράτευση τους βουλευτές του νομού, τους εκπροσώπους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, τους εκπροσώπους όλων των φορέων του νομού της Πρωτείας και να τους προσκαλέσει να τοποθετηθούν και στη συνέχεια να συμμετέχουν στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα στο Πνευματικό Κέντρο Πάνθεων και σε λαϊκές συνελεύσεις για το θέμα αυτό. Να αναθέσει σε νομικούς η διεκδίκηση όλων των δίκαιων ετοιμάτων του, να διεκδικήσει πόρους από τη λειτουργία του ΟΛΗΓ ΑΕ και αποζημιώσεις για τις εκτάσεις που είχαν παραχωρηθεί για την κατασκευή του λιμένα από την ΔΕΟΣ κοινότητα Λαδογορίου. Να κλιμακώσει σταδιακά τις κινητοποιήσεις του. Η απόφαση αυτή πήρε αύξηση αριθμό 42 το 2003. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο να κλείσει τη σημερινή μας συνέλευση. Αγαπητοί παρευρισκόμενοι, πιστεύω πραγματικά ότι έγινε μια γόνιμη συζήτηση έξω από κάποιες εντός εισαγωγικών λεκτικές αντιπαραθέσεις. Και χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι, από την τελευταία τοποθέτηση του Διευθύνοντα Συμβούλου, αυτό είναι άλλωστε για το μάνατζερ της νέας χιλιετίας, ας πούμε, ο τρόπος χειρισμού του λόγου και κάποια στιγμή τολμώ να πω υποβάθμισης κάποιων προβλημάτων. Διότι ακούστηκε και ρωτήθηκα, αν συμμετείχαμε, ναι, συμμετείχαμε. Συμμετείχαμε στο ΔΣ της ΑΕ όταν έγιναν όλες οι συζητήσεις και η παρουσίαση του σχεδιασμού σε πρώτη φάση και στην παρουσίαση, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, της ήδη υπογραφής σας από τα δύο Υπουργεία σύμβασης παραχώρησης, συμμετείχαμε σαν Δήμος. Και δηλώνω εδώ ότι συμμετείχαμε παρανόμως. Και δεν ξέρω αν και οι αποφάσεις είναι σύνομες. Όποιες πάρθηκαν, σε όποιο θέμα αφορά. Διότι το Δημοτικό Συμβούλιο στις 3 Ιουνίου 2002 έχει πάρει απόφαση και αντικαταστά τον εκπρόσωπό του κατόπιν ψηφοφορίας και ορίζει τακτικό τον κύριο Μακρύδη και αναπληρωματικό τον κύριο Ρέβη. Και όλες αυτές οι συνεδριάσεις και με εκφρασμένη τη λαϊκή βούληση από τον Οκτώβριο καλείται στις συνεδριάσεις ο τέλος δήμαρχος ο κύριος Νταΐς, ο οποίος παίρνει και θέση. Καλείται και παίρνει και θέση. Και μάλιστα στις συνεδρίες του Master Plan παίρνει θέση σωστή υπέρ του Δήμου. Άσχετα αν δεν νομιμοποιούταν εκείνη τη στιγμή. Νομιμοποιούταν όμως, έστω σαν τέλος δήμαρχος, εγώ το δέχομαι. Και τότε ακούστηκε, άκουσον, όταν ζήτησε
ο Δήμαρχος, αν και δεν νομιμοποιείτο, ότι πρέπει να γίνει ένας διάλογος. Αυτό που άκουσα από τον κύριο Ζώτο σήμερα και με ευχαρίστησε. Ναι, έδωσε εντολή στο μελετή να μας βρει. Εγώ απουσίασα. Πραγματικά. Τώρα δεν μπορούσε ο μελετητής να περιμένει μια μέρα. Είναι απαραίτητο όμως, όταν δύο master plan εμπλέκονται στους ίδιους χώρους, να υπάρχει συνεννόηση και σε επίπεδο μελετητών. Δεν μπορεί να διαφοροποιούνται αυτές οι μελέτες που γίνονται. Αφορούν περίπου τους ίδιους χώρους. Μνημονεύεται Natura, ναι, είναι ένα άλλο πρόβλημα που κοινά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Άλλο Ευαγγέλιο αυτό που μας έρχεται μπροστά. Τέλος πάντων, σε εκείνη τη σύσκεψη, όταν ζήτησε ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας μία πιο πλατιά ενημέρωση, που όπως προείπα δεν νομιμοποιεί το να παρίσταται στις συνεδριάσεις. Παρακαλώ, κύριε Δήμα. Υπόθηκε. Αυτό δεν είναι λύση. Άλλο ο Δήμος, άλλο η Νομαρχία και άλλο ο οργανισμός Λιμένα, ο οποίος λειτουργεί και διαφορετικά. Αυτά που διαβάζω είναι από τα πρακτικά των συνεδριάσεων και θέλω να το λαμβάνετε σοβαρά υπόψη. Πιστεύω ότι έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο στελεχωμένο από επιφανή πρόσωπα της κοινωνίας, που μπορεί να κρίνει και να αποφασίζει για το καλό όλου του συνόλου. Ποιος το νομιμοποιεί? Εμείς νομιμοποιούμαστε από τις εκλογές. Πήραμε τη λαϊκή εντολή να σχεδιάζουμε. Ποιος νομιμοποιεί να λένε ότι μπορούν να σχεδιάζουν για το καλό του συνόλου επειδή είναι επιφανής? Βασιπείας λαϊκής εντολής, εφόσον θέλουμε να το βάλουμε και σε αυτή τη διάσταση. Βασιπείας λαϊκής εντολής. Και να λέμε πράξαμε για το καλό. Κανείς δεν αντιλέγει. Τα λιμενικά ταμεία και ο ΛΥΚ έχει δώσει πολλά λεφτά για το Δήμο. Πολλά λεφτά κατά την άποψή τους, για μένα λίγα. Περισσότερα απαιτεί ο Δήμος. Ναι, έγιναν έργα. Έγιναν. Περισσότερα πρέπει να γίνουν. Και δεν είναι δυνατόν να κουβεντιάζετε στις 18 Δεκεμβρίου 2002 πάλι και να ακούγεται. Επίσης θέλω να τονίσω ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα της θητείας μου σαν δήμαρχος της πόλης Ιγουμενίτσας, ο Δήμος με τον οργανισμό είχαν μια πολύ καλή συνεργασία. Δεν έχω βάλει εγώ αυτές τις πολιτικές διαστάσεις. Αυτά υπόθηκαν μετά τις εκλογές. Και πέστε μου πώς πρέπει και εγώ να αισθάνομαι όταν διαβάζω αυτά τα πράγματα από τα πρακτικά. Χωρίς προβλήματα, αλλά ανά πάσα στιγμή αυτό μπορεί να αλλάξει αν αλλάξουν τα πολιτικά πρόσωπα. Και γι' αυτό εκφράζω τις ανησυχίες μου. Τα πολιτικά πρόσωπα είχαν αλλάξει 18-12. Τουλάχιστον στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι συζήτηση γινότανε? Και τι θέσεις του Δήμου ήταν αυτές? Ποιο νομιμοποιούσαν? Και μου λέτε αργούσαμε και βρήκαμε. Ναι, δεν είχαμε ενημέρωση. Φταίμε που δεν είχαμε ενημέρωση. Φταίμε που δεν είχαμε ενημέρωση και δεν τον πιάσαμε τον Δήμαρχο από τα αυτή να του πούμε έλα στο Δημοτικό Συμβούλιο να μας ενημερώσεις. Φταίμε που πήραμε στα ψηλά το δελτίο τύπου του ΟΛΗΓ εκείνης της εποχής. Όταν ήρθε ο κύριος Θωμόπουλος και υπήρχε και η φωτογραφία και το αντίστοιχο δελτίο τύπου για το τι γινόταν. Φταίμε. Δεν αποποιούμαστε ευθύνες. Αλλά πάμε να προλάβουμε πράγματα. Πάμε να τρέξουμε. Είναι γεγονός ότι το θέμα της χερσαίας ζώνης είναι υπαρκτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, και απευθύνομαι και στους δημοτικούς συμβούλους που θα τους πέσει μεγάλο βάρος, απευθύνομαι και στο διευθύνοντα σύμβουλο και στο φίλο μου τον πρόεδρο και στους συμμαθητές μου που συμμετέχουν στην ΑΕ και σε όλους, πρέπει αυτή τη φορά να λυθεί. Έφτασε η ώρα. Βόλευαν κάποιες καταστάσεις. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Βόλευαν κάποιες καταστάσεις. Και τους δημάρχους και όλους. Λιμενικό ταμείο. Λίγο να πάρω λίγα λεφτά από εδώ, να κάνω λίγο από εκεί, να κάνω κανένα εργάκι. Μα δάστε καλό είναι. Εμείς έχουμε το δρέπο να το φτιάχνουμε. Τώρα τελείωσε. Εγώ δεν έχω τίποτα να χωρίσω με κανέναν. Έχω όμως να χωρίσω με αυτό που λέγεται ΑΕ και ό,τι σημαίνει. Προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρω τι σημαίνει η δουλειά μου. Αμήλικτη. Δεν είναι δυνατόν. Εγώ αν έχω τα λεφτά και κάποτε γίνουν μετοχές και τις πάρω. Κατάλαβα, το συμφέρον θα κοιτάξω. Θα κοιτάω πίσω να δω ποιοι έρχονται. Ούτε θα με ενδιαφέρει. Αλλά σαν δήμαρχος της πόλης οφείλω να την υπερασπιστώ. Και αυτό θα πράξω και την πόλη και τους κατοίκους. Για να δείτε το ευτράπελο της όλης κατάστασης. Ναι, ο Δήμος έχασε τα ανταποδοτικά. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας είπε όχι φόρους σε λιμάνι εσωτερικού.
Και έρχεται το Υπουργείο με μια απόφαση μεγάλη, μεγάλη, την οποία την τράβηξα αμέσως πίσω, δεν ξέρω τι, για ποιο λόγο, που φαίνεται ότι έχει διάθεση να δώσει ανταποδοτικά, και μάλιστα 5% υπάρχει της ΑΕ σε όλα τα ναύλα, εδώ την έχω την απόφαση, είναι στη διάθεση όλων, όπως και όλοι οι φάκελοι που έχω μαζέψει, στις 27/1/2003, και λέει 5% επί εκάστοτε ναύλου για τα λιμάνια του εξωτερικού, και τη στέλνει εδώ. Και την τραβάει άρον-άρον, γιατί λέει, μα δεν είναι εξωτερικού πια. Αυτά τα πράγματα γίνονται. Αυτά τα πράγματα γίνονται. Και είναι τώρα, καθόμαστε εδώ μισή ώρα, να κουβεντιάσουμε 2 ώρες ή 3, όχι ισχύει αυτό το χαρτί, όχι δεν ισχύει αυτό το χαρτί, όχι ακούει τ' άλλο. Δεν τα έχουν ψάξει ποτέ. Υποθηκοφυλάκι, όλοι γνωρίζετε τι είναι. Είναι επέκταση της εισαγγελίας. Ελέγχεται από τον εισαγγελέα. Όποιος δεν έχει τίτλο μεταγεγραμμένο στο υποθηκοφυλάκιο δεν είναι κύριος. Τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Όταν μπαίνεις σε έναν αναπτυξιακό νόμο 1262 και βγάζεις άδεια οικοδομής, πρέπει να έχεις ξεκάθαρους τίτλους ιδιοκτησίας. Και εμείς πήραμε άδεια οικοδομής. Δεν τους δικαιούμαστε. Κάποιος τέλος πάντων εκεί από όλο αυτό το συνοθήλευμα πρέπει να βγει και να πει: ρε, το κάναμε λάθος. Εμείς σαν Δήμος που πράξαμε λάθος. Πήγαμε και καταλάβαμε κάτι με το ΣΟΡΙ. Τίποτα. Φτάνουμε στο άλλο θέμα. Μιλάμε για τους σκοπούς. Γι' αυτό μιλάω για την ΑΕ. Στους σκοπούς βάσει του νόμου λέει η κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με το λιμανικό έργο καθώς και κάθε άλλη εμπορική επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των παραδοσιακών λιμενικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλλιευτικής, του σχεδιασμού και της οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων. Για πέστε μου εσείς που ασχολείστε έξω, τι δεν έχει δικαιοδοσία να κάνει. Ίσως έχετε δίκιο κύριε Δήμαρχε. Πιστεύω, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 της παράγραφου 15, αν τότε οι θέσεις μας ήταν ξεκάθαρες και μπορούσαμε να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε, μη λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού ή την ποιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, να καθίσουμε κάτι και να κουβεντιάσουμε. Και να πούμε, ρε γαμώτο, τι γίνεται εδώ. Σε όλη αυτή την πόλη ζούμε. Όλη αυτή την πόλη θέλουμε. Δεν φύγαμε να πάμε κάπου αλλού. Τι θα κάνουμε με τα όρια. Είμαι πεπισμένος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχω το αλάθητο του Πάπα. Είμαι πεπισμένος ότι με την απόφαση την οποία ανέφερα στην αρχή και έστειλε ο Υπουργός στις 19/10/2001, όπως προέβλεπε και ο νόμος να γίνει, που δεν ήταν υποχρεωτικό που μας είπε ο βουλευτής, μπορούσε από τότε ανέμακτα και χωρίς να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σήμερα, να δοθούν οι χώροι ευθύνης, να κρατηθεί σαν γερσαία ζώνη το υπόλοιπο, αλλά έξω από τους χώρους ευθύνης, απόφαση υπουργού είναι, και να έρθει ο Δήμος μετά να διαπραγματευτεί αυτά. Πού να το βάλω και εντός εισαγωγικών. Πού πιστεύει ότι του ανήκουν. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι του ανήκουν. Αλλά το βάλουμε και εντός εισαγωγικών, έτσι για να κρατήσουμε και λίγο το. Μιλήσαμε για τον καθορισμό της χερσαίας ζώνης. Εγώ διάβασα. Άρθρο 21. Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνη λιμένα. Δόξα τω Θεώ, ελληνικά ξέρω. Ανορθόγραφος μπορεί να είμαι, αλλά ελληνικά ξέρω. Το όριο, η χρήση γης και το εγγένη σχέδιο ανάπτυξης χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα καθορίζεται με απόφαση του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα κατόπιν κλπ. Και καλό, μετά από αυτά που άκουσα, με πρωτοστάτη την ΑΕ, να ξεκινήσουμε τον επανακαθορισμό της χερσαίας ζώνης. Από αύριο το πρωί. Εγώ δεν είμαι κατά του διαλόγου. Δεν είμαι κατά του διαλόγου. Αλλά στο γραφείο μου φτάνει ένα χαρτί, το οποίο στον ιδιωτικό τομέα εγώ θα το έλεγα τελεσίγραφο. Και δεν νομίζω ότι αντέδρασα σαν δήμαρχος. Έκανα αυτό που έπρεπε άλλοι να είχαν κάνει προκαιρού. Κάλεσα το Δημοτικό Συμβούλιο, το ενημέρωσα, τους λέω συμβαίνει αυτό, τι κάνουμε. Δεν πήρα απόφαση μόνο μου. Να βγω έξω και να πω, ω, κηρύσω με πόλεμο. Κάθε άλλο. Συνετά, κάλεσα το Δημοτικό Συμβούλιο και πήραμε ομόφωνη απόφαση από όλους τους πολιτικούς και δημοτικούς σχεδιασμούς που συμμετέχουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτήν κοινοποίησα, αυτήν πρόβαλα ως όφυλα και αυτούς εχθές σε
άτυπη συνεδρίαση, ενημέρωσα για τα πάντα τα οποία θα υποθούν εδώ μέσα σήμερα από πλευράς μου. Και κάλεσα όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς. Όλες τις δυνάμεις που υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άσχετα αν κάποιοι δεν μας τίμησαν γιατί θέλαν πρόσκληση. Αυτό το αφήνω να το κρίνετε εσείς, όχι εγώ. Ένα άλλο κεφάλαιο που ακούστηκε και θέλω να... μια κουβέντα μόνο να πω. Συμφωνώ. Δημόσιες εκτάσεις δεν αποζημιώνονται. Μαγιά που ήταν ιδιωτικές. Τα 15.000 μέτρα αποζημιώθηκαν γιατί δεν μπόρεσαν να γίνουν διορθωτικές πράξεις και να τοκτοποιηθούν στο υπόλοιπο σχέδιο του λαδοχωρίου. 30.000 τετραγωνικά, η κοινότητα λαδοχωρίου και τώρα Δήμος Οικουμενίτσας, 37.000 τετραγωνικά, 632 για την ακρίβεια, προωθήθηκαν στην ενδοχώρα του σχεδίου και αποκαταστήθηκαν με διορθωτικές πράξεις όλοι οι δικαιούχοι. Έχασε 37.000 τετραγωνικά μέτρα ο Δήμος, ναι ή όχι? Πες του. Τα έχασε. Θα μπορούσε να τα έχει Τράπεζα Γης? Θα μπορούσε να τα αξιοποιήσει διαφορετικά? Τι τα έκανε? Τα έχασε. Η έκπτωση όμως πάρθηκε. Δεν είπε κανείς όχι. Δεν είπε κανείς όχι. Και πρέπει να γίνει το λιμάνι και το στηρίζομαι. Εδώ φτάσαμε και βλέπουμε το έκτρωμα που γίνεται απέναντι για το λιμάνι. Τάχω ότι γίνεται διαπλάτηση του δρόμου και κατέβασαν όλη τη γωνιά κάτω. Και δεν σταματάνε κιόλας. Σε αυτό δεν φταίει η ΑΕ. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Δεν σταματάνε. Σκοτεβάσαν το, του κατεβάσαν όλο το βουνό. Κάναμε παρεμβάσεις με τον φίλο και συνάδελφο τον κύριο Αλεξίου. Είπαμε για σύραγγες, για το άνθρωπο. Δεν μας ακούει κανείς. Θα έρθει, θα γίνει και ο περιφερειακός. Το βλέπουμε, να πει. Κάποια στιγμή αυτή η πόλη δεν θα τα δώσει όλα και δεν θα παίρνει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μας ακούσουν. Ακούστηκαν κάποια πράγματα, ακούστηκαν μάλλον κάποιες σκέψεις ή κάτι. Νόμιμες ενέργειες, νόμιμες διαδικασίες. Γιατί που μέχρι τώρα, πού είδατε επανάσταση πουθενά? Στην κουβέντα, πού είδατε επανάσταση? Τι κάναμε μέχρι τώρα? Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε. Ενημερώνουμε και συζητάμε. Ό,τι είπαμε όχι στο διάλογο μας. Κάθε άλλο. Και η σημερινή σύσκεψη δείχνει την αγωνία μας για το διάλογο που θέλουμε να κάνουμε μαζί με όλους. Εκτός και αν οι ενέργειες προστασίας του Δήμου θεωρούνται και εκλαμβάνονται ως μη σύνομο. Έτσι τυχαία να αναφέρω και η περίφημη αυτή του 68 απόφαση της Χερσαίας Ζώνης. Αν θα δείτε το σκεπτικό της ακύρωσης του τότε νομάρχη, ήταν καταπληκτικό. Και καταργήθηκε για λόγους τυπικούς του και θα το αναφέρω εδώ. Αυτός που την κατέργησε ήταν ο θείος μου που ήταν πρόεδρος στο Λιμενικό Ταμείο, τότε ο Νάκας ο Πιτούλης. Αυτός έκανε την ένσταση, αυτός κίνησε τη διαδικασία, δεν έχω... Και ακυρώθηκε, επειδή ο υπογράφων δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Το σκεπτικό της όμως, αν το διαβάσετε, χωρίς προγενέστερες γνωμοδοτήσεις των φορέων, με έγγραφο από το ΓΕΝ ότι δεν ερωτήθη, με ένα κάρο πράγματα έχουν γίνει. Και εκείνη την εποχή άκουσον, εκείνος που σκέφτηκε, ξέρετε τι είπε? Καλά ωραία παιδιά, έτσι για να το πούμε λίγο λαϊκά. Τι τα θέλει 13,5 χιλιόμετρα αυτό το λιμενικό ταμείο? Τόσο μεγάλο λιμάνι θα φτιάξουν? Μα αυτό δεν το εξυπηρετεί. Γιατί η Χερσαία Ζώνη αυτό το σκοπό έχει? Να πάρει κάποια έκταση, να την δεσμεύσει. Και εδώ τώρα πρέπει να κοιτάξουμε, μαζί με την ΑΕ, πού πρόκειται να επεκταθεί το λιμάνι, γιατί εκεί η Χερσαία Ζώνη δεν μεγαλώνει και μικραίνει, για να έρθω αύριο να έχουμε ίδια φαινόμενα όπως έγινε στο ηφαίστειο, για πέστε μου, που έγινε κτίριο, έγιναν επιχειρήσεις και μετά πληρώθηκαν 10 φορές παραπάνω από το κράτος, και εδώ είναι θέμα παρέμβασης δικό μας. Γιατί κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο? Εγώ δεν μπορώ να γίνω στουρθοκάμιλος. Άσχετα αν προέρχομαι από κάποιο χώριο δόρυ, είμαι και εγώ επαναστάτης. Το ξέρω, όλοι στην πορεία κρινόμαστε. Γιατί μου ξεκίνησες λίγο επιθετικά για τη διαδικασία. Στην προσπάθειά μας κάνουμε και λάθη και τα αναγνωρίζομαι. Πιστεύω, αγαπητοί παρευρισκόμενοι, ότι από τη σημερινή συζήτηση, με αφορμή
το πώς ξεκίνησε, αναδείχθηκε το πρόβλημα. Και αναδείχθηκε ένα πρόβλημα το οποίο αφορά πραγματικά το παρόν και το μέλλον του Δήμου Ιγουμενίτσας, της πόλης Ιγουμενίτσας και των κατοίκων του. Φάνηκε από τη συζήτηση από όλες τις πλευρές ότι υπάρχει διάθεση για συνεργασία. Και αυτό είναι που με ευχαριστεί. Δύο ήταν, πιστεύω, τα κύρια συστατικά αυτής της συζήτησης και διαλόγου. Και του διαλόγου που θα συνεχίσει, γιατί εγώ είμαι ανοιχτός στο διάλογο όπως και εσείς. Και αυτό είναι πολύ καλό. Και πρέπει να τον προχωρήσουμε άμεσα. Με αυτές τις παραμέτρους που είπαμε και εσείς και εμείς. Αναδείχθηκε κάτι, το οποίο προσπαθείτε να υποβαθμιστεί, αλλά δεν πετυχαίνεται. Το πολιτικό ζήτημα, όπου μια εταιρεία μόνο μετοχική αυτή τη στιγμή, πολυμετοχική και με τη δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας αύριο, και από τη μια μεριά και από την άλλη, λέμε να γίνουν μετοχές. Άσχετα αν θέλει νόμο του κράτους. Οι 300 τηλωνίδα θα μαζευτούν εκεί μέσα και θα τα βρούνε. Θα τα βρούνε. Με κάποιες αποκλείσεις, διαφοροποιήσεις. Από όπου και να προέρχονται. Ας ακούγονται κάποιες φωνές. Ναι, εμείς δεν το ψηφίζουμε, αλλά το αυτοκίνητο θέλουμε να το παίρνουμε σαν βουλευτής των άλλων κομμάτων. Πού είναι ο εκπρόσωπος του ΚΚΚ για να. Εδώ, έτσι. Τα βρίσκουν μεταξύ τους. Εμείς εδώ πρέπει να κάνουμε δουλειά. Ας τους αυτούς. Εκεί πάμε, ψηφίζομαι και εντάξει, κλείνομαι. Εδώ σαν Δήμος, δεν χωράει πολιτική. Δεν χωράει πολιτική τοποθέτηση δική μου, λέω, κύριε. Να το σπάλει. Λοιπόν. Και με τη συμμετοχή των ιδιωτών, λοιπόν, αντί να περιοριστεί στις κάθε είδους λιμενικές υπηρεσίες, όπως εγώ θα το κατανοούσα, παρέχεται η δυνατότητα μέσα από τη σύμβαση παραχώρησης και λόγω μιας χερσαίας ζώνης 13,5 μάλλον το βάλω έτσι, χιλιομέτρων. 13.500 μέτρα. Ολόκληρος μαραθώνιος. Ευχαριστώ. Ξεπερασμένης από τα πράγματα και από τις σκέψεις εκείνων του 81. Γίνεται κάποια προσπάθεια, δυστυχώς. Έχω και εφημερίδες μπροστά μου και κοιτάω. Τις βλέπω και θλίβομαι. Θα με συγχωρήσουν οι εκπρόσωποι του τύπου που δεν απαντάω. Αλλά μπορεί να γίνω πολύ καυστικός και στο γραπτό λόγο κάποια στιγμή μπορεί να ξεφύγω και να μετά να με περιλάβετε και να μην σώζομαι με τίποτα. Εδώ, παρακολουθώντας με προσοχή τις τελευταίες σπασμωδικές κινήσεις αντίδρασης προσέγγισης από πλευράς του Δήμου. Πού είναι οι σπασμωδικές κινήσεις προσέγγισης? Και γιατί δεν βάζει μια υπογραφή από κάτω να δούμε ποιος είναι αυτός? Αν και ακούστηκαν κάτι τέτοια. Ναι, προσπαθείτε. Μία υποβάθμιση του ζητήματος. Και παραπληροφόρηση προσπαθείτε. Ότι δεν συντρώχει λόγος ανησυχίας. Ω, ίδια ήταν, μορτή, έτσι τι τώρα. Όλα όμως, όπως ισχυρίζονται οι καλοθελητές, που πιστεύω είναι στο βωμό των πολιτικών συμφερόντων, δεν διστάζουν, ενώ πολύ καλά γνωρίζουν το θέμα, να με κάνουν να πιστεύω ότι ξεπουλούν τον Δήμο. Λες και θα μετακομίσουνε ή δεν θα μείνουν στην Ιγουμενίτσα αύριο. Θα πάνε αλλού ή στο Δήμο Ιγουμενίτσας. Και μπροστά στον πολιτικό βωμό δεν διστάζουν ούτε να υποθηκεύσουν, και το λέω σε αυτή τη συγκέντρωση, το μέλλον των παιδιών τους. Ακούστηκε πριν. Τι είναι αυτά, λέω, δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει. Πω, κάνατε μια συζήτηση και έλεγε. Τι είναι αυτά. Σε ποιον απευθύνεται. Σε ποιους απευθύνεται. Και θα σας πω κάτι. Γι' αυτό και λέω στα ΜΜΕ καμιά φορά δεν απαντώ. Καλά κάνω. Να είναι όμως σίγουροι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ προσωπικά δεν θα το επιτρέψουμε να γίνει, θέλουν δεν θέλουν. Δεν θα το επιτρέψουμε. Ναι, φίλε Δόρη, και στο πεζοδρόμιο, με πρώτον εμένα, και όχι το τραγελαφικό που έγινε την άλλη φορά που είμαστε τρεις και ο Κούκος και κλείσαμε ένα λιμάνι χωρίς καράβια. Σε πλήρη σεζόν και χωρίς συνεννόηση. Βεβαίως και θα γίνει. Κάνουν λάθος αν νομίζουν οι εκάστοτε κρατούντες ότι θα μείνουμε με το κεφάλι χαμηλά.
Τελείωσε ο ραγιαδισμός στην Οικουμενίτσα. Τελείωσε η δική μας πρόθεση, ναι, προκειμένου να καθίσω στην καρέκλα του Δημάρχου, κατεβάζω τα παντελόνια, δεν τα κατεβάζω. Τελείωσε αυτό. Μέχρι εδώ ήταν. Και ας μην ξαναβγω δήμαρχος 500 φορές. Αυτό που είναι να παλέψω για το καλό, θα το παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις και με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και όλες τις παρατάξεις. Και αν κάποιοι δεν θέλουν και κρύβονται, θα τους βγάλω μπροστά. Γιατί όλοι εσείς θέλετε να ξέρετε και δικαιούστε να ξέρετε. Τελείωσε η εποχή του κρύβομαι πίσω από κόμμα ή από το δάκτυλό μου. Θα βγουν όλοι μπροστά. Και ας με χαρακτηρίσουν όπως θέλουν. Και να μείνω και μόνος μου. Θα μου ετοιμάσετε αίτηση. Τι θα γίνει φίλοι μου, αν πραγματικά μετά από αυτά που ακούστηκαν και τους νόμους που έχω διαβάσει, έρθει ένας ιδιώτης. Έρθω εγώ, όπως είπα και πριν. Και όπως μου παρέχει το δικαίωμα ο νόμος, περιφράξω τα όρια ευθύνης μου. Μου το παρέχει το δικαίωμα. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Και προσέξτε, αν εγκατασταθούν στα όρια ευθύνης της χερσαίας ζώνη λιμένος δραστηριότητες που πριν 1,5 χρόνο πολλοί μας ταλάνισαν σαν πόλη, για τις οποίες δραστηριότητες πια το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα έχει ούτε γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Ούτε γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Ενώ με τις δεξαμενές καυσίμων που ήταν άρθουνε, είχε άποψη και τη σταμάτησε. Προς τιμή του τότε ο πρόεδρος το στείλε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζήτησε την άποψη. Τώρα δεν θα είναι υποχρεωμένος ο ιδιώτης να το στείλει. Θα τη φτιάξει γιατί θέλει να κάνει επιχείρηση. Και δεν θα μας ρωτήσει. Ποιο είναι εκτός ζώνης μας, Βασιλή? Ποιο? Αν έρθει κάποιος, αγόρι μου, θα με ρωτήσει τα πετρέλαια. Δεν μπορεί να το βάλει μέσα στη θαλάσσια ζώνη. Μήπως αρχίζεις, Βασίλη, και έχεις τις ίδιες ανησυχίες σαν και εμένα και βλέπεις πού μπορεί να τα βάλουνε. Θα σου πω εγώ πού μπορούν να τα βάλουνε. Στο παλιό λιμάνι Οικουμενίτσας. Εδώ, δίπλα μας. Γιατί? Υπερβάλλω. Παρακαλώ, μην διακόψω τον κύριο Δήμαρχο. Δεν ζήταγα ποτέ εντυπώσεις. Ποτέ δεν ζήταγα εντυπώσεις. Και το έχω αποδείξει με τη ζωή μου και με το χαρακτήρα μου. Είναι ο τόνος φωνής μου τέτοιο. Συγγνώμη κύριε Ζώτο, έτσι είναι. Ο συμμαθητής μου το ξέρει από μικρός, έτσι ήμουνα. Δεν είναι ότι... Δεύτερον. Πρέπει άμεσα η κεντρική εξουσία, οι κρατούντες, με τη δική μας παρέμβαση και τη βοήθεια και της ΑΕ και όλων των φορέων να βρει τρόπους απόδοσης των τελών επιβίβασης που η ίδια κατάργησε και όπως σας είπα και πριν και η ίδια επιχείρησε να το περάσει με μια αποφασή της 27/1/2003. Γιατί σε άλλους φορείς δίνουν ανταποδοτικά. Στο Δήμο, άστον. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτόν. Φτωχό συγγενής. Αυτή η πόλη, αυτός ο Δήμος, έχει ανάγκη από πολύ περισσότερα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρώπη τη χαρακτήρισε πύλη εισόδου. Χωρίς αυτά τα έσοδα, λοιπόν, κυριολεκτικά, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Τα χρειάζεται. Ζητώ, λοιπόν, από όλους τους παρευρισκόμενους να δηλώσετε τη συμπαράστασή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο Οικουμενίτσας, να μας οπλίσετε με τις αποφάσεις, ορισμένοι έφεραν, ορισμένοι του ζητώ να λάβουν από τα συλλογικά τους όργανα, με τις απόψεις τους και βάσει της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, πάνω στη ρότα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτως ώστε να μας οπλίσετε με περισσότερη δύναμη και αποφασιστικότητα και σας εγγυώμαι ότι η φωνή του Δημοτικού Συμβουλίου θα ακουστεί πολύ πιο δυνατά σε κάθε κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε όλους για τις επικοδομητικές σας θέσεις που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν την επίλυση του προβλήματος.